θα γίνει μαρφάκι που θα ξεκινήσουμε να πούμε. Τελειώσαμε. Άλλοι φωνάζουν, άλλοι κλαίνουν, άλλοι γελάνε εδώ, άλλοι διαμαρτύρονται. Τι εκπομπή θα γίνει σήμερα. Άλλοι τα βλέπουν φυσιολογικά. Αλλά τα βλέπουν φυσιολογικά, άλλοι τα βλέπουν φυσιολογικά κτλ. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κόσμο. Να πούμε ότι, να πούμε ότι στο Facebook Μαρία Κολώνη μπορείτε να δείτε οτιδήποτε, να μπείτε και να δείτε και να συνομιλήσετε για ό,τι γουστάρετε όσον αφορά το τατουάζ μαλλιών. Μαρία Κολώνη στο Facebook. Επίσης να πω, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Λέον, το φιλόλογο, στο Ανατόλια. Το, το Λέον Ναρ. Λοιπόν, Λέον Ναρ. Ο γιος του Ναρ, του συγγραφέα. Είναι συγγραφέα, έχει γράψει το βιβλίο με τα συνθήματα στο γήπεδο και σήμερα αυτός είναι ξεκινάει Λέον, το δεύτερο του βιβλίο. Θα το κάνουμε προμόσιο, να του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Ο Παύλος από την Αμερική, ο Παοξής, την Οδό Δαρδανελίων λέει. Κάτι τέτοια στιγμές γίνεσαι μεγάλη ομάδα. Κάτι τέτοια στιγμές χαίρομαι που δεν είμαι στην Ελλάδα. Όλα γύρω μας αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Πώς κατάτησες έτσι τρύπια, σε Θεσσαλονίκη. Χαιρετίσματα από τις ΗΠΑ, Κωστή και σε όλη την παρέα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Παύλο, που είναι μουσικός. Ρεγκάτς. Να πω για τον φίλο μου τον Πανιώτη, τον γιατρό, τον παθολόγο, τον βελονιστή. Για τα μυοσκελετικά, τις οσφυαλγίες, τα αυγενικά, τις τενοντίτιδες, τις αθρίτιδες, τις ημικρανίες. Το αδυνάτισμα, το αντιστρες είναι όλα αυτά τα οποία βοηθάνε με το βελονισμό να τα καταπολεμήσουμε. Επίσης να πούμε ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι σίγουρα μια δύσκολη υπόθεση. Ο βελονισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο όπλο στη μάχη του καπνιστή με τον εθισμό, αρκεί να είναι αποφασισμένος. Θα πούμε καλημέρα στο hardball, εκεί που πηγαίνει ο Τζόρνταν με τους φίλους του και παίζει την ισορρέση στις μπυρίμπες. Θα και πάμε αύριο. Και τα παιχνίδια και. Ναι, βλέπουμε και τα παιχνίδια, είναι πολύ ωραία εκεί τα πάντα. Και το τρίγωνο εκεί της Πολύγνης, το πιο εμπορικό τρίγωνο, Λυπήδος 8. Έτσι, έτσι. Μαγαζί φανταστικό, χαμός. Καταπληκτικά. Καταπληκτικοί όλοι οι φίλοι μας. Μας στηρίζουν, όπως η κυρία Μέρη στην Πορφύρα, όπως η κυρία με το κομμωτήριο η Έφη. Η κυρία Έφη με τα Τζέλ. Ναι, τα δύο τα μαγαζιά εκεί, Ολύμπου 23 και Ολύμπου 31. Κομμωτήριο το ένα. Όλα είναι τζάμπα τώρα, φθηνά, να ξέρετε. Πέντε φράγκα το κούρεμα. Μανικιούρ, πεντικιούρ. Μανικιούρ, πεντικιούρ. Τρέψιμο, μασάζ, ιστορίες με ένα τάλιρο το μισάωρο. Έτσι. Μασάζ, 5 ευρώ τη μισή ώρα. Ο Κασαγιάννης είναι ο καλύτερος μεταφορέας. Χρόνια τώρα πήρε τη δουλειά από τον πατέρα του και την έχει επεκτείνει. Ο rapto.gr, βλέπετε ζωντανά την εκπομπή από όποιο μέρος της Ελλάδος θέλετε. Αμέσως μετά την εκπομπή, μαγνητοσκοπημένη και διάφορα best of στο rapto.gr. Και διάφορα best of στο rapto.gr. Είχαμε όλη την εβδομάδα ωραία θέματα, είχαμε Champions League, είχαμε Europa League, είχαμε τον ΠΑΟΚ στο Europa League, είχαμε τον Παναθηναϊκό το 2-2, περάσανε, είχαμε την... Τι σφαγή. Το πέναλτι. Ας μην τον κράταγε. Τι σφαγή. Αφού τον κράταγε είναι πέναλτι. Πέναλτι Γιαννακόπουλο. Ας μην τον κράταγε, τι να κάνω. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Πέναλτι Αλεξανδρία. Εντάξει. Είχαμε σήμερα τον ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Τζόρνταν διαμαρτύρεται, ο Μαλάτος, θα τους ακούσουμε ξεχωριστά τον καθένα. Θα καλημερίσω την παρέα, ήταν ο Ηρακλής 1-2 με εχμές του Μουτζακεντίν, του προπονητή του Ηρακλή, με το Μούση εναντίον του προηγούμενου, λέγει αγύμναστη ομάδα κτλ. Παπαδόπουλε του Άβελ, αρχίσανε τα όργανα, εντάξει, κακή ομάδα, αγύμναστη ομάδα κτλ. Το είδα το μάτς από το 35 και μετά. Είδα την ΑΕΚ, απογοητεύτηκα σε ένα 4-4-2 χωρίς εξτρέμ, με Μάνταλο Μπακασέτα στα τελευταία 25 λεπτά με δύο κολόνες της ΔΕΗ. Τον Μαλμέιδα με τον, πες τον άλλον, με τον Πέρχαντ. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Πανιώνιος, αν ήταν λίγο πιο ρυψοκίνδυνος, να πάρει και το διπλό και να μας πληρώσει στο 0-1 σκορ που τον είχαμε παίξει. Ξεκινάω με το Βάζελο και πάμε Ασλαμά, που έφαγε 4 United σήμερα στην Τζέλσι και είδαμε το παιχνίδι. Θα μας πει μάλλον δυσάρεστα πράγματα για το Μουρίνιο, φαντάζομαι εγώ. Είδαμε τη σφαγή η οποία έκανε η Μπαρτσελόνα στην Βαλένθια στο 2-3 το χθεσινό. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, εγώ για μένα είναι σφαγή. Μα αυτό σου λέω. Ναι. Δεν υπάρχει. Α, είναι σφαγή της Βαλένθια. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει ο Τζόρνταν για σφαγή του ΠΑΟΚ σήμερα. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερη σφαγή από αυτά. Α, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε και θα τα πούμε. Σαν τη Βαλένθια. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βάζελο. Από την Καβάλα, τον Μπουσάτο, το Λαμόγιο, το Βάζελο. Πασοξή. Ναι, τι είναι αυτό. Ρικάρδο Σαπίντο. Ναι. Προπονητή Σόφη, μετέπειτα αντρομή του. Δήλωση μετά τον ημιτελικό Παναθηναϊκό Σόφη 3-0, 16 Τετάρτου του 2014. Τι λέει.
Ο Πορτογάλος αναγνώρισε την ανωτερότητα των πρασίνων αλλά και την εξαιρετική δουλειά των διαιτητών. Χωρίς εξήγηση, οι αντίπαλοι πήγαιναν σαν μηχανές, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, και εμείς, ο Όφη δηλαδή, σαν ποδήλατα. Για να νικήσεις μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, πρέπει να είσαι τέλειος όπως κάναμε στην έδρα μας. Αυτό τι σχέση έχει τώρα. Περίμενε, μα μην διακόπτετε, παιδιά. Σας παρακαλώ. Δεν κατάλαβα το. Εδώ πέρα θα πούμε πολύ χρήσιμα πράγματα σήμερα. Λοιπόν. Ναι. Έχω κάνει, επειδή κουράστηκα να λέω για το Στραματσόνι, ο άνθρωπος εντάξει είναι να το φάμε στο σβέρκο και να κατσικωθεί στο σβέρκο μας, αν μας το πει τα επίσημα χείλη της διοίκησης. Εγώ έχω κάνει μία μίνι σύγκριση μέχρι να βγούμε από την επιτήρηση της UEFA, δηλαδή με Αναστασίου, ναι. Τι ήταν ο Παναθηναϊκός και με Στραματσόνι. 2-3 λεπτά και μετά πήγε για τον ντέρμπι. Μάλιστα. Που ναι. Πουλάει πιο πολύ. Ναι. Λοιπόν, με Αναστασίου. Την πρώτη χρονιά είδαμε μπαλάρα. Και δεν λέω το τρίμπαλο στο Τηγάνι, λέω τώρα και για την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και προσέξτε με τι budget. Με 5 εκατομμύρια ευρώ το 2013. Με λίγες μεταγραφές, τα έχω σημειωμένα γιατί είναι τόσα πολλά, δεν θέλω να μου διαφύγει κάτι. Με λίγες μεταγραφές και ελάχιστες λύσεις από τον πάγκο. Διαβάζω τον πάγκο του Παναθηναϊκού το 2013 και το 2014. Ατζακούν, Μπούι, Πέτριτς, Χουχούμης, Κουτρουμπής, Λαγός, Δόνης, Μαυρίας, Ρισβάνης. Ναι. Συνεχίζω. Ναι. Ο Αναστασίου όλο τυχαίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό όταν βγήκαμε από την επιτήρηση του ΣΕΦΑ το Νοέμβριο του 2015. Και μας κουβαλήθηκε ο Στραματσόνι, που από όλες τις ομάδες στην Ιταλία, Τζένοα, Σασουόλο και Λέτσε, είχε πάει πόρτα. Όμως μαζί με τον Αναστασίου, τον βλεσίωναν και αξιόλογα άτομα, όπως ήταν ο Ρούτερ, ο Στίβ σε θέματα τακτικής, και ένας πολύ σπουδαίος γυμναστής, ο Γιούσεφ Φως, ο οποίος ανήκει στη Γαλατά Σαράι από πέρσι. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό επί Στραματσόνι, δηλαδή Νοέμβριο 2015 μέχρι σήμερα. Ναι. Πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, 17 εκατομμύρια ευρώ με εφορία ο Παναθηναϊκός σήμερα τον μπάτζετ του. Άθλιο ποδόσφαιρο με κακογυμνασμένους παίκτες. Γυμναστής ο κύριος Φεντερίκο Πανοτσίνη. Η ομάδα μετά το 60 καταραίει σε όλα τα μάτς. Συστήματα που δεν ταιριάζουν στην ομάδα. 4-4-2 με Ρόβους, μετά 3-5-2 με Ιβάνοφ, κάτι άκυρα πράγματα. Και παίκτες που έφερε και ο ίδιος τους έχει αποκλείσει. Βλαχοδήμο δεν είδα φέτος. Πού ήταν ο Βλαχοδήμος που έχει το 1-1 στο 4-3-3, πού είναι το Μπουμάλ? Αποκαταστάθηκε ο τραυματισμός που είχε, αύριο είναι στη Βέρεια. Ναι. Θα το χρησιμοποιήσει εκτός στόχων την πρώτη σεζόν με Στραματσόνι. Σε γλέντισε ο Ατρόμητος στο κύπελο. Μετά, ούτως ή άλλως δεν ήσουν στους ομίλους της UEFA και δεν παίζεις καθόλου. Μισό λεπτό. Ναι. Εγώ δεν έχω πράσινα γυαλιά. Ναι. Ούτε είμαι τσάτσος του Μαρινογιάννη, ούτε ναι. Τα παίρνω από κανέναν. Πολύ ωραία. Λέω, αναγνωρίζω στο Στραματσόνι ότι έφερε μερικούς παίκτες, μερικά κελεπούρια που βγήκανε. Μερικούς από αυτούς είναι μολέδο. Όμως μπορώ να τον κατηγορήσω γιατί έχει κόψει και άλλους παίκτες. Όπως ήταν ο Σέρχιο Σάντσεφ, που ήταν φοβερό στόπερ και δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου. Και δεν έχει προωθήσει και παίκτες από την Ακαδημία. Ο Ευαγγέλου που τον είχε πάρει και από τον Πανιόνιο και ο Χατζηγιοβάνης. Συνεχίζω. Στραματσόνι και τελειώνω. Άντε πέρσι να πούμε ότι δεν ήταν η οργάνωση δική του, είχε πολλά άλοθη. Φέτος όμως ο Στραματσόνι πρώτον έχει δικούς του παίκτες. Ευαγγελίστα, Μαμούτε, Πέρση, Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Ιβάνοφ, Λεντέσμα, Ρινάλντι, Εμποκού, Μέστο. Αυτοί όλοι είναι κάτω του μετρού για τον Παναθηναϊκό. Δεν περνούσε την Παιανία πριν 5 χρόνια. Πριν 10 χρόνια. Δική του προετοιμασία φέτος, πολύ χαλαρή στην Ολλανδία. Δικά του συστήματα. Δικοί του συνεργάτες και μηδέν ποδόσφαιρο. Τέλος. Για τον Στραματσόνι. Τέλος. Εγώ, ένα λεπτό μόνο. Αναγνωρίζω ότι έχουν γίνει σφαγές. Ναι. Και με τον Άγιαξ με 10 παίκτες εδώ πέρα στο 1-2 και το πέναλτι στον Ιμπάρμπο στο 75 στη Θέλτα και το Μούφα πέναλτι στα Ντάρ. Όμως εγώ θέλω η ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός μετά το 60 τρέμει το φιλοκάρδι μας, μην ισοφαριστεί. Και να σου πω κάτι, Κώστα. Όλες οι ομάδες πιστεύουν ότι από τον Παναθηναϊκό μπορεί να πάρουν αποτέλεσμα. Και δικαιολογημένα. Γιατί δεν αποδίδει θα ποδόσφαιρο. 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσουμε. Ναι. Έβγαινα επί 5 Κυριακές στο Sport FM. Στο Sport FM. Κάποια στιγμή λοιπόν κόπηκα γιατί. Είπες. Είπα ότι. Χωρίς Ζέκα. Αν πιάσει μια γρήπη το Ζέκα. Τον έχει πιάσει τραυματισμός. Δεν παίζει αύριο. Το ξέρεις. Είναι μια θλάση τον Μπέρκ ή το αντίθετο και λείψουν για ένα μήνα. Ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει ούτε τη Λάρισα ούτε τον Πλατανιά. Ούτε αύριο μπορεί. Ναι. Λέμε ή το χείρι του. Ξανά δεν μου τηλεφωνήσανε. Επειδή είπες αλήθεια και εγώ συμφωνώ. Ναι. Θύμωσε ο. Θύμωσε ο Λαφούζος. Δηλαδή, ναι. Τώρα αν είναι να μείνουμε ναι. Μήνα Νοέμβριο εκτός στόχων, αλλά δεν παίζει ποδόσφαιρο ομάδα βασικό με Αναστασίου με τέτοιο μπάτζετ 5 εκατομμύρια και έπαιζε μπαλάρα. Πάμε. Τι να πω. Αστραμάς. Θα τα πούμε και στην πορεία. Παρακαλώ. Θέλω να μου πεις λίγο για το ντέρμπι ως ουδέτερο μάτι και να μου μιλήσεις λίγο για την φάπα που έφαγε την προσβλητική ο Μουρίνιο μέσα στην Τζέλσι με αντιποδόσφαιρο. Να μου μιλήσεις για τη Δευτέρα
Πώς είδες την ομάδα σου να κρύβεται στο 0-0 με την Λίβερπουλ και μετά τις δηλώσεις να λέει ο Μουρίνιο είχαν 75-25 κατοχή μπάλας και κάναν 2 σουτ μόνο. Δικό τους είναι το πρόβλημα, όχι δικό μου. Και ότι γουστάρεις άλλο πες πριν πάρω στο Για τη Δευτέρα. Ναι. Είναι το Λίβερπουλ. Σχεδόν το μάτς ήταν για αυτήν κάτι το μάτς τελευταίας δεκαετίας. Για αυτήν. Έτσι. Ναι. Το momentum με αυτήν δεν παίζει στην Ευρώπη. Έχει εβδομάδα ολόκληρη να ετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τις Bromwich, τις Norwich και τις United και τις Chelsea αυτού του κόσμου. Ναι. Και έρχεται η Δευτέρα, ναι, μέχρι το 21 και 25. Ναι. Το παιχνίδι παίζεται στο μισό της Liverpool. Ναι. Το είδα πάρα πολύ καλά. Ναι. Μέχρι το 21 και 25 νομίζω ότι είναι. Παίζουμε μόνο σε εκείνη τη μεριά. Ναι. Τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνει η Liverpool λογικά. Ναι. Μία ισορροπία τελευταίο 20 λεπτό του πρώτου ημίχρονου. Ναι. Τελειώνει 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, ας μου πει κάποιος αν η Liverpool απέτυχε το παιχνίδι. Ναι, πρωτοβουλία είχε. Ναι, έκανε σαφώς τις δύο πριν μεγάλες τελικές. Ρίσκαρε. Δεν ρίσκαρε. Αυτό ήθελα να πω. Όταν μου βγάζει το Στάριτς, χαίρομαι πολύ. Ερώτηση τελευταία. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το μάτς. Η ομάδα σου που αμύθηκε στα 40 μέτρα και καλά έκανε, γιατί και ο ΠΑΟΚ σήμερα αμύθηκε. Είσαι παλιό καλό Μουρίνιο. Σε κάποια μέτρα και έφυγε βολίδα ο ΠΑΟΚ στην κόντρα. Ναι. Εντυπωσίασε η κόντρα επίθεση του ΠΑΟΚ και διαβασμένος χτύπησε εκεί που πονάει ο Ολυμπιακός. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, το ότι δεν είχε ταχύτητα στην κόντρα. Ότι ήσουν οθρός στην αντεπίθεση. Ότι πλευροκόπησες 2-3 φορές και στο φόρτωμα είχε μόνο τον Ιμπραήμοβιτς και αν θυμάμαι καλά και τον Ποκμπά μέσα. Σε ενόχλησε. Πώς δεν με ενόχλησε, εντάξει, πώς δεν με ενόχλησε. Γιατί μου λέγεις για τον Σάντος ότι. Το μάτς αυτό συνδέεται, ναι, με το μάτς της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Ναι. Όπου η ομάδα είχε, ναι, απίστευτη ταχύτητα, ναι, κίνηση και εναλλαγές θέσεων. Πολύ καλά. Γιατί ποιος έμεινε απ' έξω. Πες μου, ποιος, τι. Αυτός είπε προηγουμένως. Για το μάτι. Η απάτη, όχι. Για τον Ποκμπά. Όχι η απάτη, ο μεγάλος μπροστά. Ποια είναι η στέκα μπροστά. Α, ο Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Και μου τον βάζεις και σήμερα. Ναι. Πού, εκτός έδρας. Ναι. Παράλληλη ερώτηση. Ο Κλάος σήμερα χωρούσε στο Καραϊσκάκι. Και έξω. Αν χωρούσε στο Καραϊσκάκι ο Κλάος. Με τον Περέιρα το 18ο. Πρώτη ερώτηση. Φυσικά, εγώ λέω ότι ο Πάουκ. Θα μιλήσουμε για τα σύνδεκα. Ο Πάουκ το μάτι σήμερα μπορεί να το έπαιρνε. Αν αντί για τον Σταύρο τον Ζαλμά, τον Μαύρο τη Αφρική, έπαιζε ο. Μισταγίδης. Ναι. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Καλά, δεν είναι αυτό τώρα και τελείωσε. Αυτό δεν το έπαιρνε. Ναι. Εντάξει. Πάντως του δίνω πολύ πιο πολλές πιθανότητες. Ναι, μάλιστα. Αν πα στον Πάο. Τώρα για τη United, το βασικό τη βγαίνει μεγάλη εικόνα. Παίζουμε τη United. United, ναι. Ότι μετά Ferguson, ναι, είναι η διαδοχή του είναι μεταφυσική. Δεν έχει ποδοσφαιρικούς όρους. Ναι. Το είπατε εκείνη τη μέρα που ήρθε. Χαίρεται ο Ferguson γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί να πάει ο Τενές σήμερα, ναι, ο Τενές, ναι, ξέρω και να γίνουν μαγικά. Ναι. Δεν, ναι. Αυτό δεν είναι μεταφυσική με τον Ιμπερκόμα. Ναι, ναι. Είναι, η όρη είναι μεταφυσική. Ναι. Έφυγε αυτό, ναι, ο αυτοκράτορα, ο Θεό, ο βασιλιά. Όχι του μπάσκετ, ο Άρη. Έφυγε αυτός από τον πάγκο, ναι, του United, ναι, μετά από 26 χρόνια. Ναι, αλλά την προηγούμενη Κυριακή 0-3 έδωσε στη Liverpool United. Η διαδοχή είναι μεταφυσική. Ναι. 0-3 έδωσε προχθές. Ναι, ήθελε. Ωβρε, τι. Ήθελε. Παπαλέ, τώρα τα λέω τώρα για το Liverpool United, λες. Ναι, μπορεί να έλεγε, ναι. Και 0-5 ήθελε. Εγώ άσε τι ήθελε. Το λέω και τώρα. Και θα ρδίσω, λέγανε. Τέλος. Βρε, έλεγα αυτό, λέω, αν γίνει το 0-1, μπορεί να πάει 0-3. Πάμε ΑΕΚ. Πες μου σε παρακαλώ. Πες μου σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σχολιάσω την πρόσκληση του νέου προπονητή μεσοβδόματα που είχαμε. Θα τα πούμε. Δεν ξέρω, για να μην τον αδικό, γιατί δεν μου αρέσει γενικά να αδικό ανθρώπους, αν είναι καλός ή κακός. Πάντως, εγώ εξετάζω τον τρόπο τον οποίο τον βρίσκω πάρα πολύ τζογαδόρικο. Ποιον? Ο τρόπος που επιλέχθηκε αυτός ο προπονητής. Ένα λεπτό. Η εντεκάδα της ΑΕΚ. Ναι. Με Γιόχανσον Κόφτη που είναι χοχτάρι. Και με δυο. Ξέρω τι να με ρωτήσεις. Ναι. Δεν είχε εξτρέμ. Να θυμίσω ότι ο Χριστοδουλόπουλος είχε φάει κόκκινη κάρτα Λάρισα. Ο Πατή τον είναι τιμωρημένο με τρεις αγωνιστικές. Συγγνώμη. Έχω και ο Βάργκας είναι με φλάση ένα μήνα έξω. Έχει αριστερά τον Αραβίδη. Στην ουσία έχει στο ρόστερ ένα μόνο καθαρό μου εξτρέμ τον Πλατέλα. Και χρησιμοποίησε τον Αραβίδη. Ωραία. Εντάξει. Για μένα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου καλά έκανε και πήγε σε ένα κλασικό 4-4-2. Μετά η δεύτερη του και η τρίτη αλλαγή για μένα ήταν λάθος. Δηλαδή, θεωρείς πιο ορθολογικό. Για μένα ο Μπακασέτας έπρεπε να βγει εκτός δεκάδας. Μάλιστα. Και να παίξει εκεί ποιος. Να βάλει το Μάνταλο κλασικό 10 και να κρατήσει Αραβίδη Πλατέλα στις πτέρυγες. Δηλαδή, και να παίξει, να μην βάλει το Πέρτχαρτ καθόλου. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Ναι, ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος ως δεκάρια σήμερα 2. Ναι. Η Άκη δεν έβγαλε μία κάθετη πάσα.
μια επίδεση από τον άξονα απέναντι στον Πανιόνιο. Καλά, ρε παιδιά, υπάρχει στην ΑΕΚ παραγωγικά. Ναι. Είναι από τα πόδια του, προέρχεται από τα πόδια του Πετράκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Του Μάνταλου. Δύο-τρεις φορές πήρε την μπάλα, έκανε διεισδύσεις. Έβγαλε εκείνη τη στήρα στον Ουκρανό που έχασε την κεφαλιά τη επαφή. Δεν χωράνε και οι δύο μαζί. Με τίποτα, συμφωνώ μαζί σου αυτό. Και το λες από την αρχή τη χρονιά. Προσπαθούν να βάλουν τον Μπακασέτα να τον χωρέσουν στην εδεκάδα. Τα έχουμε πει αυτά. Όπως το είπε και ο προπονητής στην εθνική του. Ο Μελισσανίδης που θα πηδήξει το σύστημα, θα τους διαλύσει όλους και τα λοιπά. Και στο ρίσκο του απέναντι στο Πανιόνιο. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ναι, θα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή γιατί έχω να πω πάρα πολλά. Όχι τώρα, σήμερα, όχι απόψε, είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι μονοπολεί το ενδιαφέρον το ντέρμπι της αγωνιστικής. Θέλω απλώς να πω, κάποια πραγματάκια ακόμα. Συγγνώμη, εγώ την ερώτηση και πέρα του Κουστάρης. Είσαι η ΑΕΚ του Μελισσανίδη. Ναι. Του πηδάω, του αυτοδημιούργητου του κτλ. Που θα κάνει και το γήπεδο. Περίμενε τώρα. Και πλευροκοπείς με Μάνταλο Μπακασέτα σε 4-4-2 και δύο ψηλά κορμιά. Πες μου σε παρακαλώ. Πώς ένιωσες, ακόμα και αν κέρδιζες το ματς με ένα 0. Ναι, παιδιά, εγώ είχα προβλέψει ότι το παιχνίδι αυτό είναι 0-0, μισό 0 νίκη της ΑΕΚ. Εκεί ήταν τα σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Το θεωρούσα στοιχηματικά τεράστιο άντερ, γιατί μεσοαμυντικά ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα και ήμουν σίγουρος ότι ο Ρισβάνης θα παίξει. Κατά τα άλλα, είχε φλάσει την προηγούμενη εβδομάδα, Τζόρνταν. Τα θυμάσαι. Ναι. Ναι. Για να μην μιλήσω για τον τερματοφύλακα στο Πανιόνιος Ολυμπιακός, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, εντάξει, περίμενα ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα φαίνεται ότι είναι αδούλευτη σε πολλούς τομείς του γηπέδου, δηλαδή και μεσοαμυντικά και μεσοεπιθετικά. Δεν είναι καλά γυμνασμένη, φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα. Άλλη ερώτηση. Η περσινή ομάδα ήξερε σε επιπογέτρε, παιδί μου, ότι κάτι θα γίνει και το μάτι θα το πάρει. Ο προπονητής τώρα ο καινούριος. Ποιο είναι και βοηθό. Ποιο ήταν δεύτερος που καθόταν στον πάγκο. Έφερε μαζί του έναν. Όχι, από αυτού τώρα που ήταν. Ποιο, ο Μπάγεβιτς ήταν, ποιο ήταν. Όχι, τι Μπάγεβιτς, τον Μπάγεβιτς αν προσέξει. Ποιο κάθεται στον πάγκο χθε. Καταρχήν τον προπονητή αυτόν τον έφερε ο Γιάννης ο Κόντης για να μαθαίνει ο κόσμος κάποια πράγματα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, ο Μπάγεβιτς τον άδειασε γιατί άμα θυμάσαι ήταν στην παρουσίαση του Κεσπάγια ενώ σε αυτούνου δεν ήταν καθόλου στην αίθουσα. Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα. Άκου εμένα. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για την αγωνιστική απόψε. Για μένα ξεκάθαρα αυτή η αγωνιστική δείχνει πρωταθλητή και τον ένα σίγουρα πεσμένο. Και μην βιαστείτε να μου πείτε εμένα ότι μιλάω ότι είναι πολύ σύντομο ακόμα το χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Συμφωνώ. Ρε παιδιά, τώρα στην Ελλάδα που είμαστε. Συμφωνώ. Τα είχαμε πει και με τον Μάριο αυτά στην πορεία. Έχει προπονητή και τον Αντωνιάδη μπακ στο Πανιόνιο. Δυστυχώς για το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό που λέω. Κάτσε λέω σου πω δύο τεχνικά θέματα, ρε. Πόσο μαλάκες είστε, ρε, έχει στην ΑΕΚ. Έχετε τον Πανιόνιο με τον Αντωνιάδη μπακ αριστερό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί. Είναι β' γάμα. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ρε Κώστα. Έπρεπε να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να μιλήσει. Τρώει χιτρινή κάρτα στο 20 λεπτό. Δεν πρόλαβε. Τρεις μέρες είναι στην Ελλάδα. Δεν πρόλαβε να μάθει. Τι να μάθει, ρε. Τι να μάθει. Βλέπει. Δεν βλέπει. Ο μπακ αριστερός είναι παντό. Εννοείται, ναι. Τρώει κάρτα στο 20 λεπτό. Είναι και ο Βαλεντίνος στο δεξί του μπακ από εκεί. Ρε, τρώει κάρτα ο αριστερός ο μπακ. Και αντί να παίξει μονόπλευρα από εκεί. Δεν πάει από εκεί να παίξει. Να πει τον Μπακασέτα πάνω αριστερά εσύ και βγαίνει εσύ μάνταλε δεξιά. Βανέβασε μπακάκι. Και χτυπήστε αυτό το φελό να βγει με κόκκινη κάρτα, πάρουμε το μάτς. Τι να το κάνω εγώ το ξένο το προπονητή, όταν εγώ από το καφενείο το βλέπω, ενώ αυτός δεν μπορεί να το δει. Καταρχήν, Κώστα, επειδή κοιτάζεις όλα τα παιχνίδια όλων των ομάδων, παρατήρησες τι χαρακτηριστικό έχει η ΑΕΚ φέτος. Να σου πω, θέλω να δω αν ξέρεις να μ' απαντήσεις. Για να τα τελειώσουμε. Ότι αν δεν βάλει γκολ νωρίς, δεν μπορεί να πάρει παιχνίδι. Κοιτάξτε, τρεις νίκες έχει η ομάδα και τα τρία μάτς που πήρε. Έκανε γκολ ευτύχης να προηγηθεί πάρα πολύ νωρίς. Όσα παιχνίδια δεν μπόρεσε να τα ξεκλειδώσει, βλέπετε Ηρακλή και Πανιόνιο εντός. Δεν μιλάω για τον Πάντσο με τον Ολυμπιακό, χάσαμε κατεβασμένα χέρια. Τα άλλα δύο που ήρθαμε 0-0 ήταν παιχνίδια τα οποία δεν μπόρεσε να τα ξεκλειδώσει από νωρίς. Και εγκλωβίστηκε σε αυτά τα 0-0. Απλώς σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ηρακλή, με τον Πανιόνιο ήταν δύο-τρεις τελικές. Εδώ γράφει αυτά. Πού είναι η άκρη, εδώ. Παίζει εδώ ο Αντωνιάδη. Ναι, ο Κέπιος, ο Μάριος. Τον βλέπω εγώ στο καταστόλιο. Δεξί μπακ λείπει ο Βαλεντίνος, ο βασικός. Ήταν ο μόνος που δεν μου άρεσε στο Ηρακλής Πανιόνιος. Κάκιστος. Και βάζει ο Παπαδόπουλος στο Άβελ εκεί να παίξει ο Πασάς. Μπράβο. Σαν να λέει δηλαδή πάνω στον προβληματικό, βάζω εγώ έναν αργό και τελειώνει η φασαρία. Αντί να βάλει τον καλό του από εκεί. Δεν βάζει τον καλό από εκεί. Όπως δεν έβαλε τον καλό από τη μεριά την άλλη ο ίδιος στο 15 λεπτό σήμερα. Γιατί και αυτός δεν βλέπει. Ναι. Κάθε σαν τον νεκρό. Γιατί η παραγμή του Ολυμπιακού σήμερα να τα πούμε, θα τα πούν και τα παιδιά. Μετά είναι το αριστερό μπακ που είναι βασικά στο σπίτι. Κάτσε, περίμενε το παγιέτ. Στάξου να μιλήσει. Έχει τον Αντωνιάδη εδώ. Τρώει κάρτα στο 20 λεπτό. Είναι ευάλωτο από εκεί. Με την ΑΕΚ. Έχει μπακάκι πλατέλα και έχει τον Μπακασέτα εδώ με ανάποδο πόδι. Αντί να πλευροκοπήσει με το Μάνταλο, να κάνει μια μικρή αλλαγή και να πει χτυπήστε εκεί. Χτυπήστε εκεί. Χτυπήστε εκεί, φορτώστε τη γραμμή. Ένα διοφάλι, τρίτη κάρτα πριν το ημίχρονο 10-11. Αν το πάρει 10-11, δεν το πήρε καλά, δεν το πήρε. Λοιπόν, στο τέρμι δύο κουβέντες και δίνω στο φίλο μου τον Τζόρνταν. Όχι, τελευταίο θα μιλήσω.
Τελευταίο θα μιλήσει. Γιατί έμεινε τελευταίο. Νίκησε ο άλλο. Και επειδή νίκησε τι. Καλά όπω θε. Ωραίο κούρεμα. Ο ηττημένο έχει άσχημα. Συνέφηση. Αφήστε τη φιλοφρονή. Αφού θα μαλώσετε, θα μαλώσετε τώρα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Ήταν ευκαιρία σήμερα για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον να μην χάσει το μάτς. Ο Ολυμπιακό δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι και δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι γιατί τα τρία τέταρτα τη τετράδα του στην άμυνα ήταν πάρα πολύ άσχημα. Είχαμε διαπιστώσει πριν όλη την εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να χτυπήσει εκεί. Το έκανε πάνω στον Τακώστα και στον Ποτία. Τα χάσε βέβαια 3-4 φορές. Ιδιαίτερα εκείνο με τον Τζαλμά, κάπως ήταν. Και περνά στον τερματοφύλακα, Κώστα. Ναι, εντάξει, μαύρο είναι. Τι να κάνει, σταμάτησε το μυαλό του. Εντάξει, ο μαύρο τώρα σταμάτησε το μυαλό του. Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε και. Ο άλλο ήδη ήταν πεσμένο. Μόνο ο Καπίνο ήταν ήδη. Άστο να μιλήσω, ρε, σταμάτα. Πρώτο λάθο που δεν κάνει ο ΠΑΟΚ. Που δεν κάνει. Πρώτο λάθος που κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχει αριστερό μπακ το Βιάννα. Ένα πολύ κακό στόπερ, Βραζιλιάνο. Ένα προβληματικό. Στο Καφατζόλο γελούσε με αυτό. Έχει ένα πολύ καλό μπακ ο ΠΑΟΚ το Μάτος, ο οποίος ανεβαίνει. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή ο Μάτος. Και ο καλός του παίκτης του ΠΑΟΚ ο Ροντρίγκες, ο καλός εν συγκρίση με τον Τζαλμά κάπως, ο ποιοτικότερος, ο αυτός που θα τα βάλει πιο πολύ κτλ. Τον έχει επάνω στον Φιγκέιρα. Πρώτη εσωτερική αλλαγή στο 12 λεπτό. Χτύπα από εκεί, αλλά Τζάλμα κάπως πάνε από εκεί. Και η πρώτη αλλαγή για μένα πρέπει να είναι ο Μιστακίδης μαζί με τον Ροντρίγκες. Και το σπουδαιότερο σε αυτό το παιχνίδι των μεγάλων χώρων που ο ΠΑΟΚ σήμερα το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μπορώ εγώ να μην πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν χτύπησε την κόντρα στο μεγάλο χώρο. Χτύπησε. Αμύνθηκε στα 30 μέτρα και έφυγε. Δεν μπορείς να έχεις τον Κλάους Σέντερφορ σε αυτό το παιχνίδι και να έχεις εκτός 18 για μένα! Για μένα! Να έχει εκτός 18ος το Φακούντο Περέιρα. Ήταν εκτός 18ος ο Φακούντο Περέιρα. Ο άλλος σεντερφόρ ήταν η ίδια κοψιά ο Κουλούρης, δηλαδή σαν να λες ότι θα φάω ένα γκολ και θα βάλω δύο βαριά σεντερφόρ. Δεν παίζεται έτσι κόντρα. Ή μάλλον έχεις υλικό μπροστά να παίξεις διαφορετικά την κόντρα. Υπάρχουν κάποια μάτς ειδικών συνθηκών για μένα. Ένα από αυτά τα μάτς ήταν το μάτς στο Καραϊσκάκη για τον ΠΑΟΚ να αφήσει τον Κλάους έξω που τα χάνει κιόλα. Δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα, δεν είναι στα καλά του δηλαδή. Να βάλω έναν Κλάους βαρύ σε μικρούς χώρους, σε βαριά κορμιά που είναι ο Ποτία και ο Ντακώστα προβληματικά. Σαν να τους λέω ρε παιδιά, ανεβείτε πάνω να πιο εύκολα ας πούμε. Και το Μιλίβο για μισανέβα πιο εύκολα υπάρχει. Ενώ αν είχε τρεις γρήγορους, για μένα δεν έπρεπε να μείνει ο. Πώς το λένε, μιλάω τεχνικά τώρα έτσι μόνο. Ένα είναι αυτό. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ χάνει όλα τα παιχνίδια. Και όλη την, όλα τα θετικά που κερδίζει από τις χαμένες ευκαιρίες, ότι βγαίνει μπροστά κτλ. Είναι ότι τα χαφ του είναι η αχίλιος στέρνα του. Όταν μιλάω για χαφ, μιλάω για τον Κανίας και τον Μπίσεσβαρ και τον Σαχόφ. Είναι ό,τι χειρότερο φέτος έχει πάρει ο ΠΑΟΚ από μεταγραφές. Τον Κανία τον βγάζει στο δεύτερο ημίχρονο. Για μένα κακός για μένα, θέλω την άποψή σου. Μετά. Πολύ καλά έκανε που τον έβγαλε, ναι. Θα σου πω το λόγο. Θα μου πεις το λόγο μετά. Λιώς. Γιατί ο Φορτούνης δεν φάνηκε, ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Και βγάζει τον Κανία και βάζει τον Χαρίση. Ο Χαρίσης, να σου πω εγώ τη μαγιά με τον Χαρίση. Εγώ μίλησα με πολλούς προπονητές Α' Εθνικής, τους είπα την άποψή μου και οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι σε αυτό το ματς ξεκινάει ο Χαρίσης. Θες τον Κλάους, Ροντρίγκες Κάμπος, Χαρίσης. Γιατί Χαρίσης και όχι Σαχόφ. Γιατί ο Σαχόφ είναι πολύ αργός. Θα έχει προβλήματα στα μαρκαρίσματα, δεν θα μου βγάλει μπροστά κόντρα επίθεση, δεν θα μου βγάλει κάθετες πάσες και θα περιμένω το Θεό για να φωτίσει το μυαλό του Ίβιτς να βάλει το Χαρίση εκεί σαν τέταρτο να βγαίνει. Στο πρόβλημα του Ολυμπιακού στον άξονα, το μεγάλο στα center back, ένας παίκτης σαν το Χαρίση το χώρο θα τον εκμεταλλευόταν καλύτερα. Συγγνώμη λίγο, αλλά έχουμε ήδη. Δεν ξέρω αν είπαμε την είδηση, δεν τη μεταφέραμε ότι διακόπηκε η συνέντευξη του Ίβιτς. Δεν με ενδιαφέρει. Από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα. Αυτά είναι τα. Από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Αυτά είναι του κόλλου τώρα. Αυτά είναι βλακίες τώρα. Ο Ίβιτς μπορεί να πει ό,τι γουστάρει, να διαμαρτυρηθεί για ό,τι θέλει, να πει ότι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ρεπόρτερ και όχι οπαδοί. Και μιλάω και για τους Ολυμπιακούς, μιλάω και για τους δικούς μας εδώ πάνω. Είστε ρεπόρτερ. Μαλάκες, είστε ρεπόρτερ. Δεν είστε οπαδί. Ή τουλάχιστον, αν είστε οπαδί, κρατήστε τα προσχήματα. Αυτός δεν είναι ρεπόρτερ, είναι οπαδός που κάνει εκπομπή. Αυτός μπορεί να πει ό,τι θέλει. Δεν είναι δημοσιογράφος. Αν θα γίνει μετά, δεν ξέρω. Θα γίνεται.
Έχουμε να πούμε πολλά. Θα πούμε πολλά πράγματα. Πολλά θα πούμε. Εντάξει, με, λοιπόν, ένα, αυτό, δύο, τρία. Δηλαδή. Ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε. Βγάλανε MVP το Φορτούνι. Θα ρίσκε ο Φορτούνι σήμερα πήρε το μάτσο. Ο Μιλιβόγεβιτς. Ο Μιλιβόγεβιτς ήταν ο MVP. Αυτά τα... Ο Αρετόπουλος ήταν MVP. Θα το πει. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φορτούνι κάνει καλή εμφάνιση. Φώναζε το μάτσο. Βάλε μέσα τον Τζόρι. Φώναζε το μάτσο. Δηλαδή το φως ή ο γαύρος θα την κάνουν μούχτη γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εάν ερχόταν 1-1 ή πέταζε μέσα το 1-2 Τζαλμακάμπος, θα γράφανε ανέβαζε ο Τσόρι. Πήγες μέσα, ναι. Θα τρώγε από το 80 μέχρι το 90 1-4 Ολυμπιακός. Περπατητής είναι ο Ντομίκης. Όχι, δηλαδή το Γουακάσο μπορεί ο Βλαχοδήμος. Ένας. Για μένα μην νοιάζει, για τους άλλους. Ένας. Για την ομάδα μου μιλάω, για τους άλλους. Ένας. Ο Μάρτης δεν τράβηξε. Ο Καμπιάσο θα ήταν πολυτιμότερος εκεί, αλλά δεν μπορεί να το ξέρει ένας προπονητής τη μέρα του παίκτη και τα λοιπά. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ χάνει βαθμούς. Γιατί χάνει τα γκολ και γιατί. Μόνο από αυτό. Και γιατί, όχι σήμερα, γενικότερα. Και γιατί οι χαφ του δεν κόβουν. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 1-1, παίζει με Χαρίση, δεν κόβει. Μπίζεσβαρ δεν κόβει. Και ο Τζίμιροτ που κόβει αλλά έχει κουραστεί. Δηλαδή παίζει σαν να λέει εγώ παραβάλλω 3 γκολ τον Ολυμπιακό. Αλλά άμα χάσω την μπάλα με μια αλλαγή μέχρι το 21-25 πάρε μεγάλε. Συγγνώμη και τελειώνω. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν κόβουν οι χαφ. Μετά αυτό είπε. Δεν κόβουν οι χαφ για να μπορέσουν. Ούτε πρέσι ψηλά μπορεί να γίνει με αυτά τα χαφ. Για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την τεράστια ταχύτητα από ο ΠΑΟΚ στις πλευρές. Την τεράστια ταχύτητα από ο ΠΑΟΚ στις πλευρές, που δεν είδε άσχημα το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Κλείνομαι και φεύγω στην κόντρα. Είδε το πρόβλημα του Βιάννα, το χτύπησε από εκεί ο ΠΑΟΚ. Η διαφωνία μου είναι ότι θα έπρεπε να γίνει η εσωτερική αλλαγή, να πάει και ο Ροντρίγκες. Λεπτομέρεια. Δεν θα ξεκινούσα ποτέ το Σακχόφ σε ένα τέτοιο μάτς. Θα βάζα το Χαρίση εκεί. Με τον Τζίμιροτ και τον Κανία για να έχω ένα τέταρτο παίχτη να πατάει περιοχή στο μεγάλο χώρο. Το όπλο του ΠΑΟΚ. Είχε δηλαδή το οπλοστάσιο του ο ΠΑΟΚ έναν αργό παίχτη στην τετράδα του όταν έβγαινε μπροστά αντί να έχει το χαρίσει. Τώρα για τον γκολ, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι ο παίχτης το πόδι του το μισό είναι offside, μισό με βήμα η ξέρω πατούσα, εγώ τι λέω. Η πατούσα δεν ξέρω. Όποιον, αν το ακύρωνε. Τρίχες. Δεν ξέρω, θα τα πείτε εσείς. Το άλλο είναι μια φάση με τον Μιλιβόγεβιτς. Όπου ο ΠΑΟΚ λέει, εδώ οι φίλοι μας, έπρεπε να δώσει κόκκινη κάρτα. Ο Τζόρνταν ρώτησε διαιτητές. Ένας διαιτητής Λαμόγιο. Μισό λεπτό. Ένας διαιτητής Λαμόγιο. Να μας πει. Λέει ότι. Μισό λεπτό. Εντάξει, τοπικό ντέρμπι τα φίλε. 2-2 με την Καβάλα. Δεν θα περνούσε αέρα η δόξα. Στη φάση που διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ για κόκκινη, ο διαιτητής είναι σωστός, έχει αλλάξει ο κανονισμός, είναι κίτρινη δυστυχώς. Λέει για μέσα στην περιοχή όμως Λαμόγιο διαιτητή. Όχι για μέσα στην περιοχή. Μέσα στην περιοχή. Για μέσα στην περιοχή άλλαξε ο κανονισμός. Λαμόγιο διαιτητή. Δυστυχώς πληρώνω ξανά τα λάθη. Σου λέω Λαμόγιο διαιτητή. Έξω Ολλανδός. Επειδή ξέρω ποιο Λαμόγιο είσαι, στο λέω κιόλας. Έξω Μιστακίδης, μέσα Σαχόφ και το παλτό ο Λαγκαντής ο Κάμπος. Λοιπόν. Λέει να σου παραχωρήσει τη θέση για το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά μετά από εκείνον θα δευτερολογήσω ένα λεπτό. Για ποιο λόγο? Για να απαντήσω αυτά που θα πει. Και μετά τι να κάνω εγώ, να ξαναδευτερολογήσω? Όχι. Γιατί όχι? Εσύ χάνεις. Μέλα, να τελειώνουμε τώρα. Λοιπόν. Πάμε. Καταρχήν. Καταρχάς. Θέλω να πω στους οπαδούς τους δικούς μας του Ολυμπιακού που κατέφυγαν να ρίχνουν καπνό, να διακόπτεται το παιχνίδι και να κάνουν το Καραϊσκάκι τούμπα, ότι πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Δεν είπα αυτό, φίλε, ότι είμαι βάζελος. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Δεν ξέρω πώς η διοίκησή μας μπορεί να ελέγξει, η security πώς μπορούν να ελέγξουν. Από εκεί και πέρα αυτό ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή πήγαν να κάνουν το Καραϊσκάκι τούμπα. Ναι, μέχρι τώρα εκκλησία. Όχι. Μη μίλασε παρακαλώ. Λοιπόν, δεύτερον, αν θέλανε κάποιοι το οφθαλμό αντί οφθαλμού για πέρυσι στο κύπελο,
που γίνανε αυτά που γίνανε, αυτοί που διαμαρτύρονται οι παοξίδες σήμερα, ας κάτσουν να δουν το ΜΑΚ να παίρνει την μπάλα με τα αριστερό του χέρι, γιατί το δείξε και ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης και παραδόξως το δείξε στο Sky, και από εκεί και πέρα να μιλάνε. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να ακολουθούμε αυτούς οι οποίοι κάνουν κακό και στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα τους. Εμείς πρέπει να είμαστε άλλης λεγόμενος πάστας. Επιστήμονες. Όχι αυτό το πράγμα. Επιστήμονες. Εγώ ελπίζω ότι δεν θα το ξαναδώ. Φεύγουμε τώρα από εκεί, πάμε στο παιχνίδι. Δεν μου λες, αυτό έριξε τον ρυθμό. Ποια από τις δύο ομάδες έκανε κακό, εσένα ή τον ΠΑΟ? Σε εμάς έκανε κακό που είμαστε γηπεδούχοι. Οι άνθρωποι που οι φιλοξενούμενοι πάντα τους ευνοούν. Σπάει τον ρυθμό. Πού να κάνει κάτι, δεν φίλε. Πάμε κάτω. Πάμε στο παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι. Μαγικά κάνει. Δεν υπάρχει αυτό. Απίστευτο. Πάμε στο παιχνίδι. Relax, please. Ναι, ναι, sorry. Nothing. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Ολυμπιακός κλασικά 4-2-3-1. Δεν έχουμε αριστερό back. Δυστυχώς έχουμε έναν. Να πω ότι κακώς έφυγε ο Σαλίνο, αλλά δυστυχώς πάλι δεν πληρώνω εγώ την ομάδα, την πληρώνει ο κύριος Μαρινάκης. Άρα δεν μπορώ. Ρίχνεις να πω... εχμή στο Μαρινάκη που έχει μια τέτοια τετράδα στην άμυνα. Μη διώξεις τον τάδε και κράτα τον τάδε. Κράζεις το Μαρινάκη για την τετράδα σου στην άμυνα. Δεν κράζω γιατί εγώ τον κράζεις. Πρόεδρο, γιατί δεν κράζεις. Γιατί δεν κράζεις, γιατί είναι κότα. Κότα είσαι. Κότα είσαι και φαίνεσαι. Ναι. Παρακάτω. Βάλε τα κλάματα μετά. Κότα, κότα. Κότα είσαι και φαίνεσαι. Έτσι, μην μου κολλάς εμένα. Εγώ είμαι κύριος, δεν πρόκειται να σε ξεσυνήσω. Γιατί δεν κράζεις όμως, αφού υπάρχει πρόβλημα, κότα είσαι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κότα είσαι και φαίνεσαι. Πάμε παρακάτω, πρόβλημα. Πάμε, πάμε. Ναι. Λοιπόν, και κάτσε και από κάτω, γιατί είμαι κοκόρη, να πούμε εγώ. Κάθε χρόνο ξέρεις τι παθαίνεις. Λοιπόν, αυτό αφορά τον Τζόρνταν και τους αυτούς που είναι σαν και εκείνον. Γιατί το μεσημέρι στο Χορτιάτη σε μια ταβέρνα. Εσύ. Μίλαγα με κάποιον που διαφήμιζες, Κώστα, πέρυσι. Ναι. Το οποίο το παλικάρι μπλάκαμε μια χαρά. Βρήκαμε και άκρη και τα πάντα. Ναι. Ο μόνος που μου δείχνει παοξής και στραβοκέφαλος σαν κομμουνιστής είναι ο Τζόρνταν. Δεν έχω δει άλλον ακόμα. Όταν το δω θα δεν το δεν μπορείτε να κάνετε κριτική τον πρόεδρο σας. Είστε κότες. Λοιπόν, εγώ λέω δεν πληρώνω και δεν μπορώ να του υποδείξω. Αυτό αν θες το καταλαβαίνεις. Αλλά ξέρω ότι δεν καταλαβαίνεις και δεν πολλά. Δεν μιλάω προσωπικά μόνο για σένα. Δεν μιλάω είναι... γενικά στους οπαδούς που είσαι ο καλεσμένος. Δεν είμαι υπεύθυνος για το IQ σου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και εγώ για το δικό σου φυσικά. Καλά, εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Άστα αυτά. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Και εγώ το μεγαλύτερο. 4-2-3-1 και από αυτό έχω τελειώσει το πεζοδρομίο. Λοιπόν, άστα τώρα. Μην προσπαθείς να μου βγεις από πάνω, δεν μπορείς. Λοιπόν. 4-2-3-1 η ομάδα, δεν έχουμε αριστερό μπακ, από εκεί χτύπησε ο ΠΑΟΚ όπως το είχαμε επισημάνει. Ευτυχώς μας δημιουργήθηκε μόνο ένα πρόβλημα, αποστημένη φάση. Ναι. Από εκεί και πέρα το εντόπισε ο κύριος Μπέντο, ο οποίος ώρες μου δείχνει να κοιμάται όρθιος. Ναι. Έβαλε δεξί μπακ τον Ομάρ, έβαλε αριστερό το Φιγκέιρας. Δεν θα πρέπει να το ξεκινήσει αυτό το έργο. Γλιτώσαμε το κακό, βεβαίως και έπρεπε να ξεκινήσει έτσι. Άρα ή... το χρεώνεις κακή σύνθεση στην τετράδα του. Ναι, ναι. Λάθος εκεί μεγάλο. Ναι. Ή έπρεπε να βάλει τον Μάρτινς και να βάλει στα χαφ τον Καμπιάσο. Να βάλει τον Μάρτινς αριστερό μπακ. Έτσι. Ναι. Που είναι και γρήγορος. Δεν τον έβαλε γιατί ήταν κοντός. Και ποδαρός. Και θα... Το ναι. Κοντός δεν μου λέει τίποτα, στην πλάγια γραμμή παίζει. Εντάξει, άμα λοιπόν, έρθει στα center back όμως θα... και επιδείξει θα έχει θέμα. Πάμε τώρα πάμε. Παρακάτω. Πάμε. Ναι. Από εκεί και πέρα ο Φορτούνης στο πρώτο ημίχρονο δεν έπαιξε καλά. Ναι. Δεν έπαιξε όπως προηγούμενους αγώνες. Στο δεύτερο ημίχρονο συνήλθε. Έφταιγε και ότι ο άλλος προπονητής, αλλά εγώ δεν είμαι αρμόδιος, έβγαλε τον Γκάνιας και έβαλε μέσα το Χαρίση. Ναι. Ο οποίος μου φαινόταν πιο λίγος από αυτόν. Ο Χαρίσης με τον Γκάνιας και τον Τζίμι Ροτ θα φαινόταν παραπάνω. Βέβαια. Αν είχε πλάτη έναν. Έστω ένα μέτριο κόφτη σαν τον Γκάνια. Ο Σακόφ. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Ναι, ο Σακόφ. Δεν πολυφάνηκε. Μια τρεχάλα έκανε όλοι. Είναι μια δυναμία τα χαφτού πάω. Είσαι τυχερός που είχες καλύτερη τριάδα κατά και τα άλλα. Και από εκεί και πέρα βρήκαμε μια ομάδα στημένη στον άξονα με 5 παίχτες, 6 και εμείς. Χωρίς λόγο πηγαίναμε συνεχώς από τον άξονα αντί να πηγαίνουμε να πλαγιοκοπούμε. Συμπέρασμα. Κύριε Μπέντο,
Δεν ξέρω, τον Ιανουάριο πρέπει να φέρουμε ένα μπακ ακόμα, πέσε το αρμοδίος. Εγώ το λέω από το μικρόφωνο αυτό που μου παραχωρείτε. Ναι. Δεύτερον, την ομάδα όταν σε παίζει ο άλλος έτσι κλειστά, δεν μου κατεβάζεις τα center back στη σέντρα, τα κρατάς λίγο πιο πίσω. Και αν είναι και αργά κιόλας. Αν είναι και αργά. Και κατεβάζει να συμπληρώσω εγώ και τον κοντό το half πολύ ψηλά. Τρίτο. Δηλαδή δεν κρατάει και ένα γρήγορο στην κόντρα. 17 βρε κούφε, τρίτο, σου άνοιξα την πόρτα της Ευρώπης, Μάριε, στο νησί. Ήμαρτον ρε φίλε. Άστο το νησί. Ναι. Το 17 είσαι έξω. Λοιπόν. Αστοιχείο. Τρίτον, να καταλάβετε ότι πέρυσι που είχαμε και πρόπερσι το Σιώβα, κεφαλιές τέτοιες από κόρνερ δεν μας παίρνανε. Αυτό τι γίνεται. Γιατί εσύ, από εκεί φάγαμε το πρώτο γκολ, η άμυνα ενυπνώσει. Ενυπνώσει. Θα επανέλθω. Αλλά και ο Καπίνο όμως εμβλακώσει. Η απόκρουσή του είναι. Κεφαλιά από 3 μέτρα ήταν. Εσύ την πιάνεις, σιγά την κεφαλιά. Για τη διαιτησία που διαμαρτύρεται ο Θαλκοπαθήτης. Η διαιτησία κρίνω ότι ήταν στα σφυρίγματα ακριβοδίκαιη. Βέβαια. Δεν αδίκησε σε καμιά περίπτωση ούτε τους μεν ούτε τους δε. Τώρα κάθε Πέμπτη, να τα λέμε τώρα, αυτές να τα ακούσεις, να τα ακούσεις. Από την Πέμπτη που λένε διαιτητής είναι ο κύριος Κολοκυθόπουλος, αρχίζουν εδώ πάνω ορισμένοι που, όπως λέει και ο Κώστας, δεν είναι δημοσιογράφοι αλλά είναι οπαδοί που υποδίονται τους δημοσιογράφους, να λένε στον κόσμο ο τάδε διαιτής έκανε εκείνο, έκανε τάλο, έκανε το παράλο, η κουμπάρα με την κουμπάρα και τον κουμπάρο τον τάδε είναι το βαφτιστήρι τους, κάτι τρελά δηλαδή. Οπότε το διαιτητή το στοχοποιούν. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν να πω ότι η στοχοποίηση των διαιτητών δεν ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε από τον εμπνευστή της Τριανδρίας, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στοχοποίησε διαιτητές. Γιατί αυτή άραγε τη στιγμή σε έβλεπε. Γιατί ότι άραγε δεν μπορούσε να βγει πρώτο. Γιατί άραγε μείον 30. Γιατί δεν άραγε να πεις τίποτα. Εγώ. Εσύ μείον 30. Ο παπάς ήταν κλεισμένος στη Φυσούνα. Μείον 30. Μείον 30. Έχασες από την Ξάνθη. Για πότε, εγώ αυτό είναι διαχρονικό φαινόμενο, αδερφέ. Διαχρονικό φαινόμενο είναι. 1821. Έλα, και από εκεί και πέρα πρέπει να κοπεί, συγγνώμη, αυτό το βιολί. Διότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Μην ξεσηκώνετε τον κόσμο ορισμένοι που σας το παδί και κάνετε τους δημοσιογράφους. Εντάξει τώρα για εσύ. Εντάξει κύριε Πετρωτέ. Μπορείς να πάρεις. Εντάξει κύριε Πετρωτέ. Τι έκανε ο Πετρωτός. Πολεμικό ανακοινωθέν. Είχαν πάει λέει πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ 100 άτομα. Εγώ πώς δεν τους είδα. Το δείχνει τηλεόραση. Το Πέτρο Κώστα στο γήπεδο, εσύ πού να το δει. Έδειχνε τον Ήμιτς μόνο του και έδειχνε από πίσω του 4 πίσω. Και 2-3 ακόμη από τον ερασιτέχνη σου. Το γήπεδο μέσα δεν μπήκε κανένα. Ναι, αυτό το είδα από την τηλεόραση, Πέτρο. Εσύ που ήσουν εκεί, πού να το δει τώρα. Ρε, μην τα λέτε αυτά. Δεν μπορεί, φτάνει τελειώσει. Αυτά. Φτάνει. Έλα ρε, λοιπόν, ο κύριο θέλει να μα κάνει το μαύρο άσπρο τώρα. Δεν υπάρχει διδύση. 50-50 παίζεται. Πάμε τώρα. 50-50 είναι. Ναι. Ο κύριος αυτός προσπαθεί να κάνει τα. Λέγει για το μάτς. Λοιπόν, λέγει για το μάτς. Ναι. Σε θέματα τακτικής έχετε. Καταρχήν το μάτς είναι. Ανήκει σε τρεις. Μπορούμε να το απλώσουμε σε τρεις πλευρές το παιχνίδι. Ναι, στο αγωνιστικό κομμάτι. Αγωνιστικό. Πρώτον, νομίζω ότι ο Ήβιτς τον έφαγε κατά κράτος αυτό τον πέντο που λένε. Ναι. Τον κέρδισε κατά κράτος. Ναι. Διότι κατέβασε τακτικά καλύτερα την ομάδα από τον προπονητή, από το προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή. Και δεν συμφωνώ με εσάς. Ναι. Τα χαφ του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερα από του Ολυμπιακού. Και αυτό φάνηκε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν και από εκεί γινόταν η ανάπτυξη και από τα χαφ πήγαινε στη δεξιά πλευρά για να κατέβει η ομάδα. Mm. Λοιπόν, όλες τις μονομαγίες σχεδόν τις κέρδισε. Όλα τα χαφ. Όσον αφορά την αλλαγή του χαφ που έκανε. Του Κάνιας λέγεται. Όπως λέγεται. Λοιπόν, τον έκανε γιατί είχε κίτρινη κάρτα και φοβήθηκε μην πάρει και άλλη και κουκκινιστεί και έβαλε το Χαρίση. Μάλιστα. Και δεν έπρεπε να βγάλει το Σάχοφ. Άλλη θέση παίζει ο Σάχοφ. Είναι επιθετικό χαφ ο Σάχοφ. Ο άλλος είναι αμυντικό χαφ. Οπότε ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή αλλαγή που έκανε ο Ήβιτς. Ο Χαρίσης. Αλλά σάντος ήταν ο Ήβιτς σήμερα, κατέβασε την ομάδα τακτικά special και στην κόντρα χτύπησε τον Ολυμπιακό, εκεί που πονάει για γέλια η άμυνα του Ολυμπιακού όλοι, κάτι Μποτίες, Μιλιβόγεβης και ξέρω εγώ Ντακώστες, δεν υπάρχουν αυτοί. Παιδική χαρά Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω, δεν σε διέκοψα εσένα τώρα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με μια κάτω μαγούλα, δυστυχώς βγήκε 4 φορές κόντρα. Ο Μάτος δεν μπόρεσε, ο Κάμπος δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ναι. Ο Κάμπος. Ναι. Λοιπόν, να το κάνει εκεί 0-2
Δυστυχώς, Κάμπος, εσύ είσαι ο υπεύθυνος που έφερε σήμερα τον Ασλαμά στην εκπομπή. Δεν θα έρχονταν ο Ασλαμάς. Έχασε η United. Έχασε ξανά η United. Έχασε ο Ηρακλής. Θα είχαν και ο Ολυμπιακός. Δεν έρχονταν σήμερα. Δυστυχώς, εσύ είσαι ο υπεύθυνος. Πάμε παρακάτω. Το άλλο, όσον αφορά τώρα. Πάμε στο άλλο το κομμάτι της διαιτησίας. Γιατί και η διαιτησία ανήκει σε δύο αυτούς. Σε δύο πλευρές, βεβαίως. Η μία είναι μέσα στο το αγωνιστικό, διότι έγινε και απ' έξω άλλα πράγματα γίνανε. Λοιπόν, η οποία έπρεπε, καταρχήν ήταν offside το πρώτο γκολ. Οριακό offside λένε στην ΕΡΑ και ο άλλος λέει δεν είναι οριακό, είναι offside. Στην ΕΡΑ τα λέγανε αυτά. Και πάσου. Είναι offside, τον λέει ο άλλος, στην ΕΡΑ. Πάσου. Ραδιόφωνο της Αθήνας. Ναι. Καλά, λοιπόν, ναι. Τι καλά είναι, βρε. Η Άρα τα λέει, τι καλά είναι. Δεν ξέρω, λοιπόν, εγώ ξέρω τι λένε τα δεν μάτια. Δεν σε διέκοψα. Λοιπόν, offside το πρώτο γκολ. Ναι. Γίνεται το 1-1. Ναι. Βάζεις το παιχνίδι, τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν δίνει κόκκινη στο Μιλιβόγεβιτς. Κάπου στο 60 είναι αυτό. Ναι. Τελείωσε το παιχνίδι μετά. Και άμα το βγάλει κόκκινη, το παιχνίδι τελείωσε. Πανηγυρικά θα φύγει ο ΠΑΟΚ από εκεί με το διπλό. Εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Κάπου νομίζω εκείνο δεν έχει πολύ σημασία. Ποιο? Στο 80 τόσο να πούμε, δηλαδή λίγα λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, πρέπει να απολυθεί και ο Ποτία. Οπωσδήποτε. Με άλλη κόκκινη κάρτα. Και λοιπόν, η πεθερά του μαζί. Τώρα, όσον αφορά τις διακοπές του αγώνα, ναι, ήταν 4 διακοπές έγιναν στο παιχνίδι, που σημαίνει οριστική διακοπή. Ναι. Υποσχέθηκε ο Αρετόπουλος, ναι, στον ίδιο τον Ίβιτς, ότι στην τρίτη διακοπή, αν συμβεί και τέταρτη, θα. Θα είναι οριστική διακοπή. Και μετά πήρε τον λόγο του πίσω ο ίδιος ο Αρετόπουλος. Τα είπε και ο Ίβιτς αυτά, διότι θα τιμωρηθεί άμα κατεβαίνει, βέβαια. Θα τιμωριότανε. Βεβαίως, αν δεν κατέβαινε. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, και όσον αφορά το άλλο, συμφωνείς με τα διαιτητικά τα λάθη του Αρετόπουλου? Δεν συμφωνώ στην κόκκινη του. Είναι κόκκινη κάρτα. Δεν συμφωνώ στην κόκκινη. Λοιπόν, είναι κόκκινη κάρτα. Γιατί το λέει ο κανονισμός. Ότι είναι τελευταίος παίκτης. Αυτός εδώ πέρα και είχε πρόθεση να πάει στα πόδια. Γύρω-γύρω είναι άλλη δύο. Είχε πρόθεση να πάει στα πόδια. Πήγε με πρόθεση πάνω στα τους πόδια. Άλλους τον έκανε τάκι στα πόδια πάνω. Με πρόθεση, φαίνεται πεντακάθαρα. Δεν βλέπει τους άλλους. Άλλαξε ο κανονισμός για μέσα στην περιοχή. Άσε τώρα να λένε, ρωτήστε. Λοιπόν, είναι κόκκινη κάρτα. Και στο offside συμφωνείς. Αυτά λοιπόν που συμφωνείς εδώ, αν βγεις, είπες, βγήκε στο Sport FM και είπες πέντε πράγματα για τον Πανέγκο και δεν σε ξανακάλεσε. Το offside δεν είναι. Εάν βγεις αύριο και τα πεις στον Αλέφαντο Γκατζαβέρι, μπορεί να μην σε ξανακαλέσουν και εκεί. Στο να το ξέρεις. Διότι είναι δύο εγκλήματα διαιτητικά αυτά του Αρετόπουλου. Την έπαιρνε, την έπαιρνε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά κάποια στιγμή δείχνει το πλάνο να πάει εκεί ο παππούς αυτός ο Θεοδωρίδης να συγχαίρει τους διαιτητές και τους βοηθούς, το γενναίο και τον ακρίβο, όπως τους λένε αυτούς εδώ πέρα, και εκείνοι να χαμογελάνε. Είναι μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Τα είδαμε όλα αυτά εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι κύριοι. Μόνο έτσι μπορούν να κερδίσουν. Όχι. Έχεις φάει και πεντάρες ξεγυρισμένες και τεσσάρες πρόπερση. Λοιπόν. Ναι, δεν σ' αρέσει, ε. Τι να μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Τι να μ' αρέσει. Ξέρεις πως άκουλα έχεις φάει και. Τι να μ' αρέσει. 152. Εδώ μιλάμε τώρα. Μέχρι το 11. Για σήμερα μιλάμε. Εδώ μιλάμε τώρα. Ναι. Γίνανε όργια σήμερα. Ποια όργια. Πού όργια. Και εγώ τι έβλεπα. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Δεν ξέρεις να βλέπεις. Εσύ δεν βλέπεις, ρε. Είστε στενοκέφαλος, ΠΑΟΚτης εκεί. Και δεν καταλαβαίνω τι σου γίνεται. Την, δεν ξέρει ρε, εσύ βλέπεις ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, σιγάρε, μεγάλη ομάδα είσαι. Όχι, εγώ μιλάω για. Όσον αφορά τώρα την άμυνα του Ολυμπιακού, δεν σ' αρέσει. Ο Ντακώστα και όπως είπες ο Αριστερόπουλος, είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Από τη δική σου Βαρέλα τι είναι. Σταμάτα ρε σου λέω τώρα. Αυτό που λέω. Σταμάτα ρε σου λέω τώρα. Όχι, θα λες αυτά που πει. Σταμάτα σου λέω τώρα. Μην μιλάς για τον Ολυμπιακό, λέγε για την ομάδα σου. Εγώ δεν ασχολήθηκα. Ο Βαρέλα λέει τι είναι. Το είπε, ο Βαρέλα τι είναι. Τέλος πάντων. Αυτοί έχουν πρόβλημα στην τετράδα. Λοιπόν, αυτοί έχουν πρόβλημα στην τετράδα, έχουν πρόβλημα και στα χαφ. Ναι. Αν έβγαζε το εγώ, παρακαλούσα να βγάλει το Φορτούνα, να βάλει τον παππού αυτό τον Ντομίγκε. Τον Ντομίγκε να βάλει που λέει. Άλλη, άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα, αλλά δεν έχει αντοχές, δεν έχει τρεξίματα. Κοίταξε. Ναι. Δεν έχει ένα 25 λεπτό όπως ναι, αλλά δεν έχει τρεξίματα. Θα τον τρώγανε. Στην κόντρα η δική μας δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Ναι. Δεν μπορούσε να του πιάσει. Ναι. Λοιπόν. Άρα πού καταλήγουμε τώρα. Κοίταξε, είμαστε άξιοι τη μοίρα μα. Σήμερα ο Πάουκ μπορούσε να κερδίσει και με κόντρα τη διαιτησία. Ναι. Φάνηκε η ποιότητα των ομάδων μέσα. Πολύ καλύτερο ο Πάουκ. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλη τη βδομάδα το λέω ότι ο Πάουκ ήταν πολύ, πολύ, είναι πολύ γρήγορο μπροστά. Ναι. Πίσω για γέλια είναι η άμυνα του Ολυμπιακού και φάνηκε στο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, τέσσερις κλασικότατες ευκαιρίες ο Πάουκ. Δυστυχώς, ρε Κάμπος, άμα αυτά τα γκολ δεν μπορεί να τα βάλει, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, και φυσικά
Πήρε δράση μετά ο Αρετόπουλος. Αυτός εδώ πέρα που τον κουβαλάει ο πρόεδρος του συνδέσμου του, τον Τρικάλωνο Μπουτσιόλης, που τιμωρήθηκε για απάτη κλεμμένη επιταγή της προάλλης πριν 15 μέρες. Είναι οδηγός του, μεταξύ τον κουβαλάει λοιπόν αυτός εκεί πέρα, αυτός που κάνει τα κουμάντα. Ο πρόεδρος. Σταμάτα βρε τώρα. Άντε βρε τώρα εγκληματική οργάνωση. Τώρα άντε φτάνει. Θα σου έρθει λοιπόν, μήνυση από κάτω και τα εντάξει, ναι. Καλά ένα, μου έρθει μήνυση. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτός ο Μπουτσιόλης λοιπόν. Αυτός ο Μπουτσιόλης λοιπόν. Που κουβαλάει και νομίζω ότι ο Αρετόπουλος δεν ξέρει, θα το δείτε. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Πρέπει να πάρει την ΕΠΟ. Όλοι οι διαιτητές να φύγουν. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρίδη, μικρέ, γιο του μεγάλου, τι έγινε ρε η FIFA. Πού είσαι κυρία FIFA τώρα εσύ, για πες μας. Γιο του μεγάλου. Που θα κάνετε εξυγίανση εσείς. Είμαι σίγουρος τώρα ότι η FIFA όλοι μας βλέπει. Όλοι. Δεν ξέρω αν μας βλέπει. Γύρω Παύλη, όλοι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι εσύ χάρηκε σήμερα. Το ξέρω. Γιατί είσαι λέει εδώ. Φταίει ο κάμπος όμως, δεν φταίει κανένας άλλος. Λοιπόν, βάλτε τους δυο γκολ εκεί πέρα, ακόμα τελειώνουμε. Έλα να κλάψεις. Που ήταν ύπαρκτος. Έλα να κλάψεις λοιπόν. Έλα. Πάντως πριν μιλήσει το παιδί, ο κανονισμός. Φίλε, σήμερα από την εικόνα που είδες στο στάδιο, σου έμεινε αυτό. Όχι, έλα έτσι. Σοβαρά. Καλά που δεν ζει ο πατέρας μου να τα ζήσει, να τα δει αυτά. Ζωντανά στο ραυτό.gr, δείτε την μετά αμέσως μαγνητοσκοπημένη τη σημερινή εκπομπή. Πάντως, παιδιά, πριν μιλήσουμε λίγο το παλικάρι, ένα λεπτό. Ο κανονισμός έχει αλλάξει. Αν ο τελευταίος παίκτης κάνει φάουλ έξω από την περιοχή, είναι κόκκινη. Αν τη κάνει μέσα στην περιοχή, είναι κίτρινη. Αυτό είναι μια σημαντική επισύμβανση. Άλλαξε ο κανονισμός. Αυτό είπε το λαμόγιο διαιτητής και δεν βρίσκει μπάλα. Βεβαίως. Αυτά σας είπα προηγουμένως. Αν ο τελευταίος κάνει φάουλ έξω από την περιοχή, είναι κόκκινη. Αν κάνει πέναλτι μέσα στην περιοχή. Σταμάτα λίγο. Πες στο ταγάρι τον Τζόρνταν, ο κανονισμός δεν εξαιρεί. Αν μια παράβαση ίδια γίνει ή μέσα ή έξω από την περιοχή, όλες τιμωρούνται το ίδιο, είτε είναι άμεσο είτε είναι έμεσο. Ό,τι θέλει στοίχημα. Καλά, διάβαλος. Λέγε, γρήγορα. Τι εντάξει. Πονοκέφαλος. 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 Τι στραβωγές. Ντόρος. Ντόρος. Με τη διαιτησία. Ναι. Εντάξει, ο Πάο έπαιξε καλά. Ναι. Στάθηκε καλά. Στους χώρους βγήκε πάρα πολύ καλά. Ναι, εντάξει, βγήκε στους χώρους. Αυτό που είπε και ο Τζόρνταν, συμφωνώ ότι ξέρει. Βάλ το ρε κάμπος εκεί να τελειώσουν όλα. Πώς να το βάζει, αφού τα βγάζει έξω. Το βγάλεξε. Ο κάμπος μπορεί να κάνει, να προσπαθεί να κάνει παιδί, να πάει σεξ και να πάει να αρχίσει στην τουαλέτα. Να μην. Δηλαδή τόσο άστοχο είναι. Δεν μπορεί να κατουρίσει μέσα στην τουαλέτα και αντί να κατουρίσει που έχει μια λεκάνη σαν το κεφάλι του κόκκινου. Καθαρά ποδοσφαιρικό παράδειγμα. Ναι, είναι παιδί τόσο άστοχο ρε παιδί. Ναι. Τόσο άλλο. Βλέπαμε το μάτσο με τον Άκη. Κατουρίζει έξω, ρε. Βλέπαμε τον Άκη το παιχνίδι. Ναι, και τόσο. Ο Άκης, εκεί τον περνά. Ναι. Περνά και βάζει γκολ. Δεν είναι, φίλε, ο Κλάος τέριαζε σε αυτό το παιχνίδι σήμερα. Όχι, όχι, φυσικά. Γιατί είναι εκτός 18ος ο. Το έμαθα από σένα. Το έμαθα από μένα. Το θεωρεί λογικό. Όχι, δεν το θεωρεί λογικό. Το ότι θα μπει ο Μπάουξ στο Καραϊσκάκι με σκόρ 1-1 τα τελευταία 25 λεπτά χωρίς κόφτη καθαρό. Το περίμενε. Έχει παίξει ποτέ ο Μπάουξ στο Καραϊσκάκι. Χωρίς κόφτη καθαρό. Γιατί στην Τούμπα έπαιξε με τον κύπελο. Τότε που έχασε 2-1 με τον Μπακ. Χωρίς κόφτη. Για πες μου. Λοιπόν, λέγε. Για μένα. Ναι. Βγαίνει ο Σακόφ, μπαίνει ο Χαρίσης. Ναι. Με τον Κάνιας. Μπορούσε να ξεκινήσει και τον Πίστευα, όπως είπε, δεν μπορεί να βγάλει τρία παιχνίδια συνεχόμενα. Τον έβαλε. Για μένα δημιούργησε κάποια στιγμή. Είχε κάρτα ο Κάνιας, θύμισε μου στο πρώτο ημίχρονο. Είχε κάρτα ο Κάνιας. Εκεί φοβήθηκε αυτό. Ναι. Καλά, ναι, αλλά πώς έχει κάρτα μας δεν βγαίνει έτσι και τόσο γρήγορα. Να πούμε στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δικαιώσε το. Τη ψηλιάστηκε νωρίς. Εντάξει, καλά. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, άραγε λοιπόν. Μπίζες Βαρ δεν κόβει. Χαρίσης δεν κόβει. Τζίμιρο κουρασμένος. Εκεί Μάρτες Μιλιβόγεβιτς Φορτούνης. Μετά το 75. Ο Λόβατς ταύτισε. Ο Λόβατς ταύτισε και πιο κρέσπο. Ναι. Στο 80. Ναι. Για μένα η αλλαγή πρέπει να είναι ο Κάμπος και να μπει ο Μιστακίδης γιατί. Εντάξει, το παιδί πιστεύω θα βάζω το κόλλητσε. Δεν μου λες, ο Κρέσπο μπορούσε να ξεκινήσει σήμερα δεξί μπακ, αριστερό ο Λέοβατς και να πήγαινε ο Μάτος στα χαφ. Να πήγαινε ο Μάτος στα χαφ έναντι του Σαχόφ. Μάτος Κανίας Τζίμπρον. Δεν συμφωνείς. Πάμε διάλειμμα. Δεν είχε πρόβλημα η άμυνα του Πάουκ. Είχε τα χαφ σου. Μπορούσε τα χαφ σου. Μια παρέμβαση το, εσύ θα την πατήσει. Εσύ θα την πατήσει φέτο με τα χαφ σου. Διάλειμμα τώρα, διάλειμμα. Πάμε τώρα. Now. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για τα τατού μαλλιών, τατουάζ μαλλιών, που γεμίζει το κεφάλι με πολύ καλές τιμές,
Μπαίνετε στο Facebook της Μαρία Κολώνη. Θα θυμάστε αυτός που κολώνει. Τι δεν κολώνει, πήγε στην Ιταλία, το έφερε. Στη Βόρεια Ελλάδα το κάνει μόνο αυτή. Κολώνη Μαρία λέγεται, με ξένα. Α, το πας γι' αυτό, λες τη Μαρία. Μπαίνει στο Facebook. Κολώνη Μαρία. Στο Facebook για τατουάζ μαλλιών. Είναι καλύτερο να πείτε μέσα στο Facebook. Ωραία. Νίκος από Γιάννηξά, τον καλημερίζουμε. Εκπληκτικό κοουτσάρισμα Ivic. Μια ένσταση, συμφωνώ, λέει, μόνο η εσωτερική αλλαγή Ροντρίγκες Τζαλμά που δεν έγινε. Ο Κανίας, λέει, τον βλέπω στην Μεσύμβρια, δεν είναι στα καλά του. Έκατσε, λέει, και η κάρτα είναι δικαιολογία. Και τέλος, λέει, μεγάλη έλλειψη παίκτη ηγέτη να κρατήσει την μπάλα. Πολλά μπράβο στον παρεξηγημένο Γλύκο, ο οποίος κάνει μια μεγάλη απόκρουση. Βέβαια. Στην κεφαλιά. Βέβαια. Μεγάλη απόκρουση. Και γιατί είναι μεγάλη απόκρουση, θέλω να το, θέλω να το γράψετε τώρα. Ναι, γιατί θεωρείται μεγάλη απόκρουση. Μετά το 60 ξεμένουμε. Γιατί είναι μεγάλη απόκρουση του Γλύκου. Έχεις δίκιο. Γιατί. Γιατί αυτή με το ένα χέρι, δεν λες. Ναι, γιατί είναι μεγάλη απόκρουση. Τι θες να μην πεις, δεν κατάλαβα γιατί είναι. Η απόκρουση θεωρείται σπουδαία. Ναι. Ο λόγος που θεωρείται σπουδαία η απόκρουση, ποιος είναι. Στην κεφαλιά η απόκρουση είναι στην κεφαλιά. Τον παίρνει ο Τζόρνταν, δεν κατάλαβα τώρα με το δίκιο του και στην κεφαλιά, λέω, στην κεφαλιά. Στην κεφαλιά είναι μεγάλη απόκρουση του Γλύκου. Που κάνει κεφαλιά Μιλιβόγεβιτς. Του Μιλιβόγεβιτς. Ο οποίος αυτός ήταν ο MVP. Και όλοι ο Φορτούνης που γράψατε εκεί πέρα στο καρδί. Ο Ποτεία ήταν. Ο Ποτεία. Ο Ποτεία, τον Ποτεία. Γιατί είναι παιδί. Έχει κόντρα κατέρα. Δεν την κάνει με το ανάποδο χέρι. Την κάνει με αυτό. Την κάνει με αυτό. Οριζοντιώνεται και τη βγάζει με αυτό το χέρι. Που είναι πιο δύσκολο από ότι με αυτό. Δεν προλάβαινε να βάλει αυτό το χέρι. Και ήταν εκπληκτικό το ανέβασμά του. Μπράβο στον Γλύκο. Μπράβο στον Γλύκο. Το θεωρώ καλύτερο τερματοφύλακα από τον Καπινό. Έγινε καλύτερος τερματοφύλακας και καθίζει ένα ξένο τερματοφύλακα μεταγραφή στον πάγκο δικαιότατα. Έχει κατηγορηθεί για κλίκες, για διάφορα κτλ. Αλλά μπράβο στον Γλύκο που με άριστα το 10. Όχι, έχει, έχει παράδοση με τον Ολυμπιακό. Στο 4 και έχει πάει στο 7,5 ο Γλύκος γιατί δούλεψε πάρα πολύ. Έχει τον αέρα του Ολυμπιακού, είναι παράδοση. Και ατομικά και βελτίωσε την ατομική του απόδοση. 5,40,601. Βάλτε τα τηλέφωνα Γλυκό αγόρι από μέσα στη Ζωδήμο. Λοιπόν, μηνυματάρα. Ναι, ναι, μηνυματάρα. Μηνυματάρα. Όταν στέλνετε στον Σλαμάτο, ο κοινός τρώει κάτω, δεν τα βλέπει. Αυτό είναι μηνυματάρα. Πάμε. Ας το μπάσκετ. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Μαρία. Για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Χάρη του Παγεωργίου, επειδή πολλά βράδια μας βλέπει, το ξέρω. Και στο πανόρα μας. Κατέβα να παίξεις. Γιατί αυτοί εδώ δεν είναι μπασκετμπολίστες. Ο μεγάλος Μάκης Περιτήρης έλεγε αυτό είναι τράσκετ εδώ στην Ευρώπη. Δεν είναι μπάσκετ. Εκεί απέναντι παίζουν μπάσκετ. Χάρη Παπαγεωργίου, έλα και παίξε. Κοφτά, μην απαξιώνεσαι το μπάσκετ. Δεν είναι δεν πειράζει, πάω. Είναι. Έλα, βρεγό, μιλάω για μπάσκετ, πρέπει να μιλάω 80 χρόνια. Ναι, σταμάτα, ρε, και λίγο. Πάμε, πώ βάζετε το μπάσκετ. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλα, Μαρία. Ο Σουβού είμαι, ρε φίλε. Έλα, ρε παικτούρα τεράστια. Έλα, ρε μακρατά. Έλα, παλικάρι. Μα λάτε μια ερώτηση, ρε φίλε. Δεν τρέπεσαι. Ορίστε, παρακαλώ, πείτε μου. Δεν τρέπεσαι. Καθόλου. Εσύ γιατί να τραβώ. Εντάξει, όχι, αυτό μου αρκεί, ρε φίλε. Αφού δεν τρέπεσαι, εγώ πάω πάσο. Τι ομάδα είσαι. Απλά λέω ότι με Ολυμπιακό δεν μπορώ να μιλάω για ποδόσφαιρο. Παουτζή είσαι. Ό,τι θέλω είμαι. Α. Εντάξει, Αλφα. Δεν τρέπεται σε είπε, ρε φίλε. Γιατί δεν τρέπεται. Αυτό με αρκεί, ρε. Κατάλαβε, με αρκεί αυτό. Δεν τρέπεται. Χάνεις να αυτοί κάτω να που τα κάνουν ντρέπονται, το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Δεν αλλάζει κάτι. Φυσικά, ρε φίλε. Οι ίδιοι είναι αυτοί, δεν αλλάζει τίποτα, ρε φίλε. Ερώτηση. Εσύ την ΕΠΟ. Αυτοί δεν αλλάζουν, ρε φίλε. Κάτσε, μην χτυπάει. Άσε ρε κοστί την ΕΠΟ και την ΜΕΠΟ και την ΚΕΠΟ. Όλο ο κόσμο είδε. Όλος ο κόσμος δηλαδή αυτό που λέει είναι ξεφύγει αγγελά ο κόσμος. Και αυτή τη στιγμή κάθεστε κάνετε ανάλυση ποδοσφαιρική σε έναν αγώνα ο οποίος δεν πρέπει να έχει διακοπή, ο οποίος δεν πρέπει να έχει δύο κόσμια. Γιατί στην Κούπα που κάνεις τα ίδια, κακώς θα κάναμε εμείς κύριε Τόπα. Θαύμα ήτανε που δεν έχει και πέναλτι. Απάντησε του, εσύ που. Εσύ που κάνεις όλα τα χρόνια τα ίδια. Εγώ κάνω τα ίδια τα χρόνια, δεν τρέπεσαι λίγο τέλος αυτά ρε. Άκου ρε παιδιά. Εγώ. Ρε 5.000 πυρσούς πέταξες πρόπερση, τι θέλω να μας πεις. Πυρσούς και μη πυρσούς τώρα ξαφνικά. Α, τα ξέχασε. Καλά δεν πειράζει. Εσύ μπορείς να παραδεχτείς κάποια ομάδα για καλύτερη. Εγώ θα παραδεχτώ. Μπορείς να παραδεχτείς. Τον Αετόπουλο που είναι μάγκας. Ποιο Αετόπουλο. Και βγαίνει με κασκόλ και σημαίνει του Ολυμπιακού συνδεσμή της
αλλά αυτά μόνο στην Αφρική, δηλαδή στη χώρα μας γίνονται. Μα ούτε εκεί, ούτε εκεί. Είπε ναι. Για στενό μυαλό σκοπό. Κλάφτε, κλάφτε. Πρόσεχε, φίλε. Ερώτηση. Εσύ ο Έλληνα. Ερώτηση. Κούζε. Στάσου λίγο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το πρόβλημά σου είναι ότι ο Αρετόπουλος είναι Ολυμπιακός. Το πρόβλημά σου θα πρέπει να είναι γιατί ο Βασάρας είναι παοξής. Ο Κυρίκης είναι παοξής, ο Καντάτς είναι παοξής και ο Καραμελίδης είναι παοξής. Το πρόβλημα αυτό είναι. Δεν έχω κανένα Παρετόπουλος, καλά κάνει και στηρίζει την ομάδα του. Ακού, ακού λίγο. Με φόρμα Ολυμπιακού και με σημαία και τον βάζουμε στηρίξει την ντέρμπι. Μπράβο. Μην περιμένουμε τίποτα άλλο να γίνει. Τι λες, εμένα. Εσύ παραδέχεσαι τώρα ότι έγινε μια σφαγή σήμερα. Σταμάτα, όχι, δεν είναι σφαγή. Σφαγή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σφαγή. Όχι, δεν υπάρχει σφαγή. Δεν υπάρχει σφαγή. Τότε δεν υπάρχει σφαγή. Δεν υπάρχει σφαγή. Σφαγή δεν υπάρχει. Σφαγή δεν υπάρχει. Τρίπολη με τον ίδιο διαιτητή κέρδισες ή όχι. Στάσου ρε σύγμαρα. Με την Τρίπολη φιλαράκι σφαγιάστηκα και εκεί μέσα. Ο άλλος μόνο αίμα δεν έβγαλε στη μέση του. Και το αυτό που σου είπε ότι με δεύτερη και τρίπολη κάρτα. Και έχω το πρόβλημα ανύπαρτο. Το πρόβλημα σου. Δεν μπορώ κραυγές. Δεν μπορώ κραυγές. Εκπομπή κάνω. Άμα έχετε ψυχωτικά, πάρτε φάρμακα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Το πρόβλημα των παοξίδων είναι ότι οι θεσμικοί παράγοντες του ποδοσφαίρου από τη Βόρειο Ελλάδα, ένα λεπτό, είναι παοξίδες οι περισσότεροι και με παοξίδες παράγοντες προέδρου ΣΕΠΟ. Με συγχωρείς. Αυτά είναι προσωπικά, βρε. Τι σχέση έχει με την ομάδα. Σταμάτα λίγο. Θεσμικοί παράγοντες είναι. Λαμπόγια είναι, στο πάτο ξέρεις. Ο Καραμελίδης είναι λαμπόγια, στο πάτο ξέρεις. Λαμπόγια. Αλλά τι είναι. Σε τραβάει μήνυση. Ας με κάνει. Και τι έγινε. Για κακούργημα παραπέμπτε. Δεν κατάλαβα. Δεν παραπέμπτε. Παραπέφτηκε. Δεν δικάστηκε. Δεν έκανε. Μπερδεύεσαι. Είναι θεσμικά όργανα αυτά. Μην ονοματίζω παδό τώρα. Μην το τοποθετήσω παδό. Πάω και ήταν. Το Μπούδα είχε στο πάτο. Κατάλαβε τώρα. Μην συνεχίζεσαι. Ο Βασάρας, τον Κωστίκο και τον Κούδα. Ο Βασάρας πήρε γυναίκα μία κυρία από τον Πειραιά. Ναι. Δουλεύει στην ΕΠΟ. Ναι. Και τον κάνα σαν τα μούτρα του και τον Βασάρα. Τι ομάδα είναι. Στον Πειραιάζει. Τι ομάδα είναι ο Βασάρας. Εγώ ξέρω τι, τι είναι από η γυναίκα του που πήρε. Άρα με άλλα λόγια. Δήλωσε ότι είναι ΠΑΟΚ. Άρα είστε τρίπιος. Τρίπιος. Ποιος είναι τρίπιος. Εγώ είμαι τρίπιος. Έγινε σφαγείο σήμερα. Τι σφαγείο. Σήμερα ήταν offside. Από πού ήταν offside. Δεν ήταν offside. Δεν ήταν offside. Δεν ήταν offside. Ένα βήμα μπροστά ήταν, φίλε. Τώρα. Η Έλα το είπε. Ένα βήμα μπροστά ήταν. Είναι σφαγή του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Δεν είναι offside. Ένα βήμα μπροστά ήταν. Δεν είναι σφαγή. Αυτή η διαιτησία. Μισό λεπτό. Ήταν offside. Αυτή η διαιτησία τη χαρακτηρίζει σφαγή. Βεβαίως. Με τον Ηρακλή τι ήταν. Βεβαίως. Στην Τούμπα. Ήτανε. Τώρα και εσύ ακούγεσαι. Άντε, και εσύ ακούγεσαι, ρε φίλε. Άμα σου φταίει ο Καραμελίδης, μου φταίει και εσύ, ρε φίλε. Τώρα θα σπάσει τα νερά εδώ πέρα. Πολύ ξυπασιά μετά από 22 χρόνια. Πολύ ξυπασιά, μωρέ. Πολύ ξυπασιά μετά από 22 χρόνια. Πολύ ξυπασιά. Σιγά, ένα. Λέω οι Βασάρες, οι Καραμελίδηδες, οι Γκαγκάτσιδες, οι Γκυρτζίκηδες που είναι παοξίδες να σε ευσυρίζουν τον πάο. Κανένα Γκυρτζίκη δεν είναι παοξίδε. Ποιο θα είπε αυτά. Εγώ στο λέω. Εσύ ποιο. Ο ξενοφόρο Σιδερίδη μου τον. Το δήλωσε ο ίδιος ο Κερτζίκης. Το δήλωσε ο ίδιος ο Κερτζίκης. Αυτή είναι θεσμικά όργανα, ρε φίλε. Υπηρετήσαν την ΕΠΟ. Την διαπλεκόμενη ΕΠΟ. Ρε, τι ομάδα. Εσύ τι ομάδα είσαι. ΑΕΚ. Εσύ. Ναι. Και τώρα μου λες ότι δεν ήταν σφαγείο αυτό. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Ήταν σφαγείο. Φέτος είμαι ΑΕΚ. Είσαι από εδώ πάνω. Σφαγείο. Και επειδή είμαι από εδώ πάνω. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Ναι, αλλά ήταν σφαγείο. Βρε ΑΕΚ είμαι. Λέγε φίλε. Ζόρτα, να σου κάνω μια ερώτηση. 30, μιλήσει ο κόσμος. Τι ερώτηση. Πάμε επόμενη γραμμή. Αν σε κάποια είδα που πρόλαψε ο Καραϊσκάκης. Ο Τζόρνταν έχει πει ότι δεν έγινε σφαγή. Ρε φίλε, η απόλυτη ξεφτύλα είναι αυτό που κάνετε. Άντε. Εγώ θα σας φέρω εφημερίδα των Αθηνών αύριο. Φημερίδα. Πέντε εφημερίδες, οι οποίες λένε είναι offside. Δημία δεν ξέρω. Δεν λέω αυτό ρε παλικάρι μου. Η ερώτηση είναι άλλη. Εγώ αυτό σου λέω τώρα. Τζόρνταν, ξεχνάς ότι έπρεπε να μιλήσει. Άλλο σου λέω. Πάω ο κόσμος να μιλήσει. Άσε τώρα τα ιστορικά. Αλλά εγώ δεν περιμένω κάτι να με πείτε εσείς. Δεν το κάνατε αυτό. Δεν είμαστε πάω και εμείς το λέμε. Δεν το κάνατε ποτέ. Ούτε αριανοί είμαστε τίποτα. Εσείς είστε οπαδοί. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Εσείς δεν είστε οπαδοί. Όχι. Όλοι κάπου είναι οπαδοί. Κανένας. Όλοι κάπου είναι. Εσείς είστε δεξιοί, αριστεροί. Πάμε. Εσείς που δεν είστε. Δεν είμαστε. Για καλά, ναι. Έλα, καλησπέρα. Σφαγή, σφαγή. Δεν βάζεις ένα χάφι εκεί να αγοράζεις. Σε έφερε τα παλτά ο άλλος. Το δαγκώσατε πάλι. Την καλύτερη ομάδα έχει ο Πάκος, το λέω να το ξέρεις. Πάμε. Την πιο γρήγορη ομάδα. Πάμε, ναι. Φαντασία σου τα αυτή. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε. Λοιπόν, να πω δύο-τρία πραγματάκια. Ο παδός του, πάω. Ο παδός του, πάω, ναι. Ο παδός, ναι.
Μην με κλείσετε, δεν θα βρίσω. Βρίσε ρε φίλε, άμα βρίσει θα σε κλείσουμε. Λοιπόν, δεν θα βρίσω. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Είναι παραμύθια. Ξέρετε γιατί είναι παραμύθια? Γιατί? Γιατί πριν 26 χρόνια, όταν είχε τα τέτοια, σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο. Σε ποιο μάτς? Γιατί ο Μαγδί, και ο Σκαρτάτος φύγανε από το γήπεδο και πήρε όλη την ομάδα ο Βουλινός και έφυγε. Όλα αυτά. Τα χαίρια του Βουλινού ποια ήταν? Κάτσε ρε φίλε, κάτσε να μιλήσω. Το κυνηγάγατε, το σκοτώσετε που έφυγε. Κάτσε ρε φίλε. Τελείωσα. Έχει, για τελείωσα. Ωραία. Όλα αυτά είναι παρά. Πού είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κατεβάσει το πανό που 70 λεπτά υπάρχει στο γήπεδο? Υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας? Τι πανό? Τι πανό? Τι πανό? Πλατόπουλε, κοροϊδεύεις τώρα. Δεν το παιδί μου σου γράφει, δεν είσαι πιο αφιλή. Έτσι, μπροστά στα μούτρα να σκοροϊδεύει. Για τον Κοντονί, λες φίλε. Ήταν λίγο ένα τσοντό. Δεν πρέπει να το δω. Λοιπόν, να το πω. Φίλε Μαγούς. Να το πω το πανό. Ναι, πες το, πες. Κοντονί, Λαμόγιο, οι μέρες είναι λίγες. Χραπτόπουλε, αυτό το πανό, αν υπήρχε στην Τούμπα, θα ξεκινούσε το μάτι. Έλα, ρε Τούμπα, υπήρξε φίλε κάπου, αλλά δεν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ποιος είναι, ρε, σταματήστε, ρε, το Λατόπουλο ρωτάω. Δεν με μιλάτε για ιστορίες και παραμύθια. Τι ιστορίες, ρε φίλε, πέρσι έγινε. Πρώτον. Ο Ραπτόπουλος. Ένα λεπτό. Θα απαντήσω. Θα ξεκινούσε αν υπήρχε το πανό στην Τούμπα. Όχι. Γιατί όχι? Γιατί ο νόμος του ισχυρού. Ο νόμος του ισχυρού, θα μάθετε να ζείτε, θα μάθετε να ζείτε όλοι με τον νόμο του. Με δικαιώνεις λοιπόν, με δικαιώνεις λοιπόν. Πάει μου δένει αδιαιτησία σου. Βγες αύριο και πες θα μπορείς. Ο νόμος του ισχυρού, επόμενη γραμμή, επόμενη γραμμή. Ο νόμος του ισχυρού. Σφαγείο σήμερα με δικαιώνεις. Εσύ γιατί τρέχεις να πάει στην ΕΠΟ? Αύριο βγες στον Αλέφαντο και πες τα αυτά. Μπορείς. Πάρε εκπομπή. Μπορείς. Γιατί δεν μπορείς. Πέσει. Νίκο, κοίταξε να δεις, έγινε σφαγείο, χειρουργείο. Ναι. Goal of sight. Ναι, ναι. Και αποβολή μη λίγο γιατί την έδωσε. Ναι, ναι. Να δούμε, ξαναβγείς εκεί. Πες τα. Τι, δηλαδή εσύ. Πες τα, γιατί τα λες. Η κριτική απαγορεύεται. Δεν θα το βρεις τον άνθρωπο, θα τα πεις. Δηλαδή τι υπενήσεσαι τώρα, τι. Ρε φίλε, ήταν σφαγείο. Όχι, δεν ήταν σφαγείο. Καλά, ο νόμος του ισχυρού δεν με λες τώρα. Και ο νόμος του ισχυρού λέει ότι θα διακοπτόταν το παιχνίδι. Εάν ήταν εις βάρος του Ολυμπιακού, δηλαδή οι ναι, τέσσερις διακοπές ναι, θα το διέκοπτε. Επειδή ζει στην Ελλάδα, η χώρα της δημοκρατίας, επικρατεί, το ξαναλέω, ο νόμος του ισχυρού. Θα μάθεις να ζεις με τον νόμο του ισχυρού. Εντάξει. Αυτό λέω εγώ. Αυτό λες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω σε αυτή τη χώρα τόσα χρόνια. Πέρσι, μισό λεπτό. Ναι, το καταλαβαίνεις εσύ αυτό. Σταμάτες. Ναι, ένα λεπτό. Όταν πήγα και Βαρδινογιάννη στον κόσμο, ο νόμος του ισχυρού ήταν για τον Βαρδινογιάννη. Περίμενε. Συγκρίνεις δύο εποχές μόνο. Τι είναι αυτά που λες? Περίμενε και εσύ, Βαρδινογιάννη. Τη διαφορά θα την κάνεις νόμιμη τώρα. Να συνηθίσουμε να ζούμε έτσι. Θα μάθεις λοιπόν να γίνεις σφαγέας, ισχυρός κτλ. Γι' αυτό τρέχει, γι' αυτό κάθεσαι και λες την έψη, αυτή την πείρα, την έψη την πείρα. Για να πάρεις και να γίνεις ισχυρός. Με δικαιώνεις. Και άμα γίνεις ισχυρός και τους πηδάς, μετά θα λες καλά κάνω στο διάλειμμα, αυτά έλεγες τώρα. Τι έλεγες στο διάλειμμα? Να βλέπουν λοιπόν κάποιοι παοξίδες που θέλουν 50-50. Ότι. Και κάποιοι άλλοι που θέλουν που λένε έλα βρε τώρα να γίνεις χαλίφης του χαλίψε πετά το τυρί αυτό ναι, για να το φάνε τα μουσχάρια τα άλλα να πούμε ναι, να μην θέλουν να γίνουν χαλίφηδες. Ναι, ναι, πες το. Τι πρέπει να το πω? Τι θες να γίνεις? Τι, εννοείται, με αυτούς εννοείται. Ναι. Εννοείται, 100-0 όχι 50-50. Άρα γουστάρεις αυτό που κάνουν. Με αυτούς, αυτοί στο δημιουργήσανε ρε φίλε. Ναι. Αυτό το πράγμα διαλύσαν το ποδόσφαιρο. Τώρα αν έρθει και τις φάξεις μας αρέσει. Πάμε σου αλήθει να σου πάμε πόλη. Ένα λεπτό ρε. Λέγε. Πάμε τρεις ακουρατές κάναμε μόνο. Ο δεν έχει να διοκτησία η αγιά σου. Ο μαλάτος μοιάζει. Πάμε. Αυτά μετά περνάτε τα μηνύματα από μέσα. Καλημέρα ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Πήγαινε σε μπουρδέλο. Πήγαινε σε μπουρδέλο. Εδώ ρωτήστε την τρέμη. Την τζατσά δεν θα ρωτήσω. Λέγε. Όχι την τρέμη, τις πατούσες. Λέγε. Θέλω να πω ένα γεια στο φίλο μου τον Νίκο από τη Σαλονίκα και να ρωτήσω. Τον Δρακουμέλ εκεί πέρα τι τον έχετε ρε παιδιά? Ποιος είναι ο Δρακουμέλ? Ποιος άλλος ρε. Τον Ολυμπιακό και εγώ Ολυμπιακός έτσι μαλακίες δεν έχω πει στον Ιωσήρα. Εκφράσεις καλύτερες. Συγγνώμη. Πες τις δικές τους εκφράσεις. Είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, ναι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά να ρωτήσω κάτι. Βάλτε, παιδί μου, έχετε εκεί πέρα να πούμε το σαπέν. Τη τηλεωρεάν την ίδια, ωστε ρε. Επόμενη γραμμή. Λωρεάν. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το, ναι. Έλα, πάμε. Θα με ακούσετε? Ακούμε, ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πολύ καλά κάνεις. Τι είδες? Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονικιός κιόλας. Και Τούμπα. Και Τουμπιώτης κιόλας. Είχα πάρει την προηγούμενη Κυριακή προς το τέλος της εκπομπής και είχα πει το εξής. Ναι. Ότι η πολιτική Μαρινάκη Μαπάτη δεν είναι σωστή εδώ και τα πολλά τελευταία χρόνια. Κωνσταντίνε, σένα το είπα και κατ' ιδία που βρεθήκαμε. Είναι λαθασμένη πολιτική και επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι παίχτες πριν δεκαετίες δεν θα πίναν ούτε ο καφέ στο Καραϊσκάκι. Ένα, αγωνιστικά τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε μου, να έχει ο Ολυμπιακός φυτώριο έρασιτεχνης και το φυτώριο και να μην μπορώ να βγάζω εγώ σαν Ολυμπιακός που θέλω να είμαι μεγάλη ομάδα και αυτό ισχύει για όλες τις μεγάλες ομάδες. Τι να βγάλεις? Να βγάλω ένα παίχτη το χρόνο, ρε φίλε, και να μην έχω κάτι τη χάρπα του τύπου Μποτία, Ντακώστα, Ντελαπέγια κτλ. Ναι. Είναι αδιανόητο δηλαδή. Έβγαλε το Μανθάτι. Το Μανθάτι, επεκταράστηκε. Ένα παίχτη το χρόνο. Ένα θέλει. Έβγαλε το Ρέτσο. Το Μανθάτι, το Ρέτσο, έχει βγάλει. Ρε παιδί μου, μπουχαλάκι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να λέμε 20 ετών, 22 ετών. Ρε φίλε, πόσο ετών είσαι? Πόσο ετών είσαι? Εγώ. Ναι. 53. Φίλε, τώρα εσύ είσαι 53 χρονών. Έμαθε την μπάλα με του Έλληνε. Οι Έλληνε μπορεί να είσαι και χρυσαυγίτη παλιό Πασοξή. Κάμισε του ξένου και τέτοια. Πώ? Ένα παίχτη θέλω να μου βγάζει. Εσύ δηλαδή, άμα σου βγάλουν πέντε παίχτε και πάρει ο Πάκο το πρωτάθλημα με ξένου, θα λε: ευχαριστώ που παίζω με Έλληνε. Δεν με ενδιαφέρει. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, δεν σε ενδιαφέρει. Εντάξει, επόμενη γραμμή. Εσύ έβγαλε χολυστερίνη. Μου είναι πολύ εύστοχο. Ναι, έβγαλε χολυστερίνη. Λοιπόν, πείτε να ευχαριστώ για τα μπαμπάτσικα. Το τεράστιο. Ευχαριστούμε τα μπαμπάτσικα. Τα οποία είναι για 600 γραμμάρια είναι το. Το ένα για τρία άτομα. Για μια μισή, για μεσημεριανό, δύο μεσημεριανά. Είναι. Είναι πάρα πολύ φθηνή η προσφορά. Δεν παλεύεται αυτό. Τρως τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Τρως δύο, πληρώνεις το ένα και το ένα είναι πάρα πολύ φθηνό. Πέρσι. Αν φας τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Κανένα, εκείνη την πέρσι. Ώρα. Αν φας δύο, πληρώνεις τρία. Εκείνη την ώρα ή. Α, σε εκείνη την ώρα. Εκεί, άμα πέρσι, ναι, στο ναι. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, ναι. Διαιτητής ο κύριος Δημητρόπουλος και αυτός κατηγορούμενος, υπήρχε στην οργανωμένη εξέδρα της 13 ένα πανό που λέει. Τέλος πάντων, Λακαμά, Κοντονή, θα να πού πολιτεία, ποτέ δεν κλείνει η θύρα 13. Εάν δεν κατέβαινε, δεν ξεκινούσε το δεύτερο. Σήμερα τι έγινε? Ρε Αβαβά. Έλα, ρε, Αβαβά. Δεν συμφωνώ με τον Κώστα. Αβαβά. Για να την εξασφαλίσει. Πάλι Αβαβά. Ρε εσείς, από το να κλαίτε, φτιάξτε και ομάδες καλές. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ρε. Τώρα να κλαίω. Έλα, σιγά-σιγά τώρα. Τρεις νοματέλ και δεν μπορούν να τους κάνουν πλάκα. Δεν ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να πάρει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ και δεν γίνανε εκλογές. Ναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, μόλις έγινε, μόλις μια εβδομάδα, τέσσερις μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, μετρήσαν τα κουκιά, τα είδανε τι γίνεται. Τον παπάει ανάποδα, βάλαν άλλο να κάνει την ανατροπή εκεί πέρα. Εδώ δεν έχει να δει η FIFA. Είναι τυχαίες οι δύο σφαγές του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Και ξέχασε να πει σήμερα σαν Παναθηναϊκός ότι προσέλαβε τον Σερ Μάνο Μαυροκουκουλάκη. Τι θα αλλάξει? Ως αντιπρόεδρο και δημοσίευσε. Το Μάνο Κουκουλάκη, ζει αυτός ακόμα? Ναι. Το δεξί χέρι του καπετάνιου. 100% έτσι. Πόσο χρόνο είναι? 82, πόσο είναι? Άντε ρε φυγέτε από εδώ πέρα. Εδώ θα μας δώσουν σήμερα. Τρεις φαγές εις άρεσμα. Ναι, αλλά και άλλο μιλείς κανένας. Άσχετα με την εμφάνιση. Ναι, αλλά δεν μιλείς κανένας έτσι όπως το πάτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Πολύ καλά. Κλαίμε εδώ η Παόξη. Στάσου γαμώ την μπάνα. Θα σκάσετε ρε. Ας το διάλο μαλάκες. Λέγε ρε φίλε. 2-3 λεπτά θέλω να μιλήσω, Κώστα. Ναι. Άμα σας αρέσουν καλώς, άμα δεν σας αρέσουν πάλι καλώς. Δεν λέγε φίλες ακόμα. Λοιπόν, επειδή καλά είναι να τα λες όταν είσαι εκτός γηπέδου. Αλλά όταν είσαι εκτός γηπέδου, κάτσε να ακούσεις και δύο πραγματάκια τώρα. Ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, πες μου ένα λόγο που έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας. Έπεσε κανένα καπνογόνο μέσα στο γήπεδο? Ο νόμος λέει. Ας σου πω, ο νόμος λέει. Άσε τον Τζόκα Τζόκα, μην μιλάς, σε παρακαλώ. Ο νόμος λέει. Ο νόμος λέει την τρίτη φορά διακόπτεται το μάτς. Λοιπόν, δεν έπεσε ούτε ένα καπνογόνο, δεν έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας. Συγγνώμη, συγγνώμη. Στη λεωφόρο τι είχε γίνει που δεν ξεκίνησε ο αγώνας? Ούτε βγήκες. Ούτε βγήκε. Δεν βγήκε. Στη λεωφόρο είχαν πέσει καπνογόνα με το γήπεδο. Μην το συζητάμε τώρα, άλλο θέμα αυτό. Όταν βγήκε ο παπάς ήταν εκκλησία. Ήταν η Ελλάδα. Να σου πω εγώ ρε φίλε. Όταν βγήκε ο παπάς ήταν εκκλησία η λεωφόρο. Ή δεν ήταν. Θα με αφήσει να μιλήσει αλλιώ. Άσε ρε από εδώ πέρα τώρα. Θα με αφήσει να μιλήσει αλλιώ. Από εδώ πέρα τώρα. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει ο κύριο. Δεν μιλάτε όλοι μαζί. Θα ολοκληρώσει ο κύριο. Ακούμε. Κάτσε να μιλήσουμε πρώτα. Να μην αφήσει να μιλήσουμε. Λοιπόν, ωραία. Το πετάχτηκε τώρα ο Άκης κάτι είπε. Για πες μου εσύ που μιλάς για πανό
Για πες μου και εσύ στην Σεντανή να πάτε να τους βρείτε, τι είναι αυτά. Εσύ δεν έχεις τρόπιας μέσα σου. Δεν το καταδίκασα. Πες μες εσύ όταν σου αφαίρεσαν. Γιατί τη θυμάμαι την εκπομπή και την έχω δει. Όταν σου αφαίρεσαν το 2005 με τον Πανιόνιο τους τρεις βαθμούς, πράσινη χούντα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Και τα Ναπού πολιτεία στο Καραϊσκάκι το 5 και κάτι τάγκς πάνω σε πανό. Τα θυμάσαι. Κώστα Μακούς. Παρακαλώ. Πού να απαντήσεις ρε φίλε. Δεν έπρεπε να διακοπείς. Εγώ μπορώ να σου πω κάτι ρε φίλε. Δεν θα γίνει έτσι. Μιλάτε όλοι μαζί. Πες μου ένα λόγο. Λέει να που πρέπει. Εμένα μιλάει. Ναι αλλά πρέπει και εγώ έχω λόγο. Άμε το πεις μετά. Σε πάμε έξω το Τζόρταν εκεί πέρα λέει τα δικά του. Σαν την μπούτσα πετάγεσαι. Και εσύ τα δικά σου λες δεν κατάλαβα δηλαδή. Δικά σου ρε φίλε. Λέγε ρε φίλε κι εσύ. Ε κάνω αφή θα μιλήσω τι να πω. Αυτό που θες να πεις. Ωραία πρώτον δεν έπρεπε να διακοπεί αγώνας. Δεύτερον πάνω από το πάγκο του ΠΑΟΚ. Ήμασταν εμείς, έτσι, ήμουν εγώ. Ο Μίχελ, ξέρεις, οι χειρονομίες έκανε και τι έλεγε. Ο Γκαρσία έκανε χειρονομίες. Άσε, ο Γκαρσία το πρωί έχει ξεκινήσει αυτό το θεματάκι όταν πήγε και τις αποκαλευόταν στα 18 χρόνια. Εντάξει ρε φίλε, πώς θα πάει πρώτος προπονητής όταν φάνε τον Ιβις. Πώς θα πάει πρώτος προπονητής στον ΠΑΟ. Ο Ιβις, ο Γκαρσία. Σας έχουν επηρεάσει, Κώστα, άσε με να πω ένα λεπτάκι ένα πράγμα και άμα θέλεις μετά κλείσε με κάνε ό,τι θέλεις. Το γκολ και τη φάση του Μιλιβόγεβιτς θέλω να πω. Εγώ θέλω να με ακούσεις μισό λεπτό μετά. Ωραία, ναι, άσε με να μιλήσω όμως από δύο πραγματάκια και μετά ακούω ποιο θέλει. Λοιπόν, σας έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα και πάνω 30 χρόνια τώρα βλέπετε μπούζας ότι μια ζωή ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος, ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι πρωταθλητής, ποτέ δεν διεκδίκησε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα πέρα από τα δύο που έχει πάρει, άντε άλλη μια φορά και άλλη δύο φορές κάρτες έχει διεκδικήσει πρωτάθλημα, ποτέ δεν ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού, μια ζωή βλέπετε εχθρούς ανεμόμυλους. Πέρασες και τον Καραμπαπάζη. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπετε αυτό το πράγμα. Έχετε δημιουργήσει ένα ΙΕΚ. Πέρασες και τον Καραμπαπά. Πολύ οπαδών. Και καθόστε και λέτε ότι αντίπαλό σα είναι Ολυμπιακό. Και τον Καραμπαπά πέρασε. Μόνο και μόνο κλίμα. Ο επόμενο Καραμπαπά βλέπω να είσαι εσύ. Άσε να. Τζόρταν μου, άσε να ολοκληρώσω και άμα δεν σ' αρέσει, μου τα λε μετά. Τίποτα δεν μ' αρέσει. Ωραία, άσε μου, άσε να ολοκληρώσω όπλατα. Οι προσδοκίε σα είναι. Έχετε περισσότερε προσδοκίε από εκεί που φτάνει το ταβάνι σα. Όλα αυτά τα χρόνια. Με το ΤΕ και καλά, με τις εφημερίδες, με τα μέσα όλα πάνω στη Θεσσαλονίκη, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι μεγάλος και ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωτάθλημα. Πότε διεκδίκησε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, δεν το θυμάμαι εγώ. Μόνο ο Ολυμπιακός διεκδίκει, μόνος του. Ο Ολυμπιακός αντίπαλο παλικάρι μου έχει την ομάδα που έχει το παλικάρι εκεί πέρα ο Άκης. Είναι ο Παναθηναϊκός. Ούτε την ΑΕΚ έχω αντίπαλο. Εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι. Είναι η άποψή σου αυτή. Διάλειμμα τώρα. Όχι διάλειμμα, περίμενε, έλα εδώ, περίμενε. Ας τα πούσουμε. Όχι, πες μου έτσι, θα φάω. Δεν θα πούσουμε και εδώ τώρα, δεν υπάρχει διάλειμμα. Θα μιλάς καλά. Ένα λεπτό, και εσύ θα μιλάς καλά. Τα παοξίδικα, άστα. Άκου τώρα. Ας τα παοξίδικα. Ας σου πω έναν λόγο που έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας. Δεν έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας, μην πες αυτό. Το είπε ο Αρετόπουλος στον Ίβιτς. Το είπε ο Αρετόπουλος στον Ίβιτς. Εσύ που ξέρεις στην τρίτη αλλαγή το είπε ο Αρετόπουλος. Άκου, άκου, φιλέ. Ναι, σ' ακούω, για πες. Άκου. Εγώ σε άκουσα, δεν σε διέκοψα. Δεν σε διέκοψα. Έτσι, ναι, Καραμπαπά, δεν σε διέκοψα. Απάντα. Ο Αρετόπουλος το είπε στον Ίβιτς στην τρίτη διακοπή. Εάν ξανασυμβεί είναι οριστική διακοπή. Αν πέσει καπνογόνο μέσα στο γήπεδο. Το είπε. Γι' αυτό δεν έβγαινε ο Ίβιτς έξω μετά. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο Ίβιτς λέει πάμε όλη την ομάδα, λέει ομάδα πάμε. Και τον έκανε η ρόμπα ο ίδιος το παίρνει στο Ροντρίγκες και του λέει που να φύγουμε. 4 λεπτά έχουν μείνει, κάτσε να παίξουμε. Είναι τα του για μαλλιά γίνονται. Τι να σε πω τώρα να πω. Διάλειμμα. Τα είπε ο Ίβιτς όλα, τα είπε και ο Ίβιτς. Μια ζωή όλα τα χρόνια βλέπω. Τα είπε και ο Ίβιτς αυτά ρε φίλε. Αντίπαλος Ολυμπιακού δεν πρόκειται να είσαι ποτέ. Εντάξει δεν πειράζει. Εσύ εγώ βλέπω ήρθε η Αρούκα σε ξεφτέλησε, ήρθε η Πίσος Βάρ σε ξεφτέλησαν εδώ πέρα. Και ο Πάουξ έκανε και ο γιος το πρώτο ημίχρονο. Είναι λάθος δικό σου που δεν κέρδισε. Διάλειμμα τώρα πάμε φτάνει. Φτάνει. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα είναι. Ναι, δεν μιλάμε. Πάμε στον κόσμο γιατί να μιλήσει ο κόσμος. Αν μιλάτε εσείς, δεν θα μιλήσει ο κόσμος, καρδίβαλη. Ναι. Ναι, φίλε. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Γεια σου, Κώστα. Χαίρετε. Πήρα να μιλήσω με τον. Με τον Ζητιάνο εκεί πέρα τον Μπέγκαρ να πούμε που έχω ετοιμάσει ένα πακέτο που γάτσες με καπνό. Ποιος είναι. Δεν κατάλαβα. Επόμενη γραμμή. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα. Ναι καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καταρχήν σας δίνω το λόγο ότι από εδώ και πέρα θα προσπαθώ να παίρνω τηλέφωνο λίγο πριν το διάλειμμα
για να σας ακούω. Είδες τι ωραία. Θέλω να. Αυτή την εκπομπή, ρε φίλε, πρέπει να κάνει τηλεόραση. Πρέπει να βρει τρόπο να βγαίνει έτσι η εκπομπή. Ναι, ρε φίλε, δεν μου λες τώρα και τι, να πουλήσουμε τα σπίτια μας τα πρόστιμα. Το διάλειμμα είναι διάλειμμα. Το διάλειμμα είναι διάλειμμα τώρα. Να ακούσει το Μαλάτο με τον Τζόρνταν να αλληλοσυγκρούονται. Σ' άρεσε. Όχι, μίλες τι έγινε. Όποιο θέλει, να κάνει 15 λεπτά να πληρώσει για να μάθει. Τι να φίλε. Δεν θα λες τι έγινε. Α, στο μεταξύ μας είναι αυτό. Ωραίος φίλε, ωραίος είσαι, ωραίος. Όνομα. Κώστας, από Πανόραμα Παοκτής. Γεια σου ρε φίλε. Από Πανόραμα. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι η αλλίωση του DNA. Τι θέλω να πω. Όταν έχω ζήσει τον Νικοπολίδη να προσπαθεί να πάει να τραβήξει τον Τζόρτζεβιτς από το κόρνερ επειδή πέφτανε οι μαλαματίνες σαν S300 για να το σώσει, αν δεν έβγαινε αυτός ο ΠΑΟΚ έξω λόγω των καπνογόνων, ναι. Εγώ ειλικρινά θα μιλάω τον τρεπόμενο. Ναι ρε φίλε, ΠΑΟΚ είσαι. Αυτές οι φλωριές, καλέ η μαμά δεν βγαίνω, όχι. Και οι βρισκές στη Φυσούνα και αυτά δεν περνάνε αυτά. Ή θα πάρει έκτος κομάντο ή να μην ξανακατεύουν στο γήπεδο άμα δεν μπορούν. Και αυτός, ναι, και αυτός ο Ήβης με τα χίλια εκεί τα κοντά. Εσύ συμφωνείτε ρε, τι είναι αυτά που λέτε μωρέ τώρα. Σε λέει εκείνος και εσύ συμφωνείς. Κάτσε, μαζί του μίλανε. Εντάξει, άκου ρε φίλε. Γίνονται τρεις διακοπές και λέει ο Αρετόπουλος στον Ήβιτς, αν γίνει άλλη του διακοπή. Βρε, πιάνεις το πνεύμα του ανθρώπου. Άσερε τώρα. Το πιάνεις το πνεύμα του, σου λέει. Λοιπόν, εσείς τώρα, εγώ το δικό μου το πνεύμα το πιάνεις εσύ. Άκουσε με λίγο. Είναι αυτό του νεόδομου παοκτσί το πνεύμα αυτό. Αυτό σου λέει. Θέλω να σου πω, αυτό που θέλω να σου πω είναι. Εδώ πήρε πρωτάθλημα στα χαρτιά. Βάλτερ. Γκαγκάτζης. Γκαγκάτζης. Πήραν πρωταθλήματα αλλιώτικα. Μάκης Γκαγκάτζης. Συνέχεια είσαι στη τιμωρία. Κάθε χρόνο τρως τιμωρία. Αυτή γιατί να μην φάει τιμωρία. Καλά σε λέει εδώ. Ναι. Πολύ ωραία είστε ρε, σας παραδέχομαι. Πόσο ετών είσαι? Εγώ 36. 36. Και ξέρεις από DNA είσαι τώρα του ΠΑΟΚ? Αν μιλείς και για DNA. Δυστυχώς αλλοιώθηκε με σένα με αυτό που λες. Δηλαδή κάθε χρόνο τιμωρούμε εγώ και αυτοί να μην τιμωρηθούν ποτέ. Το DNA αλλοιώθηκε όταν εσύ κάνεις τον Σαββίδι κύριε Λέισον. Μπορώ να κάνω. Πες μου κάτι που έκανε λάθος να τον κράξω μαζί σου. Ομάδα δεν έκανε. Ομάδα? Ναι. Προσπαθεί να κάνει ομάδα. Σου, και την καλύτερη ομάδα εκεί πέτος. Πες μου που έκανε λάθος. Τι είπε και δεν έκανε. Να ρωτήσω κάτι ρε Τζόρνταν. Να ρωτήσω κάτι ρε Τζόρνταν. Ωραία, αφού δεν κουστάρει ο Σαββίδης αυτό το σάπιο προϊόν, γιατί πάει και το χρηματοδότη. Απάντησε μου σε αυτό. Καλή ερώτηση. Γιατί πιστεύει ότι. Εκατομμύρια έδωσε. Γιατί πιστεύει ότι είναι θέμα χρόνου θα το ρίξει, θα το κάνει ανατροπή. Μέχρι τον Μάιο. Το πιστεύει αυτό. Σε Μάιο να φας ρε φίλε. Καταρχήν, παιδιά. Να σας πω ότι το μοναδικό που συμφωνώ με τον Τζόρνταν είναι ότι ο Σαββίδης πρέπει να τον προφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού στον ΠΑΟΚ. Για ρώτα τους αυτούς να τους δεν συμπούνε. Ποιους? Λέω γενικά ρώτα να τους δεν συμπούνε. Αν τους υπόλοιπους, εγώ επειδή έχω κάνει και πολλά ταξίδια στη Ρωσία, ξέρω ποιος είναι ο Σαββίδης, πριν ακόμη το μάθετε εδώ πέρα, όταν πήγε να πληρώσει. Γιατί να μην τον προφυλάξουμε, δηλαδή, για πες μας. Γιατί είπε κάτι και δεν έκανε. Γιατί να μην τον δαγκάσουμε. Του φέρνουμε το Σάχοφ, ας πούμε. Τα χρέη τα πλήρωσε. Τον κάνει. Το πολιτικό καλό έκανε. Ναι. Την Τούμπα αναγέννηση την έκανε. Ναι. Τα πάντα όλα τα έκανε. Παίκτες φέρνει, αλλαγές και έφερε τον κάνει. Έφερε τον Πίσεσβαρ με έναν κόλο σαν την Ανουσάκη. Αλλά τέτοιο δεκάρι δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από τον Πίσεσβαρ. Ναι, ένα τέταρτο. Ναι, καλύτερο δεκάρι. Ένα τέταρτο. Εκεί στο Αζερμπαϊτζάν τον έβαλε ο Φουγκάρας ο Ήβης το 65 και ανέβηκε ο ΠΑΟΚ να πιέσει γιατί ο ΑΕ είχαν 1-0. Γυρίζανε με αντεπίδεση οι άλλοι μια μέτρη ομάδα και αυτοί γυρίζανε με τζόκινγκ. Αυτούς τους παίκτες φέρανε στο Φουκάρα το Σαββίδι. Αντί να το πει στο Σαββίδι ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει την ομάδα ο ΠΑΟΚ. Πάμε, πόδι. Αυτό δεν έχει διαιτησία. Τέλειο, διαιτησία. Ναι. Ναι. Πάμε, ναι. Τι. Πάμε, ναι. Όλα καλά τα έκανε ο Σαββίδι. Το μόνο πράγμα που έκανε καλό είναι που δεν έφερε ένα center for τη μισή φάση να την κάνει γκολ και όχι στις 8. Μπορεί να έχει δίκιο. Επόμενη γραμμή. Γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ το να. ΠΑΟΚτσί είναι εγώ. Έλα φίλε. Λοιπόν, έχω να πω ότι το παιχνίδι για μένα το έχασε ο Ήβιτς. Γιατί? Γιατί Κρέσπο και στο κέντρο πίσω βαρέπρεπε να ξεκινήσει βασική. Πού να ξεκινήσει ο Κρέσπο? Ο Κρέσπο στη θέση του Λέοβατς, του ανίκανου Λέοβατς. Απ' την αρχή. Απ' την αρχή. Απ' την αρχή, ναι, και το άλλο. Και ο Μπίσεσβαρ για να παίξουμε λίγο πιο επιθετικά. Ο Μπίσεσβαρ.
Και άμα, και άμα πήγαινε στο 30 λεπτό και ο Μπίζεσβαρ ταύτινε και, και έτρωγε σε ένα γκολ. Εγώ σου λέω στο 10 λεπτό. Άρα, γεια σας. Τι γίνεται μετά. Εσύ υποθετικά τελείωσε το μάτς και το λες τώρα. Ναι. Τότε για μένα βάζεις Μυστακίδη και γυρίζεις Περέιρα Ρογιάρη. Αλλά τον Περέιρα δεν τον πήρε στην αποστολή. Είδες τώρα το αποτέλεσμα και λες μετά το αποτέλεσμα τι πρέπει να γίνει. Όχι, όχι. Για, με, για μένα, σαν Παοξής, εντάξει, μπορεί να έχει να φάγαμε δύο προϊόντες να μας αντίστοιχε σχετικά με τις κόκκινες και το offside. Αλλά δεν το βρίσκω σαν δικαιολογία. Το offside το οποίο είναι πολύ ωριακό. Και οι κόκκινες που δεν δόθηκαν. Το μάτς έπρεπε να καθαριστεί από εμάς. Στο Καραϊσκάκι, μια σκέπιασε στο κύριο Ίβιτς. Θα ρωτήσω και τον Τζόρνταν. Στο Καραϊσκάκι, ξέρεις ότι ο αντίπαλος έχει αργό κέντρο άμυνας. Ξέρεις ότι ο αντίπαλος έχει αριστερό μπακ που, που περνάει και εγώ με τον Τζόρνταν. 100 κιλά. Έτσι. Πρόσεξε να δεις. Και ξεκινάς το Σαχόφ και όχι το Χαρίζει. Εκείνο είναι το, το ένα το λάθος που κάνει και το άλλο είναι ότι βλέποντας με αυτή την εντεκάδα που κατέβασε το πρόβλημα του άλλου από εκεί δεν βάζει τον καλό του, τον καλό του, τον Ροντρίγκες εκεί και να το πει χτύπα εκεί, εκεί χτύπησε ο ΠΑΟΚ αλλά έπρεπε να κάνει και την εσωτερική αλλαγή. Θα μου πεις λεπτομέρειες, δεν πειράζει, σ' ακούω. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν και κάτι τελευταίο, ναι. Μπορεί το πλήν 7 να είναι μεγάλο. Αλλά πιστεύω ότι άμα συνεχίσουμε να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο και κάνουμε τις τελικές μας γκολ, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αρκεί να μην χάσουμε άλλους βαθμούς με Γιάννενα και Πανιόνιους κτλ. Έκλεισες. Στο δεύτερο γύρο καταρχήν τα είχε τα τρία τα ντέρμπι έξω ο Ολυμπιακός. Έχω μαλώσει με φίλους του ΠΑΟΚ όταν έχουν πετάξει καπνογόνα στην Τούμπα σε εκρηκτικά ξεκινήματα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Ένα λεπτό. Ο γηπεδούχος, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ σε πολλά ντέρμπι. Και ο Σάντος έχει διαμαρτυρηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι πολλές φορές. Το ίδιο θα είχαν Ολυμπιακό στο παιχνίδι και από, τις, από τα καπνογόνα, όχι για να το διακόψει, από το ρυθμό του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ βολεύτηκε με αυτό. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, Σαχόφ, πώς τον είναι τον άλλον, Κανίας κτλ. Πήραν ανάσες. Δεν κόβεις το ρυθμό του γηπεδούχου. Βλάκα ο παδέ του Ολυμπιακού. Βλάκα! Και τα έχω πει και σε δικούς μας. Όταν ξεκίναγε ο ΠΑΟΚ με το Σάντος, με Σορλέν και αυτά, πρέσιν ψηλά, είχε Γκαρσίες, Βιντόρους εκεί, να τον πνίξει τον αντίπαλο, πετάει τη φωτοβολίδα, χάνει ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία. Επόμενη γραμμή, ναι! Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Κωστής από Καναδά. Έλα. Ο παδός του. Ο παδός του Ολυμπιακού. Ήθελα να πω για την ομάδα μου, εγώ την είδα κάπως μέτρια, με κάποια διαστήματα. Πολύ καλή συγκλωσία. Άρα πέρα από το αποτέλεσμα βλέπεις την ομάδα σου μέτρια. Σε ποιο μέτρια κομμάτι. Μέτρια με κάποια διαστήματα πολύ καλή συγκλωφορία για μένα. Δηλαδή ήταν πάνω κάτω λίγο. Και ίσως σε αυτό μπορεί να πέσει ρόλο και οι διακοπές. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά πριν... Έχεις δει τον Ολυμπιακό με χειρότερη τετράδα άμυνα στα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, όχι. Μπακ, αριστερό, μπακ. Και λιγότερα χρόνια, όχι μόνο 20 χρόνια. Δηλαδή τον Ιανουάριο εγώ θεωρώ ότι ένα center back και ένα αριστερό back πρέπει να αγοραστούν. Τώρα από εκεί πέρα, μετά το τέλος του αγώνα, άκουσα ένα αθηναϊκό ραδιόφωνο, το τι, οποίο τι είπε. Βγήκε ένας εκπρόσωπος, δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί ήταν, αλλά ήταν θεσμικός φορέας. Και υπάρχει για το άρθρο, παράγωγος 15 νομίζω, κάτι τέτοιο, έλεγε ότι δεν υπάρχει, δεν γίνεται να διακοπεί αγώνας όταν ανάβουν πυρσί. Όταν οι πυρσί αυτοί πέφτουν στο γήπεδο, τότε μπορεί να διακοπεί. Να το δω γραμμένο. Φίλε, ένα λεπτό και να το δω γραμμένο. Ναι, να το δω γραμμένο. Στη Βέρεια πέρσι με τον Μίτσιο διαιτητή. Βέρεια Γαύρος 0-2. Βέρεια. Γιατί διακόπηκε. Βέρεια Γαύρος 0-2 με το χέρι του Ιντέγε το 0-2. Γιατί δεν διακόπηκε. Ναι, που έπεσε μέσα. Δηλαδή. Τι έγινε. Που έπεσε μέσα στο καντράν που τρέχουν, του Στίβου. Εσύ τώρα ακυρώνεις τον διαιτητή που είπε τον προπονητή του ΠΑΟΚ ότι αν ξαναγίνει διακοπή θα το διακόψω οριστικά. Αυτό είπε ο Αρετόπουλος. Τζόρνταν, εγώ αυτό που σου λέω ότι μπορεί ο Αρετόπουλος να πει ό,τι ήθελε στον Ίβιτς. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να το κάνει. Ποιος το είπε αυτό. Ο κανονισμός του λέει. Ποιος κανονισμός το λέει, ρε φίλε. Ο διαιτητής είναι ο άρχοντας του αγώνα και λέει άμα ξανασύ. Γίνανε και συστάσεις γι' αυτό. Και λέει αν ξαναγεί το διακόψω. Και ο κανονισμός το λέει, μου λες. Ναι, αφού. Εντάξει, τώρα άμα πήγαινε στην εκπομπή να δει ψάξει να το δει. Δεν πρόκειται να το δει. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι. Σόρλιο Κωστή, για το μήνυμά σου. Φίλε, την προηγούμενη Κυριακή, εγώ για όταν αναδουλειάξω, ούρλιαξα.
Έτσι. Ο Κάμπος σήμερα έπαιξε επειδή δεν αποβλήθηκε τον Ηρακλή στο 87. Ναι. Για την αγωνιά, καθαρά. Γι' αυτό έπαιξε ο Κάμπος σήμερα. Και ο Ασλαμά σήμερα ήρθε γιατί δεν έβαλε τρία γκολ ο Κάμπος. Τα είπα αυτά. Αν τα έβαζε ο Κάμπος δεν έρχονταν σήμερα. Τα είπα αυτά. Επόμενη. Ναι. Καλά, εσύ πες και τι βραχή φορά. Ναι, αν το πει, ναι. Μάγκα, σε παρακαλώ. Αν ήταν ένα τρία σήμερα, δεν αρχόσουν σήμερα, το ξέρω. Okay. Πώς θα γίνει τώρα. Πάμε κόσμο, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Ωραία. Θα ήθελα μία ερώτηση. Με ακούτε? Κάντε την ερώτηση. Είσαι ο παδός του? Είμαι του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Ο παδό... Ωραία. Και ερωτά τον Ασλαμά και τον Ρατόπουλο. Ωραία, με ακούτε? Ναι, πες ρε φίλε, γρήγορα, γιατί κάτι θέλεις. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έπαιζε σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Λίμπερετς. Ναι. Ωραία. Ολυμπιακός Λίμπερετς, στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι, ναι. Ναι. Και είχε έναν διαιτητή από τη Ρουμανία. Ναι. Ωραία. Πόσο θα ήταν το σκορ και η εξέλιξη του αγώνα? Αν ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ και Λίμπερετς μες. Με ξέρω διαιτητή. Ναι. Με ξέρω διαιτητή. Απαντήστε. Ναι, ναι, ναι. Είδε τη Βαλένθια με την Μπαρτσελώνα. Από το σώμα το πήρε. Ορισμό τη σφαγή. Είδε Βαλένθια Μπαρτσελώνα, δεν είναι σφαγή. Εκείνη είναι σφαγή. Δηλαδή, ξέρει τι κάνει ο διαιτητή, ο Μαγέγκο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, την παίρνει την Μπαρτσελώνα, έτσι την κουβαλάει, να πάρει τον διπλό. Δεν είναι καλά. Σε πολλά άλλα μα την παίρνανε την Μπαρτσελώνα. Μπράβο, σε πολλά. Την τελευταία πενταετία. Η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα βλέπετε τι έχουν πάρει τελευταία πενταετία. Ειδικά η UNICEF. Αυτό τώρα τι, αυτό το ακούω τώρα αυτό με την Ευρώπη, αν ήταν με την Ολυμπιακός, τι, Ολυμπιακός UNICEF έχει. Όχι. Φέτος είχε και Ολυμπιακός UNICEF. Ο Γάβρος είχε ζήμες χορηγία, Ραπτόπουλε. Σου διαφέρει. Άρεσε να τα παίρνω όλα, λέει, στα χαρτιά και τα πάντα. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Έτσι γουστάρει. Η Μπαρτσελόνα έχει τα τελευταία τρία χρόνια να πάρει κρίσιμη φάση εναντίον της. Τίποτα, μην. Ρε, με τη Θέλτα στο Camp Nou, με την καημένη τη Θέλτα, είναι 2-1 και για να το σιγουρέψει ο διαιτητής, είδες τα πέναλτι που την υπέρ του Μέση, πέρσι. Όλο το μυστικό, το πέναλτι παρεμπιπτόντος, το πέναλτι του 90 είναι χθες. Α, το πέναλτι εκείνο είναι. Το πέναλτι είναι, ναι. Ναι, αλλά είναι άλλο. Άλλα έχω, τα έχω σημειώσει. Το Μπουσκέτ το κρατάει, το πουτάω, τίποτα έχω, τα έχω σημειωμένα. Αυτά αν γινόταν σήμερα, θα είχαμε πιστεύω τους επόμενους 3 μήνες πόλεμο κανονικά. Θα έπρεπε να είχαμε, αν είχαμε αυτά σήμερα. Λοιπόν. Τσέλσι έχω εδώ, Αβράμο έχω εδώ, Ηρακλή έχω εδώ. Στίγμα Μαρία που σου άρεσε, πώς είναι ο ερωτευμένος. Ξάνθη Λουτσέσκο έχω εδώ. Δεν ξέρω τι κάνει η Μαρία. Η εκπομπή έχει μικρόφωνο, Μαρία, από συνέδριο. Μπαρτσελόνα. Έχω μικρόφωνο από συνέδριο Πασόκ του 1996. Σημίτη Τζοχατζόπουλος, τέτοιοι μιλούσε. Δεν δίνει στον 32 πέναλτι στη Βαλένθια. Μπράβο. Ροντρίγο του ρίχνει με σπροξιά ο Όμπιτι. Παίζεται ο διαιτητή. Στο 40 δεν δίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον κόφτη τον Μπούσκετ. Στον Μπούσκετ. Σε κράτημα από τα χέρια με αντίπαλο στο κέντρο. Ο Μασεράνο πέναλτι σε στημένο, αγκαλιάζει τον αντίπαλο, δεν το δίνει, αν το είδε. Ναι, στο 92 και 30 βγαίνει στην κόντρα. Έχει βγει άλλε 4 φορέ ανεπιτυχώ και ο Μαλάκα, συγγνώμη για την έκφραση, ο παίκτη τη, ενώ έχει 3 λεπτά καθυστέρηση, πάει κατευθείαν σε επίθεση και τρώει κόντρα επίθεση στον κόλ. Ένα Έλληνα τι θα έκανε εκεί. Είσαι Ξάνθη Ολυμπιακό 2-2. Και είναι στο 92 και 30 και έχει την μπάλα για να βγει 3-2. Την πας την μπάλα στο κόρνερ και περνάει η ώρα. Σε θέλει. Έτσι πάρω. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλό. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, ο Πάκος Πάου. Καλώς τον. Καλημέρα. Να διαφωνήσω πρώτα λίγο με τον Τζόρνταν, μου επιτρέπει ο Τζόρνταν. Ό,τι γουστάρει. Τζόρνταν, είπε στην αρχή τη εκπομπή για τον μικρό Θεοδωρίδη που είναι ο γιος του μεγάλου. Δεν το ξέρουμε. Εντάξει. Αυτό μόνο η μάνα. Έτσι μας λένε τουλάχιστον. Λοιπόν, με τη Μέταλλιστ, όταν τον παρακαλάγατε, το ξέρατε όμως. Να πω κάτι άλλο. Δεν απαντάς. Με τη Μέταλλιστ υποφελήθηκε η Σάλκε. Τα πάντα του. Με τη Μέταλλιστ υποφελήθηκε η Σάλκε. Ξέρατε με τη Μέταλλιστ. Η Γκάζ Μπρόμ. Με τη Μέταλλιστ, γιατί τον παρακαλάγατε. Εμένα πάντα. Γιατί τον παρακαλάγατε με τη Μέταλλιστ. Το γιο του Θεοδωρίδη. Γιατί. Τι μου. Δεν ξέρουμε ποιαν ο γιος είναι, εγώ αυτό είπα. Τίποτα. Εσύ ξέρουμε. Εσύ ξέρουμε ποιαν. Εσένα ξέρουμε ποιαν είναι. Καλά, συνήγορο του Θεοδωρίδη. Όχι, ρε. Το λέει μπάσταρδο το Θεοδωρίδη. Ο μαλάκα ο Κροατής. Κόμστονα. Το μαλάκα. Εσύ ξέρουμε ποιαν ο γιος είσαι. Όταν την πηδάγα την μάνα σου ήσουν εκεί να δει. Κατηγορείς τον άλλον. Επόμενη γραμμή. Αλυταρά. Αλυταρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίο είσαι, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε, μπράβο. Με τη Μέταλλιστ.
Μισό λεπτό. Αποφελήθηκε η Σάλκη. Γιατί το παρακαλάγατε, ρε. Ποιο τον παρακάλεσε. Τα ξέρει. Όλο το παρασκήνιο το ξέρει. Αυτό δεν το ξέρει. Δεν το ξέρω. Για κοίτα με στα μάτια. Το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρει. Με το περπάτο αυτή μεταγραφή που την πέρασε. Σύμπληση. Αν και πρόθεσμη ούτε αυτό. Πώς το πες εσύ. Ναι, καλημέρα. Πάντο. Τι είπε πάντο. Ήτανε καθυστερημένη η κάρτα που πήγε για και να... Και τι έγινε. Δεν έπαιξε μπάλα. Όχι άλλο λέω. Πού πας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα σε αυτή την πόλη. Καλημέρα εδώ. Καλημέρα στο πάνελ. Καλημέρα. Δεν θα λέτε σεξιστικά πράγματα. Να αμφισβητείτε ποιανού γιος είναι. Κανείς από εμάς. Όλους δεν ξέρουμε ποιανού γι' είμαστε. Εσύ ξέρεις ποιανού γι' είσαι. Ήρθε στην κρεβατοκάμαρα όταν κουτούπωνε άλλο στη μάνα σου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα, δεν ξέρουμε ποιανού γι' είναι. Ενώ εσύ ξέρεις. Εντροπή. Τα άλλα ασκήστε τους. Έτσι, αλλιώς κτλ. Τις οικογένειες αμφισβητείτε σύζυγες. Το Μάρια. Καλημέρα. Λέγε, καλημέρα, το είπαμε. Ναι. Πάω, καλημέρα στο πάνελ, βασικά. Σήμερα αυτό που είδα εγώ είναι ότι. Ο πρόεδρος μας Παοξής είμαι, από Κατερίνη παίρνω. Από Κατερίνη Παοξής, ωραίος νομός. Το στηρίζει πολύ τον Παοκ. Πολύ καλός νομός, ναι. Μίλα ρε Κατερίνη. Άκου, άκου. Έχει μπερδέψει ο Ραπτόπουλος στα σόβρακα με τις γραβάτες. Άλλο τώρα, ξέρω εγώ, άσε εδώ. Συνήγορος ο Ραπτόπουλος. Άκου λίγο φίλε. Ξέρει όλα. Στην Κατερίνη υπάρχει μια παρέα που κάνει κουμάντο την ΕΠΟ. Έχει δίκιο εδώ. Αυτό λοιπόν, λέμε. Αυτό Παυσανίας Παπα-Νικολάου. Πες τα. Και οι υπόλοιποι εκεί. Ναι. Όλα τα τουρνουά τη UEFA γίνονται στην Κατερίνη. Κορασίδων, Νεανίδων, ξέρω εγώ κλπ. Τι είπα. Έχει δίκιο. Αυτό λέω. Πρόσεξε. Ναι. Πρόσεξε. Αυτό δεν σημαίνει. Και μπορεί να είναι και παοξίδες αυτοί. Σωστό. Πρόεδρος της ΕΠΟ. Δεν σημαίνει όμως. Ελευθεριάδης. Ναι, ναι, από πού είναι, ναι. Ναι. Όχι πρόεδρος. Υποψήφιος. Υποψήφιος. Από εκεί. Κουκοδήμος. Δεν σημαίνει αυτό. Ο Κουκοδήμος δεν είναι. Τι ομάδα είναι ο Κουκοδήμος. Αυτοί είναι θεσμικοί παράγοντες, σου λέω. Δεν έχει σχέση να κάνει ο ΠΑΟΚ. Τι δηλαδή, είναι σύμβουλοι του ΠΑΟΚ. Δεν έχει απέτηση ρε από αυτού. Βεβαίως και έχω απέτηση. Δεν λυπάσαι. Βεβαίως και έχει απέτηση. Και λυπάμαι. Πού κολλάει όμως αυτό. Ο ΠΑΟΚ αυτού του έχει απέναντι. Ναι, αυτό λέμε. Ναι, του έχει απέναντι. Δεν πρέπει να το πούμε. Οπότε δεν είναι με τον ΠΑΟΚ αυτή. Αυτό λέμε. Αυτό. Μαζί σου. Μαζί σου. Γιατί διαφωνούμε. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό όμως. Μα την Κατερίνη εγώ βρίζω ρε. Τον ΠΑΟΚ βρίζω. Όχι την Κατερίνη. Του Κατερινιώτε. Όχι όλου, αυτοί που είναι εκεί. Που για τα λεφτά. Λέγε ρε φίλε Κατερίνα. Σε λατρεύω, είσαι παικτούρα! Είσαι παικτούρα, καλύτερα! Σε λατρεύει, παικτούρα έτσι. Είσαι παικτούρα! Τεράστιο μήνυμα. Ο πρόεδρο μα είχε 60 εκατομμύρια να δώσει για κανάλι. Για να πάρει center for δεν είχε. Καλά έκανε, ρε λογαριασμό. Και 5 εκατομμύρια καλά έκανε, ρε μεγάλε. Πού το ξέρει ότι δεν έδωσε για. Πού το ξέρει, ρε φίλε. Μιλάω, μιλάω. Να ολοκληρώσω. Αλλά ξέρει τι λε όμω. 5 εκατομμύρια είχε να δώσει για τη Super League για να δώσει χορηγία. Για να πάρει center for. Καλά έκανε. Εμένα με τιμάει όταν φοράει η φανέλα του Ολυμπιακού και από κάτω γράφει. Τη μέρα! Θα γουστάρω! Και αν είχε σου όμως να σκοράρεις. Καταρχήν κλείσανε center for 1,5 εκατομμύριο και μετά χάλασε η μεταγραφή. Το ξέρεις, είσαι ο Παλαζής 4, το γνωρίζεις. Σε ρωτάω κάτι για ικανότητά σου. Και εγώ σε ρωτάω, το γνωρίζεις αυτό. Εγώ γνωρίζω ότι είχε να δώσει 60 μοίρια για να πάρει κανάλι και δεν έδωσε για center for. Κατάλαβες, σε λέω ρε φίλε. Κλείσανε center for, σε λέω. Το κλείσανε, συμφωνήσαν center for. Με 1,5 εκατομμύριο και ξαφνικά μετά η ομάδα ζήτησε 4. Το ξέρεις αυτό. Εσύ πιστεύεις το μήνυμα ότι η διαιτησία έκρινε αποτέλεσμα σήμερα. Ναι. Εσύ πιστεύεις το μήνυμα. Στο Καραϊσκάκι σήμερα. Ο κανονισμός για τη διακοπή θα το διαβάσω, δεν ξέρω αν είναι. Πρέπει να το πω. Για το χορτάρι λέω. Μισό λεπτό. Επηρέασε ο διαιτητής το αποτέλεσμα. Εννοείται. Σήμερα αυτοκίνητο πάω. Καλά. Μπορούσε με τις ευκαιρίες του καθαρίσει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Συνέχισε μου. Κωστή να πω και κάτι ακόμα θέλω. Γιατί έχω απορία για αυτό με τη διακοπή που λένε. Δηλαδή, συγγνώμη, σε έναν αγώνα δηλαδή μπορούν να ανάβουν 9-8 φορές να το διακόπτουν και να ανάβουν συνέχεια περισσότερο και να μην διακοπεί ποτέ. Δηλαδή, να δούμε ένα αυτό που λένε αυτοί ή αυτό λένε, ναι. Παιδάκι μου, αυτοί κάτω εξουσιάζουν όλη την Ελλάδα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί κανονισμός σε αυτούς. Θα εφαρμοστεί στον Ηρακλή, όποιος είναι ελέγχει το σύστημα, δεν το πειράζει το σύστημα. Δηλαδή στην Ελλάδα θα κάτσουμε να κλαίμε για το αυτονόητο. Ναι, μπράβο. Αύριο να την πάρει αυτό στην ΕΠΟ.
Αυτός εγώ θέλω να πάρει. Αυτό το αγόρι εδώ το γλυκό θέλω να πάρει την ΕΠΟ. Να πάρει μαζί με τον. Πώς τον είναι αυτό τον που βγαίνει στον Κανελάκι τα απόγευμα και κοιμόμαστε. Κύριε Κανελάκι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος ξεκινάει να μιλήσει. Ή Valium πάρεις. Ή Remol πάρεις. Ή αυτά τα Βαλεριάνα πάρεις. Σε παίρνει όμως ένα τέταρτο. Και είναι πραγματικά όλη η ιστορία είναι ότι ο ΠΑΟΚ, όπως έλεγε και ο Τζόρνταν, και εγώ δεν διαφωνώ, ότι είχε περισσότερες ενώσεις και δεν γίνανε οι εκλογές. Πού πάτε βάλτε. Έγινε επίδειξη ισχύως στο καπάκι την ίδια μέρα και δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Ποιο Μητρόπουλος ο Βίκτορας. Ο άλλος Δούριος Ύπος τώρα. Ο οποίος είναι Δούριος Ύπος του Ολυμπιακού. Αυτό. Και ο αδερφός του. Και ο αδερφός του, ο οποίος μίλησε και με αυτούς, γιατί τον έφερε ο μάλαμας ο φίλος του. Η πρώτη παράγκα ήταν να κάνει εξυγίανση τώρα. Ναι, πρόσεξε τώρα να δεις. Και παίρνει ο Μητσοτάκης και πάει και ο Κασιμάτης. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Ο Κασιμάτης ο Παοκτζής, ο Δωμάζος ο Μπούφος, μαζί με τον Αντωνιάδη. Πού πάτε εσείς που είστε Παναθηναϊκοί. Είναι Μπούφηρε ή δεν είναι. Ο Τουτζιάρης του Ηρακλή. Ο Τουτζιάρης, καλά ο Τουτζιάρης. Κοιτάξτε, ο Τουτζιάρης παρατυχωθεί τώρα. Και άλλοι να πάρει κανένα μεροκάματο ο Τουτζιάρης. Γιατί, άσε, μην το πειράζει. Ο Τουτζιάρης δικό μου. Και ποιος είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής ΕΠΟ, δυτική Αττική, ο Τζανόπουλος. Τώρα που είναι πρόεδρος της ΕΠΟ. Δεν σε ακούω να μιλάς μετά το επεισόδιο στο διάλειμμα. Γιατί. Όχι, αποφεύγω να μιλήσω για το λόγο του. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, ο κύριος μπορεί να θέλει να κάνει ακροαματικότητα εκεί που έχει εκπομπή. Γιατί να μην θέλει. Αλλά δεν θα το κάνει εις βάρος μου, δεν του το επιτρέπω. Εις βάρος σου, όχι, την ομάδα σου. Λοιπόν, ούτε την ομάδα μου να ασχολείται με τη δική του ομάδα. Λοιπόν, αφού ασχολείται με την. Τώρα κάποιος που λέει ότι με έχει πάρει ο ύπνος, θα του απαντούσα αν δεν ήμουν στην τηλεόραση, αλλά δεν θα το κάνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ακούω τα ίδια τα ίδια. Καλύτερα να αφήνουμε τον κόσμο να λέει τι θέλει, παρά να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Πολύ ωραία. Πάμε στον κόσμο λοιπόν. Και τελειώσαμε. Πάμε στον κόσμο. Γεια σου, κόσμο. Καλημέρα. 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 Ναι, πάμε. Λοιπόν, καταρχάς από αυτό το τηλέφωνο θέλω να πω ένα μεγάλο respect και χαιρετισμό στον Ασλαμά για το ήθος του και το επίπεδό του. Ναι, λοιπόν, συγγνώμη αδερφέ, από πού παίρνεις τηλέφωνο, συγγνώμη δεν άκουσα. Από Αμερική. Από Ηνωμένες Πολιτείες, κλαίω ρε, ποιο μέρος. Connecticut. Boston. Έπεσε. Μπορεί να κάνει. Παλτιμόρη. Βαλτιμόρη, ναι. Δώσε και ένα όνομα αν θέλει. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Την περασμένη εβδομάδα είπε, θα έρθει goal-goal, over, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, οι παοκτήδες θα είναι κλαμμένοι, θα κλέβονται. Ναι. Φίλε, μεγάλο respect, είσαι θεός. Και όπως λέει και ο Κόκκινος, σου βγάζω το καπέλο. Σου βγάζω το καπέλο. Καλύτερα. Για καλά. Αρετόπουλος, θα πάρει και πήρε σφυρίγματα 4. Λογικό. Άμυνες 2-1. Άμυνες και οι δυο με προβλήματα Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ στα χαφ. Ωραία. Γκολ θα μπει, γκολ θα μπει. Όχι, ένα. Εντάξει. Καραϊσκάκι είναι, μα μου και τα λοιπά. Εντάξει, τι είναι δηλαδή, πιάσαμε κάτι σπουδαίο. Σε δύο Κυριακές ο Μάνταλος στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να ξέρετε. Δεν το λέω εγώ αυτό. Βγήκε ο Αρετόπουλος και το είπε στον Ίβιτς. Επειδή έκανε παράπονα ο Ίβιτς, του λέει: εάν ξαναγίνει διακοπή, θα το διακόψω οριστικά. Εσύ ρε Βασίλη, αυτό λέω εγώ. Τέλος. Ο ίδιος ο Αρετόπουλος το είπε. Πάει τελείως. Επόμενη γραμμή μάλιστα. Ο οποίος είναι άρρωστος Ολυμπιακός από τη Φαρκαδόνα. Άρρωστο. Τρικάλων. Και έχει εκεί πέρα τον άλλον τον υπόδικο, τον Μπουτσιόλη, ο οποίος τιμωρήθηκε προσφάτως για μια κλεμμένη επιταγή που είχε πλαστογραφημένη και πήγε να εισπράξει κάποια λεφτά. Έφαγε 6 μήνες. Να μαθαίνετε και λίγο τα νέα απ' έξω. Τώρα που το στέλνεις να κουμπριστεί το μήνυμα. Η ομάδα η άλλη τι φταίει για την επιταγή. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Όχι, εγώ λέω για τον πρόεδρο του συνδέσμου της Ένωσης Τρικάλων, Μπουτσιόλης. Ο οδηγός του Αρετόπουλου είναι αυτός, ο οποίος καταδικάστηκε 6 μήνες φυλακή για κλεμμένη επιταγή πλαστογραφημένη. 6 μήνες θα πλήρωσε και θα. Του συστήματος είναι αυτός, υπόδικος. Μαλάτε, και ένας Αλιαρέλης σε κάτι πλαστές επιταγές εμφάνιζε το 91, αλλά και αυτές σε βαβά. Παρέα είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα όλοι. Καλά, ο Σαλιαρέλης σας αναπάνε. Ευχαριστώ που συμφωνείς. Να τα λέμε. Βεβαίως. Γιατί να μην συμφωνήσω, άμα κάτι είναι σωστό. Έλα φίλες, ακούμε. Έλα, μεγάλε. Έλα, Τζόρνταν, τι γίνεται, ρε. Καλώς τώρα. Πόντιος Παοξής από το Κιλκής. Έλα. Τζόρνταν. Έλα. Δεν έγινε σφαγή σήμερα, ρε. Ναι, ρε. Γιατί ο οικογενειακός σου φίλος έκανε όνειρα για τον Ίβιτς. Παλάμες έβλεπε και τώρα του τη χάλα στη δουλειά, κατάλαβες.
Γι' αυτό και δεν έγινε σφαγή σήμερα. Σου είπα να το ρωτήσεις αν προηγούμενα χρόνια είχε με τον Ήβης περιστατικό στο Μετρόπολης που ήθελα να το σουτάρουνε. Γιατί είχε κάτι πόνο στη μέση, στην τσέπη ο Ήβης. Είχες κανένα περιστατικό μετρόπολης. Είχε φτάσει στα χείλια του Γκρεμούνα. Δεν είχε πόνο στην τσέπη ο Ήβης και μετά κατέβηκε και έπαιξε. Ήσουν κοντά να σε στείλουν στο Μετρόπολη για αυτό το θέμα. Εσύ όταν έσπαγε στα μάτια του Σαχπαζίδη και σε τσακώσανε, ήσουν κοντά. Χαλαρά, ο Σαχπαζίδης μου λέει. Αλυτάρα, εσύ. Μου είπε καλά, μου φέρνει. Έσπαγε στα μάτια του Σαχπαζίδη. Κατάλαβε. Αλλά όταν σε πιάσανε και πήγε στο δικαστήριο, κύριε Σαχπαζίδη μου, κοντά, κοντά. Για το αμάξι δεν είχε πρόβλημα, για τα παιδιά του φοβότανε. Α, ναι. Και εσύ τι είσαι ο άντρας που σπάει αμάξια. Άκου φίλε. Ναι, όταν σας έκανε τις μεταγραφές από τα Άγιον Όρος, καλά ήτανε. Τον Ντίβιτς τον είχε στο όνειρο σήμερα, ε. Δεν ξέρω τι θα τον Ντίβιτς. Η πιο τίμια κριτική, από τον Ντίβιτς θα πάω να το ρωτήσεις ποιος κάνει την πιο τίμια κριτική. Τώρα οι ελεύθερες ρίζες κάνουνε πάρτι. Σ' άρεσε! Τώρα οι ελεύθερες ρίζες κάνουν πάρτι πάλι. Βρήκες αλλού καταφύγιο τώρα, έκλεισες το Α103. Τον έπεισε στον Α103. Το νόμο του ισχυρού θα τον κάνει χειραψία στο δρόμο. Ο νόμος του ισχυρού. Κοίταξε που γλίτωσες από το Σαχπαζίδη το ξυλίκι εσύ. Ο νόμος είναι καλός άνθρωπος. Θα του κάνει χειραψία στο δρόμο και δεν θα κλαίγεται στο παιδάκι. Σκατόψηκε. Αλυτάρα, έλα. Κόψω τον Αλυτάρα. Ούστα Αλυτάρα. Έκλεισε. Κατόψηκε Αλυτάρα, ποιότητα. Θες να βγεις την ποιότητα τη δικιά μου. Αυτός πήρε τηλέφωνο και είπε να βγάλει ο Δόνης σπηριά σαν τον Βιλανόβα και να πεθάνει λέει από τον καρκίνο. Αυτός ο Αλυταράς. Αυτός ο Αλίτης. Αυτός ο Αλυταράς. Πήγε και έσπασε τα μάξι του Σαχπαζίδη. Όταν του στάδινε ο Σαχπαζίδης καλός ήταν όμως. Κατάλαβες. Έσπασε τα μάξι του ανθρωπάκου. Αντί να τον κάνει κριτική. Είναι έτσι ή δεν είναι. Δεν ξέρω εγώ. Τι δεν ξέρει. Δεν ξέρω το παιδί. Για κοίτα με στα μάτια. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω άμα είναι αυτό για τον Σαχπατζίδη και για τον Δόνη που μιλάει. Έβγαλε για τον Δόνη, λέει καρκίνο να πεθάνει, λέει. Επειδή ζητούσε τα λεφτά από τον Πάο. Αυτό ο άθλιος ο άντρας. Επόμενη γραμμή. Αν να χαθεί από εκεί. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Νίκος από Κορδελιό. Νίκος από Κορδελιό. Πάω. Μη ζητήσω, αλλά πάω θα είναι. Έλα, δύο πράγματα θέλω να πω. Μην με διακόψετε και μετά πείτε τι θέλετε. Γιατί περιμένω και πολλή ώρα. Βεβαίως. Και είμαι με τα νεύρα τώρα και με τον Βέρνα προσπαθήσω να θυμηθώ ό,τι ήθελα να πω. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, για μένα να σου πω για ποιο λόγο ήταν σφαγή. Λέω ότι ήταν σφαγή. Όταν μπορώ να θυμηθώ, θα σου πω. Για μένα ήταν προφανή θέση για γκολ του Κλάου. Ήταν κόκκινη. Δηλαδή ο Κλάου θα τρίπλερνε και θα σούτερνε και θα βάζε γκολ. Ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Ο Κλάους, ο οποίος στα 7 τετατέτ χάνει τα 6. Ποιο να τριπλάρει, ρε φίλε. Δεν βρίσκει μπάλα και προσπαθεί με τα δύο να το ρίξει κάτω. Να τριπλάρει ποιο να εκεί. Μόνο του με την ιστορία. Δεν είναι κόκκινη κάρτα αυτό, πάμε παρακάτω. Κόκκινη τη φωτιά. Τη φωτιά και τη ζωή. Πάμε άστα τα κλάματα, σε μένα μιλά, παρακάτω. Λοιπόν, στο Ροντρίγκε σηκώνει όλε τι τάφρε κόκκινη. Έτσι μόνο είναι κόκκινη. Του Ποτία, φίλε, του Ποτία δεν λες. Του Ποτία, ναι. Στο πρώτο γκολ είναι offside. Αργεί πολύ να δείξει κάμερα για να κανονίσει και τη γραμμή. Είναι πεντακάθαρο. Για τον Ολυμπιακό είναι η αμφισβητούμενη φάση για τον επιθετικό. Πάντα είναι, δεν είναι offside. Στην ιστάση ο Μάρες είναι. Πριν από τον γκολ, έχει γίνει φάουλ σε μας, δεν τον δίνει. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού ήταν ανύπαρκτο φάουλ έξω από την περιοχή, από τα πλάγια. Αν τη δείτε τη φάση, είναι ανύπαρκτο το φάουλ. Δεν τον ακουμπάει και πέφτει κάτω. Και εκτός αυτού είναι τα πονηρά τα στηρίγματα που όπως πάντα στον Ολυμπιακό το δείχνει. Με τον πρώτο γκολ που βάλαμε, κατευθείαν σιγά σιγά με την περιοχή. Ερώτηση! Ερώτηση. Αυτό που σου έχει δίκιο. Ποια ήταν η χειρότερη διαιτησία. Τα φάουλ που σου έσπρωσε στην περιοχή έχει δίκιο. Το ΠΑΟΚ Ηρακλής ή το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ήταν η χειρότερη διαιτησία. Κάτσε καλά τώρα. Ποια ήταν πιο χειρότερη. Τι συγκρίνεις τώρα. Ρωτάω. Τι συγκρίνεις τώρα. Το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ή το ΠΑΟΚ Ηρακλής ήταν χειρότερη διαιτησία. Λοιπόν, 39 χρονών είμαι. Δεν σε ζήτησα την ηλικία σου. Το διαιτητή θέλω να μου πει. Ο Γκίζας ήταν Άγιος κοντά στον Αρετόπουλο. Ο Γκίζας ήταν Άγιος. Βεβαίως. Βέβαια. Κοντά στον Αρετόπουλο ήταν Άγιος. Τέλος, διάλειμμα. Φύγαμε για το μήνυμα. Μισό λεπτό, μισό, μην κλείσεις. Για το μήνυμα, Εγώ δεν υπερασπίστηκα κανένα παππού και δεν υπερασπίζομαι κανένα γιατί δεν παίρνω χαρτζιλίκια από κανέναν. Πρώτον, όπως και ο Τζόρνταν δεν παίρνει χαρτζιλίκια από κανέναν, όπως ο Ασλαμάς και όπως όλοι εδώ πέρα δεν παίρνουν χαρτζιλίκια παρά μόνο από τα αφεντικά τους ή τους χορηγούς τους. Τέρμα αυτό. Το δεύτερο, δεν μπορεί να βγαίνεις και ένα αφισβητής ανώνυμα
Ποιανού γιος είναι ο Θεοδωρίδης? Δηλαδή εννοείς ότι δεν είναι. Ενώ εσύ είσαι. Η αλητεία είναι αυτή. Βγες και σκίσ' τον σαν παράγοντα. Εγώ οικογένειες από την εκπομπή μου, οικογένειες τέτοιου είδους θέματα δεν πρόκειται να θυγούν για οποιοδήποτε άνθρωπο, σε οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιαδήποτε θρησκεία, σε οποιοδήποτε κόμμα αυτές τις αλητείες. Και θα σου πω και το άλλο. Αυτό που το λες εσύ είναι δεν είναι και τις αλητείες τώρα αυτές εδώ, που για μένα είναι χειδαιότητες και δεν τις υιοθετεί κανένας από εμάς, νομίζω. Έτσι. Όταν με τη Metalist είχε σφίξει το κολαράκι σας, γιατί το ζητούσατε βοήθεια, το Θεοδωρίδη? Πριν πάμε σε διάλειμμα, να μου απαντήσει ο Τζόρνταν. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοια βοήθεια. Και να σου πω και κάτι άλλο, με τη Metalist επωφελήθηκε η Σάλκη. Η Σάλκη. Τελείως. Πέρασε η Σάλκη στο Champions League. Όχι τις οικογένειες. Αλλά εννοείται ότι ποτέ. Όχι τις οικογένειες. Ποτέ. Αυτό, θα σχίζουμε τους πάντες όπως κάνουμε εδώ. Εννοείται. Στο γήπεδο. Εντάξει. Εγώ λέω το εξής όμως. Πήγε ο Θεοδωρίδης κάτω και έδωσε συγχαρητήρια στους βοηθούς. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να το κάνουμε. Ο γέρος. Για τον γέρο μιλάω. Ο γέρος παίζει τον ρόλο του. Εσύ θα φέρεις κανένα γέρο στην Τούμπα να σφίξει κανένα χέρι ενός διαιτητή? Από Ρωσία κανένας που έχει γερή χειραψία? Τι να σε κάνω, ρε Τζόρνταν, εγώ να τα κάνω. Διάλειμμα. Πού πήγε το αλέτα, πήγε ο Μαλάντος. Τι, συχνοβρία έχει. Πάντας λίγο. Για δες τον είναι πώς. Προστάτη. Στα 59 δεν είναι. Άμα το ελέγχεις, 59 χρονών δεν. Έχει και κάτι Viagra φυτικά εγώ που διαφημίζω το βράδυ στην εκπομπή. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τι είναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Στη ζωή μου ρίξε μέσα. Έριξε, αλλά δεν ακούγεται όμως. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα. Έλα Τζόρνταν μου. Εδώ είναι ο Τζόρνταν μας. Τζόρνταν μου, τεράστια μου, αγόρι μου. Τι έγινε σήμερα? Δεν πειράζει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, μωρέ. Πτυχία δημοσιογραφίας, από πού έχεις πάρει? Απ' τη ζωή, ρε. Εμένα δείξε. Εσύ είσαι μεγάλος αγόρι μου, εσύ σε πάμε εκεί. Γιατί πτυχίο να πάρει δηλαδή? Χρειάζεται ο Τζόρνταν να πάρει πτυχίο για να κάνει δημοσιογραφία? Έχει πτυχίο της πιάτσας. Έχει σπουδάσει την πιάτσα, ρε, ο Τζόρνταν. Πτυχίο της πιάτσας έχει. Έχει πιάτσα σε ένα κάρο. Γελάει. Ο άλλος, να σου πω, ναι. Ο άλλος εκεί, η ντροπή που ήταν, η ντροπή του Ολυμπιακού, ο άλλος ο γέρος εκεί, αυτός, ο χοντικό, το έχετε μαζέψει εκεί, το χοντικό, το κελίο, το γραφικό. Γελάμε. Εσείς είστε κομμό. Να γελάς με τα μούτρα σου. Έλα εδώ να δω αν είσαι όμορφος. Μην μιλάτε, εντροπή. Λοιπόν. Εντροπή είσαι και φαίνεσαι αγράμματο. Τα φιλαράκια μου. Πήγαινε σχολείο να μάθεις γράμματα και ξανά έλα. Μην μιλάτε, νούμερο. Να μην μιλάς εσύ. Μην μιλάτε, νούμερο. Νούμερο είσαι. Νούμερο να πεις τον πατέρα σου. Καταλαβες. Άντε! Άντε βλαχοκαμπούι, άντε! Άντε μην ακούσεις περιστεριώτικα! Παππού, κάτσε πάτε και ένα έφραγμα! Τα ξέρεις τα περιστεριώτικα, ρε φλούρο! Θα πάτε και ένα έφραγμα, βλάκα! Άντε χάσου, ρε χάμενε! Πότε πήγες στο γήπεδο εσύ στο Ολυμπιακό? Θα σου χαρούμενε, όταν δεν είσαι να... Ούτε σου γεννητικούς αδένες του πατέρα σου, ρε! Μαρα τι να μου πεις εμένα, ρε. Δεν έχεις πάει ποτέ στο γήπεδο, βλάχα. Πηγαίνω 25 χρόνια στο γήπεδο. Βλάχα είσαι, ρε. Όχι χαρακτηρισμούς, όχι χαρακτηρισμούς. Τι, αυτό δεν... Εσύ τι ομάδα, αυτός τι ομάδα είναι. Ξέρω, είναι αλήθεις, ότι ομάδα είναι αλήθεις. Ολυμπιακός. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός. Αν δεν έπρεπε Ολυμπιακός. Αλήθει. Μπορεί να είναι κόκολη αυτός, μάλλον. Επόμενη γραμμή, όχι. Επόμενο, για να κοκαλικό σκαλοκύρι. Μαρνακική έχετε διαφορά, δεν το καταλαβαίνω. Όταν δεν ήταν στου γενετικού. Καλησπέρα, παιδιά. Τα γενετική γενετική αδένε του πατέρα είναι οι όρχε. Ναι, μάλιστα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαλάτο και εγώ γάμπρο είμαι, μη με πει και εμένα αρχιδοκατάσταση, εντάξει. Λοιπόν, άκου, διάβαζα το κανονισμό, ρε. Τι λέει ο κανονισμός?
Ο κανονισμός του ποδοσφαίρου. Ναι. Ξέρεις τι λέει. Το ξέρεις ρε Ραπτόπουλε τι λέει ο κανονισμός. Πες το να ακούσουμε. Εδώ είναι. Εδώ είναι ρε Χαϊβάνη. Περίμενε. Περίμενε. Τι λέει. Λοιπόν. Πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ για άνομα πυρσών φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών πυροτεχνημάτων καπνογόνων είναι σαφή στο άρθρο 15 παράγραφος 2. Διάβασε αναλυτικά. Πυρσή, φωτοβολίδες, κροτίδες, καπνογόνα. Η εισαγωγή στο γήπεδο πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και εν γένεια έμφλεκτων υλικών απαγορεύεται αυστηρά, Χαϊβάνη. Τα ακούς. Το άναμα. Σταμάτα ρε να ολοκληρώσω. Το άναμα. Σταμάτα να ολοκληρώσω και πες ό,τι θες μετά. Το άναμα πυρσών. Τι ζωχάδες έχεις. Το άναμα των πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και οποιοδήποτε εν γένεια έμφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα. Αν δεν απακολουθήσει ρήψη αυτό στον αγωνιστικό χώρο ή σε άλλη εξέδρα, επιφέρει τις ακόλουθες ποινές. Α. Χρηματική ποινή ίσως 2.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ. Β. Σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα, η προβλεπόμενη χρηματική ποινή διπλασιάζεται. Αυτό λέει. Ωραίο. Εγώ οφείλω να διαβάζω τον κανονισμό. Κάτσε να ακούσω. Διαφωνώ. Έλα φίλε. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ Ραπτόπουλε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο offside της πλάγιας παλιάς που γίνεται στο Πράγιο. Έτσι. Στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού έναντι του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Είναι μισό παπούτσι μπροστά offside. Φυσικά και το μισό παπούτσι και το κορδόνι offside είναι. Παρμπούνια έφαγες ρε φίλε και το είδες. Μια κίνδυνη παλιά στο πλάι. Πού να φανταστεί ο Μαλάκας εδώ που είναι και μισό μέτρο πίσω από τον παίκτη, αν βλέπεις τηλεόραση, ότι θα καταλήξει σε αυτογκολ του Βαχέλα. Όχι του Βαχέλα, πώς τον λέμε γίνον. Ναι, αλλά, Βαρέλα, ναι. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ σου λέει. Περίμενε. Και το παπούτσι να ήταν. Περίμενε να τελειώσω. Ναι. Μετά από ακριβώς 12 λεπτά γίνεται η ίδια φάση με τον Ροντρίγκες που είναι ένα μέτρο μπροστά. Και ένα μέτρο πίσω ήταν εκείνο. Ξύπνα ρε Τζόρνταν, σταμάτα, εσύ άσε να μην. Εκείνο ήταν ένα μέτρο πίσω. Με τον Ροντρίγκε. Ένα μέτρο μπροστά ο Ροντρίγκε και σου στάρει και βγάζει την μπάλα ένα μέτρο out. Που φεύγει μόνο του. Εκείνο το έδωσε offside, ρε, άλλο λες. Όχι, offside ήταν και δεν το έδωσε. Πάμε παρακάτω. Μετά το 2-1, φεύγουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού καθαρά από πίσω που δεν το έχει δείξει ακόμα όχι ο Τζόρνταν. Καμία τηλεόραση. Φεύγουν, ναι, τι λέει. Εκείνο γιατί τι είναι, αμυρουδιά είναι εκείνο. Πάμε! Δεν ήταν offside. Πάμε στη φάση του Μιλιβόγεβιτ. Τον κανονισμό των καινούργιων, τι λέει που τον διδάξανε πριν ακριβώς 4 μέρες στο σεμινάριο στους διαιτητές. Τι τους είπανε, ότι αν ο παίκτης έχει πρόθεση να σταματήσει τον παίκτη. Mm. Έτσι, δεν είχε πρόθεση. Να τον κόψει την μπάλα είχε πρόθεση, όχι τον παίκτη. Ρε Τζόρνταν, γιατί δεν λέτε μια φορά μια αλήθεια. Εγώ να πω, εσείς πείτε μια αλήθεια μια φορά, ρε. Έτυχε, με εκνεύρισες και δεν μπορούσε να παίξω μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Έτυχε. Καλά έκανες. Μαγιά σου, με τέτοιους τρύπιους αμυντικούς που έχω, καλά μου έκανε. Δεν σου λέω εγώ. Τώρα, τι κλαίγεσαι για τη δεύτερη. Δηλαδή, άμα βγείτε και αδικημένοι τώρα σε λίγο. Δεν έχεις βαρεθεί. Δεν έχεις βαρεθεί. Εγώ να βαρεθώ, ρε. Είναι offside, τραβάει και τη γραμμή και στο δείχνει. Και ξανά δεν το δείξε να πούμε. Ρε ξέρεις με ποιον θες να πάει να πάρεις πρωτάθλημα. Άιντε βρε τώρα, όλοι οι ίδιοι είστε καλά λόγο. Ρε ξέρεις με ποιον θες να πάει να πάρεις πρωτάθλημα. Σιγάρεσαι και φίλε, έχεις τόσο καλή ομάδα με διαφορά από τους υπόλοιπους. Ρε δυο αμυντικούς θέλω, τι αν έχω μεγάλη διαφορά, δεν έχω ρε. Τι αν έχει μεγάλη διαφορά, η τετράδα σου στην άμυνα. Η τετράδα σου στην άμυνα είναι προβληματική. Η τετράδα σου στην άμυνα είναι προβληματική. Και ο Καπίνο δεν είναι Ρομπέρτο σίγουρα. Εκεί πίσω έχει θέματα. Έχει θέματα στην τετράδα της άμυνας. Ο Μιλιβόγεβιτς είναι σε καλό φεγγάρι και ο άλλος ο κοντός. Ο Μιλιβόγεβιτς κάθε εβδομάδα θέλει κάρτα. Κάθε εβδομάδα. Παιχταράς γιατί είναι σε εσάς. Ελέγχετε την ΕΠΟ, είναι σε εσάς. Όπου και να παίζει να τρώει κάρτα. Όσο κάνει το τσάρτερ. Είναι η περίπτωση του Ανατολάκη που δεν έφαγε ποτέ κάρτα να πουμπουδρά και μόλις πήγε στο ανατρόμιο του έφαγε μαζί μέσα. Έπεσε κατηγορία ανατρόμιο. Επόμενη γραμμή, όχι που δεν το λέω. Πάτε λίγο μπάλα. Να έχετε λίγο τσίπα να πείτε την αλήθεια μια φορά, ρε. Ντροπή να πούμε. Πάλι ντροπή. Καλημέρα. Έλα φίλε. Μίλησα για τα καφ του ΠΑΟΚ, φίλε, αναλυτικά. Καλημέρα σε όλους. Είμαι φοιτητής της Αθήνας 4 χρόνια, Παναθηναϊκός είμαι. Καταρχήν, ο τύπος που πήρε πριν τηλέφωνο, εντάξει, είναι αυτοί που τους έχει χαλάσει τον καζέτα και αυτοί που βγαίνουν και λένε για καλές διαιτησίες σήμερα και για τον Αρετόπουλο που ήταν άρτιος. Και για σένα, Ράπο, απορώ πώς το λες αυτό. Δηλαδή, άμα δεν είναι κόκκινη του ποτιά, το τάκιν στο μυρό που κάνει από το γόνατο.
ποιο είναι κόκκινο. Να του κόψει την μπάλα πήγε τώρα, για τρελαθούμε τελείως τώρα. Ωραία. Τρελά ο κόσμος τώρα. Πεντακάθαρο, ορισμός της κόκκινης δεν είναι. Φίλε συνοπαδώσεις έτσι, Παναθηναϊκός. Ναι, Παναθηναϊκός. Ρε φίλε, δεν έχει να κάνει τώρα αν υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Έχει να κάνει και στα φίλαθλος τηλέφωνο. Ωραία. Εδώ δεν έχει δώσει, θυμάσαι κάτι γλωσσιές του Καστίγιο, τον Πασινά και του Γεωργάτου που πατούσε τον Παπαδόπουλο στον τελικό στη Νέα Σμύρνη μπροστά στον Καζναφέρη. Τότε θυμάμαι. Βέβαια. Τότε μέσα θυμάμαι. Μπορεί να ήσουν. Ωραία. Τότε τι ξέρουμε και λέμε ότι δεν υπάρχει. Έχουμε δει δηλαδή χειρότερε σφαγέ. Αυτά δεν είναι τίποτα σχέση με παλιά. Να ξέρουμε. Εγώ σου λέω πώ βγαίνουμε και σήμερα λέμε ότι δεν υπάρχει σφαγή. Εγώ σφαγή αυτό το πράγμα δεν το λέω. Δεν το λέω. Ποιο σφαγή δηλαδή. Πρέπει να είμαι πολύ οπαδό του. Πρέπει να είμαι πολύ οπαδό του ΠΑΟΚ σε 90 λεπτά αυτά που είδα τα σφυρίγματα. Για να πω σφαγή αυτή τη διαιτησία. Πάμε παρακάτω. Εγώ λαϊκισμό άκουδο φίλε. Θα δω και θα πω αυτό. Δηλαδή του Ηρακλή που λέει σφαγή στην Τούμπα, δεν σφαγή του Ηρακλή στην Τούμπα. Φίλε, δηλαδή, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Δηλαδή τι περιμένεις. Ρώτα τον Ραπτόπουλο, πώς γίνεται όλες οι αφισβητούμενες να είναι υπέρ του Γαύρου. Πολύ απλή ερώτηση. Υπέρ του Γαύρου, ούτε υπέρ του ΠΑΟΚ, ούτε υπέρ της ΑΕΚ. Που είναι και αυτή η στιγμή. Μόνο μια ομάδα. Παιδάκι μου, πάλι τα ίδια θα λέμε. Όλες. Η ΕΠΟ την ελέγχει ο Ολυμπιακός. Ήταν να γίνουν εκλογές, δεν γίνανε. Τα σφυρίγματα θα τα παίρνει ο Ολυμπιακός, τα αμφισβητούμενα. Τελειώσαμε. Θεωρήστε το. Τα ολοφάνερα, όχι τα σφυρίγματα. Θεωρήστε το δεδομένο. Εγώ σφαγή σε ένα τέτοιο ματς δεν θα τολμήσω να βγω. Δεν τον ακούω καθόλου. Όχι σε καμιά περίπτωση. Πάμε επόμενη γραμμή. Σφαγή. Να πω εγώ για αυτό το match, πρέπει να είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ και να έχω, ξέρω εγώ, μύχη 47 πόντους μαύρο. Καλά, καλά. Δεν γίνεται, πώς θα γίνει. Ρε εσύ βγαίνει ο άλλος και λέει είναι offside τον goal τώρα, δεν είναι σφαγή αυτό. Πάμε παρακάτω. Πώς τώρα τρελαθούν τελείως. Πάμε. Ναι, να πάει μηδέν. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γαύρος. Νάτες. Να ακούσουμε. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Μάλαμα. Έλα. Σουηδία. Λέγε. Εδώ τους προηγουμένους στον προηγούμενο φίλο. Ναι. Πώς γίνεται τα σφυρίγματα να τα παίρνει πάντα ο Ολυμπιακός. Αφού έχει την ΕΠΟ. Πες μου τη βάση με τον Κυριακό τώρα. Ο Καραμελίδης που είναι παοξής. Πάλι τα ίδια. Που είναι στη Βέρεια. Είναι πρόεδρος της ΚΕ. Ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τα παίρνει τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός. Πάμε πάντα στη Βέρεια. Πιάστε το στο καφενείο και okay. Πείτε του κύριε Καραμελίδη. Θα πει, ξέρω που το πας, θα πει τη βάση του Κυριάκου, ναι. Του Κυριάκου με τον Τζιοβάνι. Αυτό θα πει. Τι να πω, δεν λέω για τον Κυριάκο. Λέω, δεν ξέρει γιατί θα παίρνει ο Ολυμπιακός. Θέλει ερώτηση. Πες ρε φίλε. Εσύ που είσαι νοήμο άνθρωπος, για πες μας. Γιατί δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Εγώ πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πάκου είδα άλλου 6 αγώνες. Στο καφενείο που έβλεπα τον αγώνα, ναι. Όλοι περιμέναν να δουν μόνο τον ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνεις γιατί το βλέπετε αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσα πρωταθλήματα βλέπω την εβδομάδα. Ναι. Μήπως είδες εσύ εχθές τη Γιουβέντους παρόλο που έχασε τον αγώνα. Α, με τη Μίλαν. Τα τελευταία 10 χρόνια την έχεις δει. Με τη Μίλαν το 1-0. Ναι. Έχασε η Γιουβέντους. Με τη Μίλαν το 1-0. Παρόλο που έχασε τον αγώνα τον είδες, τη διαιτησία την είδες. Την Παρσελόνα τη βλέπεις, τη Ρέα τη βλέπεις. Η Παρσελόνα, ρε φίλε, είναι το 30ο παιχνίδι που την παγκαροτσάκι. Όταν εσύ ήσουν κορυφή, όταν ήσουν κορυφή και έχεις την καλή την ομάδα. Ναι. Έτσι ήταν η διαιτησία, έτσι ήταν. Κατάλαβα, κατάλαβα. Οπα, οπα. Σαν να λες είμαι κορυφή, τώρα θα τα έχω τα σφυρίγματα. Φυσικά είμαι κορυφή. Άβρα, μισό λεπτό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Το παραδέχεσαι λοιπόν, μ' αρέσει. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ και έχει καλύτερη διαιτησία, θα κλαίει. Όχι, εννοείται. Άλλο δεν είναι πρόβλημα. Δεν πρόκειται να πάρει ποτέ τέτοια διαιτησία. Ρε φίλε, Ολυμπιακός δεν είσαι. Ολυμπιακός δεν είσαι. Ναι, Ολυμπιακός. Ήθελα μόνο την πολύ απλή ερώτηση. Πότε ο Παναθηναϊκός είχε 17 στα 19. 17 χρόνια συνεχόμενα είχε τη διαιτησία. Εγώ τα ζω. Όχι, πρωταθλήματα λέω. Πρωταθλήματα. Τι με ενδιαφέρει πότε πρωταθλήματα δεν είχε ομάδα να τα πάρει. Πού θα τα πάρει. Δεν είχα ομάδα. Στη Ρυσούπολη δεν είχα ομάδα. Το 8 δεν είχα ομάδα. Το 5 δεν είχα ομάδα που το έστειλε ο Κούμας το 1-1 το δοκάρι στην Τούμπα. Όχι ρε φίλε, μην είσαι υπερβολικό. Πόσο όχι, αφού άφησε. Με τον Κυράστα δεν είχα ομάδα. Τι είναι αυτά που λες. Είχε ομάδα, λόγια για πρωτάθλημα. Πώς λες δεν έχω ομάδα. Πώς δεν είχε, με τον Κυράστα πώς δεν είχε. Σε όλα τα γήπεδα χειροκροτούσαν τον Παναθηναϊκό έρθει. Ωραία. Επειδή δεν το πήρε στη σωτήρα εγώ. Εγώ με τον Καλόπουλο δεν είχα ομάδα δηλαδή. Που άσχετα που θα στο μείωνα στους 4 βαθμούς από τους 7. Δεν είχα ομάδα. Εγώ το πήρα. Έστω και έτσι. Καλόπουλο δεν είχα. Να πάρεις ένα πρωτάθλημα μπορείτε να πάρετε έστω και έτσι. Όπως θα πάρετε. Καλά, θα πούμε πάρε ένα στα χαρτιά. Πάρε ένα στα χαρτιά. Πάρε ένα στην κατσαρόλα. Πάρε ένα στο τηγάνι. Μπορεί να πάρει.
εσύ, εσύ, μία πάνε φορά. Και πλήρω, πάνε και πλήρω 2 εκατομμύρια πλήρωσα εγώ τον Γιάννο Καρδόζα και τον έχω στον πάγκο. Ναι. 2 εκατομμύρια του δίνω. Εσύ δεν έδωσε ένα, λέει ο Τζόρνταν. Εγώ, ρε φίλε, με είχαν καταχρεώσει οι ίδιοι διοικητικοί μου. Και εγώ έδωσα 2 τον Περπάτοφ πέρσι, στον πάγκο ήταν. Για δεν τρεσπορτάζημα όμως. Γιατί έλεγες την ΕΠΟ, τα πάμε αυτά. Πάρτε την ΕΠΟ, επόμενη γραμμή. Τώρα το πες προηγουμένως. Κάντε τον Καραμελίδη φίλο. Έλα ρε, ούτε να το δούμε θέλουμε. Πάμε, στον άλλο. Καραμελίδη να κάνουν φίλο. Στην Παναγία σου μελά που είστε και καλή χριστιανή. Κάνουν φίλο τώρα τον Καραμελίδη. Βέβαια. 76 ονών τώρα έκανε τα ποδοσφαιρικά εγκλήματα και τα διαιτητικά, του κάνουν και φίλο. Ναι, αλλά είναι πρώτη. Πάω ξάχιν. Ας έχει και τώρα να καθαρίσει, δεν θέλω. Πάμε. Αντί για ένα 3-2-1. Έλα αυτό που λέει. Καλώς τον. Από εδώ από τη Θεσσαλονίκη σε παίρνω. Εγώ διαφωνώ μαζί σου αυτό που λες, αυτό που είπες, και να το σχολιάσω τώρα στον μπαμ μπαμ επειδή είπες να πάρουμε την ΕΠΟ. Εγώ δεν θέλω να γίνει ο ΠΑΟΚ, φίλε, το σύστημα. Γιατί ρε φίλε, δεν θέλει. Δεν θέλω ρε φίλε να το πάρουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Άκου εδώ. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ρομαντικός, θα πάει με την Καινή Διαθήκη. Δεν θέλω να πάει αλλιώς. Δεν γίνεται, εγώ με παίρνω τον Τζόρνταν. Κάτσε ρε, περίμενε. Μα κάποιος πρέπει να ελέγχει να είναι ο ταβαντζής. Δεν θες να είσαι. Θες να είσαι από κάτω. Αν μας αρέσει, ναι, σιγά. Θέλω ρε φίλε να παίζει τη Θαήκη. Τέλος πάντων, αυτό είναι 50-50 δεν είναι. Παιδάκι μου, άκου να δεις. Στη ζωή, όχι στο ποδόσφαιρο. Ο νόμος ισχύει, ρε αυτό που σε παρακολουθεί. Εσύ τώρα στην πιάτσα ακούγεσαι. Δεν υπάρχει στη ζωή 50-50. Ούτε στη δουλειά, ούτε στο σεξ, ούτε στη γυναίκα, ούτε στο φίλο, ούτε στη συνεργασία, ούτε στην μπάλα. Δεν έχει 50-50. Φίλε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ναι, ναι. Ρώτα τον Τζόρτα, φίλε, θέλει να γίνει χαλίφης μόνο εναντίον του Γαύρου ή όλων των ομάδων. Αυτό δεν υπάρχει. Όλων των ομάδων, φίλε. Όλων των ομάδων. Μπράβο, μάλιστα. Ωραία, να σε ρωτήσω ένα αυτό που λέει κάτι. Εσύ είπες πριν ότι θεωρείς ότι το μαρκάρισμα του Μιλιβόγεβιτς στο κλάουτ δεν είναι κόκκινο. Εγώ δεν θα το δίνω κόκκινο. Κίτρινο. Ωραία, να σε ρωτήσω, κάτι άλλο. Εάν η θέση του Μιλιβόγεβιτς ήταν ο Τζαβέλα και στη θέση του. Δύο φορές κόκκινη. Ήταν ρητρέ και τι θα γινόταν. Κόκκινη. Απευθείας κόκκινη. Εδώ, εγώ θα απαντήσω. Εδώ είναι ο νόμος του ισχυρού, σε λέει. Εγώ. Άλλη κολοτούμπα, νόμος του ισχυρού. Δεν υπάρχει, ρε παιδάκι μου. Εάν το κάνει ο Τζαβέλας με τον Ηρακλή, δεν θα αποβληθεί. Εάν το κάνει με τον Ολυμπιακό. Είναι ο νόμος του ισχυρού. Είναι ο νόμος του ισχυρού. Αυτό. Τελείωσε. Δεν ισχύει αυτό στη γη. Είναι κόκκινη, αλλά επειδή είναι στον Ολυμπιακό, δεν θα τη δώσει, λέει. Ναι, το αφήνω. Ο νομοθέτης έχει δώσει. Και στο διαιτητή και στο δικαστή, αυτό το που λέει είναι στην κρίση του δικαστή. Στην κρίση του δικαστή για μένα και στο διαιτητή για μένα, σημαίνει ποιος έχει τον καλύτερο δικηγόρο και ποιος έχει τα πιο πολλά λεφτά. Επόμενη γραμμή. Έτσι έμαθα εγώ. Στη γη που είμαι κάποια χρόνια και θα ζήσω κάποια άλλα και θα φύγω. Οπότε παίρνεις την ΕΠΟ, γίνεσαι χαλήφης, να μην πονάει το κεφάλι σου. Αυτό ακριβώς. Συγχαρητήρια. Επόμενη γραμμή. Πάρτε. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Πάρτε την ΕΠΟ χωρίς να έχετε καλούς παίκτες. Το ίδιο κάνει. Θα πάρει και δεν μπορεί. Α, θα πάρει κιόλας. Πάμε. Έχει και καλούς παίκτες. Ο Μαλάτος λέει έχω και καλούς παίκτες, έχω και την ΕΠΟ. Αυτό δεν το ξέρω ότι αν έχω την ΕΠΟ, εγώ ξέρω ότι έχω καλούς παίκτες. Τι καλούς παίκτες μου έχεις και εσύ. Τα σούπερ μπάτσου, άμα τρέξουμε εμείς οι δύο, τους περάσουμε. Πιο καλούς από τις άλλες ομάδες. Λίγο, αλλά πιο καλούς. Δηλαδή, εσύ με πρόβλημα ακούς. Ένα λεπτό. Ο Ποτία, ο Μιλιβόγεβιτς σήμερα και ο Ρέτσος, πώς το λένε, ή αυτός ο Ντάνι, ο Βιάννα, είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Βιάννα δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Για παίζει αριστερό μπακ. Και κακώς δεν έβαλε το σκιόβα που δεν τρώγαμε γκολ με κεφαλιές. Πάμε στον κόσμο. Πάμε τώρα. Σε ακούμε βέβαια. Τα πάμε αυτά. Εγώ ασύναν παίρνω. Καλώ τα. Λένε. Γεια σου, Τόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα σήμερα με τα καπνογόνα από τον ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ πριν δύο χρόνια είχε 10.000 πυρσούς. Επειδή είχε άπνοια σήμερα, ξέρω εγώ δεν φύσα για να πήγε ο καπνός, έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα. Αν μου απαντήσει ο Τζόρνταν, ξέρω εγώ αν θέλει. Ό,τι ομάδα είναι. Λέει ο καπνός, λέει. Είχε... Γιατί έγινε θέμα άπνοια. Γιατί έγινε θέμα, ναι. Λοιπόν, γιατί έγιναν πολλές διακοπές. Επειδή είχε άπνοια σήμερα, παίζει αυτό ρόλο. Γιατί έγιναν πολλές διακοπές, γι' αυτό έγινε θέμα και οι πολλές διακοπές δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή πρέπει να παίξει το ποδόσφαιρο. Και όταν διαμαρτυρήθηκε ο Ίβιτς κάποια στιγμή, υποσχέθηκε ο Αρετόπουλος στην τρίτη διακοπή ότι αν ξανασυμβεί θα το διακόψει οριστικά. Και γίνεται η τρίτη διακοπή. Ναι.
Και γίνεται το τέταρτο, αλλά δεν το διακόπτει. Ο Πάοκ δεν ήθελε να μπει στο κήπεδο για τον καπνό, που κάθε χρόνο δεν πέφτουν 10 μαλαματίες. Ο Πάοκ δεν ήθελε να μπει στο κήπεδο για τον Αρετόπουλο. Σου είπα, φίλε, τον είπε ο Αρετόπουλος στην προηγούμενη διακοπή ότι αν ξανασυμβεί έτσι, το είπε ο ίδιος ο Ίβιτς. Μου είπε ο Αρετόπουλος, λέει, στην προηγούμενη διακοπή ότι αν ξανασυμβεί. Τώρα λέει μην πάτε, αλλά ξανασυμβεί θα το διακόψω οριστικά. Και το έκανε ο Ίβιτς. Δηλαδή το και μέσα. Ο Αρετόπουλος μπορεί να λέει ότι θέλει ο Καρουζής. Και εσύ λες ότι θέλεις, τι ο Καρουζής. Αυτά τα είπανε οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης. Και άμα ξαναγίνει κι άλλη. Άκουσα εγώ. Ποιος κανονισμός. Τι είπε ο Πετροτός. Αυτά όλα, ότι τι είπε του Ίβιτς και δεν είπε του Ίβιτς. Παραπήθεια δηλαδή. Για μένα, εγώ άκουσα τον ίδιο τον Ίβιτς να λέει, με το στόμα του ο Ίβιτς είπε, μου είπε ο Αρετόπουλος στην προηγούμενη διακοπή, ότι μην φεύγετε εδώ θα είστε, εάν ξανασυμβεί το διακόπτω οριστικά. Με το πάρει στα χαρτιά μου. Ήταν εδώ και εγώ το άκουσα αυτό. Με το πάρει στα χαρτιά δηλαδή. Γιατί να μην το πάρει. Δεν κατάλαβα τώρα δηλαδή. Λέει αυτός, στην τούπα που πετάτε τα κοτρόνια και τις μαλαματίνες. Κοιτάξτε, τώρα μην πάμε στην τούπα. Στην τούπα που πετάγανε τα κοτρόνια, ναι. Τα πετάγανε για να διακοπεί και δεν το διέκοπτε ο διαιτητής. Γιατί υπήρχε άλλο μεντό εκεί. Και εδώ και μείον. Δεν ξέρω γιατί. Και μείον τρεις φέτος. Και στο τέλος μπουκαν όλη η ομάδα μέσα και πήρε όλοι οι φίλανδοι μέσα και πήραν την ομάδα. Και φάγατε μείον τρεις. Αυτό είναι. Μαγιά. Συνέχισε, φίλε. Και ο Ίβιτς μέχρι και τώρα θα κάνει μαθήματα εθνικής που όταν ο παίκτης πέταγε μπουκάλια στην εξέδρα. Και άσε τι έκανε όταν ήταν παίκτης. Εσύ ρε φίλε Βαρούσης το σισέ να πούμε στην πλάτη. Τι μην τα πιάσουμε αυτά, θα πάμε πολύ παλιά. Επόμενη γραμμή. Πάμε στους τρεις τελευταίους, ναι. Μην μιλάς για επεισόδια, άστος. Πάμε. Όλες οι rapto.gr, ο κομμουνιστής. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μανιτοκοπημένες που λέει και ο Κόκκινος στο rapto.gr. Πάμε. Μετά μισό λεπτό λίγο για ένα μήνυμα που ήρθε 2-3 φορές. Ναι. Στην Τούμπα με τα ψάρια τότε που έγινε. Ναι. Δεν έγινε διακοπή. Ναι. Απλώς άργησε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Υπάρχει διαφορά εδώ. Ναι. Δεν έγινε δηλαδή, ξεκίνησε και έγινε διακοπή γι' αυτό. Η Τούμπα είναι εκκλησία. Όχι, αίρεσε. Άργησε να ξεκινήσει. Ντάξει. Για άλλον λόγο δεν έγινε δηλαδή. Τέλειωσε. Δηλαδή εσύ ήθελες να πάρεις το μάτι στα χαρτιά σήμερα. Σαφώς. Γιατί να μην το πάρει, δεν κατάλαβα, να μην το εκμεταλλευτεί. Σαφώς. Να μην το εκμεταλλευτεί, δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί, δηλαδή, τι τα χαρτιά, δεν πρέπει. Ναι. Άμα πάει η δουλειά εκεί, δεν πρέπει. Πρωτάθλημα κλέψαν σαν χαρτιά. Δύο τελευταία. Μας είχαν πετάξει βόμβα καπνογόνου οι αεξίδες. Ναι. Κερδίζαμε 1-0 και μετά παίξαμε στη Ρόδο και χάσαμε 1-0. Μας πήραν το πρωτάθλημα μας από την τσίπη. Άρα έπρεπε να τους το ανταποδώσουμε. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Όχι τον καπνό. Πρώτο τελευταίο. Έλα. Τρεις είπαμε. Απάντησε. Πρώτο-τελευταίος. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Ρε παιδιά, το 50-50 εκτός από Σύριο στο Μέγκα, που άλλο το έχετε δει. Αγγλία, Γερμανία. Πουθενά. Αγγλία ρε Άγγι. Σε Αγγλία έχετε 50-50. Για παίρνει έναν αγώνα που είστε 50-50. Σε σύγκριση με την Ελλάδα, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Ο διαιτητής δεν έχει κρίσει στην Αγγλία. Δεν κρίνει τη φάση πώς τη βλέπει. Και χειρότερα από την Ελλάδα, παλικάρι. Είμαι ο Κώστας από τον Ετώλαφο και είμαι παοκτζής, έτσι. Ναι, ρε φίλε. Αλλά Αγγλία που λες να υπάρχει 50-50 και να μην υπάρχει, δεν είναι πάντα υπέρ μιας ομάδας όπως εδώ. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ορίστε, ναι. Άστο, γιατί δεν μιλάμε με τον Τζόρνταν που είμαστε. Ναι, ναι, εντάξει, όπως δεν μιλάμε. Γιατί τον Τζόρνταν να βάλει τα κλάματα μου, του πω πέντε πράγματα να τα καταλάβει. Βάλουν τα κλάματα, γιατί ρε φίλε. Ο Τζόρνταν ξεκίνησε εκπομπή και τι έλεγε, ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εννοείται και πάλι το λέω. Εννοείται. Το βλέπει. Ναι, ούτε βγήκε. Άντε για βλάκα! Άρε πανίβλακα, είδες τι διπλωματίοι αυτοί είστε, ρε. Τι αδερφές. Ο παπάς εκείνο το είδες τι αδερφές είστε, ρε. Ποιοι είναι οι αδερφές, είναι. Ποιοι είναι αδερφές. Ζυγασμένες προσωπικότητες. Σε Ελλάδα, σε εκπομπή, φίλε. Ζυγασμένες. Σε εκείνο το περίφημο μάτς που δεν βγήκε ο παπάς. Βγήκε γάβρος εδώ να μας το παίξει παοξής για να μας τυπεί στο τέλος. Μίλησε ο Μαρινάκης με τον Κοντονή στο τηλέφωνο. Είχε πέσει μισό λεπτό, Κώστα. Δεκαδευτερόλεπτα. Μία φωτοβολίδα και δίθεν έκαψε τον πόδι του Φιγμπόγκασο, λέει ο Κρυσάβας. Και δεν βγήκε ποτέ. Και έφαγε μία τρεις ο Παναθηναϊκός. Και κατοχυρώθηκε το μάτς υπέρ του Γάβρου. Το έχουμε δει πολλές φορές. Ο παπάς. Ποιος ήταν ΕΠΟ. Πέρσι ποιος ήταν ερευνητικός στα ΕΠΟ. Ποιος. Γιουρτζίκης. Πρόεδρος της ΚΕΔ. Ποιος ήταν. Καραμελίδης. Το πήρα χαμπάρι αυτό. Μόλις είπε. Πάρτε λοιπόν. Που υπάρχει το 50-50 κατάλαβα. Πάρτε όλους αυτούς τους Βόρειο Ελλαδίτες. Να πιάσεις από το γιακά. Καραμελίδιδες, γκαγκάτσιδες, γκυρτζίγδες και κάντε τα παραπονά σας. Να βάλουμε ένα δέντρο. Η Βόρειος Ελλάς. Ωραία. Έτσι μπράβο. Σου που λες για το ποδόσφαιρο. Ναι. Κάντε τα παράπονα. Το βασάρα. Το δέντρο θέλω. Ναι.
το Βασάρα, όλοι δικοί μας, όλα δικά μας παιδιά εδώ πάνω, όλα δικά μας παιδιά. Εδώ βγαίνουν στις εκπομπές, όταν τους ορφανοί, Γιώργηδες, πώς ήταν, Παπαγεωργόπουλοι παλιότερα, Λιάνιδες, όλοι από εδώ πάνω, μια χαρά, τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Ο Ορφανός και ο Κωστίκος δεν παίξανε στον Ολυμπιακό. Παίξανε. Γιατί τους θεωρούν παλέμαχους του ΠΑΟΚ και το Γούναρη δεν τον θεωρούν παλέμαχο του ΠΑΟΚ? Αυτό θα απαντήσω τζόγκο. Ο Γούναρης εννοείται ότι δεν πρέπει να είναι παλέμαχος του ΠΑΟΚ. Εννοείται. Καταρχήν είναι γενίτσαρος. Γενίτσαρος. Λοιπόν, εγώ τον έχω γραμμένο στα φρύδια μου. Τι προσωπικά λέρε, εγώ. Το Γούναρη. Σε μεγάλο μπακ. Μεγάλο μπακ ο Γούναρης. Μιλάμε τώρα σαν αυτό που έκανε την Κολοτούμπα και έφυγε κάτω και έκανε το γενίτσαρο μετά. Πήρε τα 100 εκατομμύρια από τον Κοσκοτά, αλλά μόλις βγήκε βρώμα το σκάνδαλο, τα ξαναπήγε πίσω να μην έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Κάτσε να ακούσω. Λοιπόν, ναι, άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χωράει στην οικογένεια. Εγώ προσωπικά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν τον θέλω. Αλλά μην τον δέχεσαι. Διότι γενιτσαρισμοί είναι αυτοί που λέει πάντα όταν μιλάει για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πάντα η σύγκριση του είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Πάντα. Τοποθετείται υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Και κάποτε όταν ήρθε, συναντηθήκαμε και μου έφερε ψηφοδέλτιο, μάλλον Πασόκ, το, Πασόκ. Πώς το λένε, το Πασόκ. Όχι, το βιογραφικό του, γιατί κατέβαινε σε εκλογές δημοτικές. Κύριε Γούναρη, για σένα το λέω. Λοιπόν, Γιάννη, και συναντηθήκαμε σε κάπου σε μια τράπεζα λοιπόν εκεί πέρα και μας τα μοίραζε. Τον κάνω μια ερώτηση. Δεν έγραφε πουθενά ότι έπαιξε στον ΠΑΟ και στον ΠΑΟ. Λέει ήταν μέλος της Εθνικής Ελλάδος. Δεν τολμούσε να το γράψει. Και τον κάνω μια ερώτηση. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Εσύ. Ναι. Ναι. Πες μου έναν λόγο που πρέπει να σε ψηφίσω. Σηκώθηκε και έφυγε, δεν είπε τίποτα. Πω, πω. Ναι, αλλά είχε πάρει πρωτάθλημα. Αλλά εγώ ήθελα στη γιορτή του ΠΑΟΚ, ναι, στα 90 χρόνια ΠΑΟΚ, να μην το κάνουν εκεί στο Μέγαρο, να το κάνουν στο Παλατάκι. Δεν τον φωνάξαν. Όχι, θα σου πω. Με 7, 8, 10 χιλιάδες κόσμο, με ανοιχτό δηλαδή για τον κόσμο, για τους φιλάθλους, και να καλέσουν όλους όσους παίξαν στον ΠΑΟΚ και πήραν και τίτλους. Να τον καλέσουν και αυτό, να καλέσουν και τον Κωστίκο, να καλέσουν και τον Κούδα και όλους. Και μόλις μπαίνει μέσα ο καθένας, να αναφωνεί ο άλλος. Ο Γιώργος Κωστίκος, να χειροκροτάει ο κόσμος. Ο Γιώργος ο Κούδας. Και μόλις έρθει στο Γιάννη του Γούναρη, ου να πει ο κόσμος. Και να λένε τα παιδιά τα μικρά. Γιατί ου να μάθει και ο κόσμος η ιστορία του ΠΑΟΚ. Να πει γιατί ο Κωστίκος. Αυτή είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ, δυστυχώς. Γενίτσαρη. Στον Ορφανό γιατί να μην κάνει ου. Ορφανός τι έκανε. Πήγε και αυτός, έπεσε στον Ολυμπιακό. Ο Ορφανός δεν τοποθετήθηκε ποτέ έτσι σε. Τα λεφτά σε αναλύσεις του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τα πήρε όμως. Δηλαδή είτε αυτά που λέει ο Γούναρης είτε ο Τσουκαλάς, το ίδιο πράγμα είναι. Τα λεφτά του αρέσαν. Θα σε πω Τσουκαλάς μιλάει και πιο καλά. Ο Τσουκαλάς είναι σαν και εσένα τέρας μορφός. Έλα, τώρα είναι. Ναι, ναι. Έλα, μας το πεις και πανεπιστημίουχος τώρα να πούμε τώρα. Ναι, είμαι πανεπιστημιακός. Δυστυχώς. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Άλλοι δύο, πρώτο τελευταίο. Εγώ φταίω που διάβαζα. Αυτό φταίει που διάβαζα. Διάβαζε και έμεινε αγράμματος. Έμεινε, λέει. Πάμε. Καλά, αυτά τα λέει το μυαλό. Πάμε. Έλα, φίλε. Έχει φαντασία. Αυτό ήταν καλό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πρώτο τελευταίο. Λοιπόν, απόψε ο ΠΑΟΚ το έχασε το παιχνίδι. Από κόμπλεξ δικό του. Κόμπλεξ, γιατί? Το χάσε μόνο του, συμφωνώ σε αυτό με το φίλο. Συμφωνώ, το χάσε μόνο του. Κόμπλεξ, κόμπλεξ έβγαλε. Τώρα κόμπλεξ είναι εγκίνια, κακοδαιμονία, κατάρα, ξέρω εγώ. Θα σας πω μια και είμαι ο. Και εγώ είπα κάτι που σε φιέλω. Μια και είμαι ο πρώτελευταίος. Ναι. Και θα σας πω μια και είμαι και ο πρώτελευταίος, έτσι για να φτιάξουμε και λίγο το κλίμα, ότι ο Βαρδινογιάννης έλεγε ότι όταν ένα πρωτάθλημα δεν το παίρνει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, είναι ως μη γενόμενο. Φασιστικό αυτό. Συνέχεια το, έλα. Ναι, τραβηγμένο μου φαίνεται. Υπάρχει κάπου αυτή η δήλωση, φίλε? Βεβαίως. Φως στο σπορ, τίποτα αθλητική ηχό, να ξέρουμε. Βεβαίως. Έχεις κανένα απόκομα? Ο Βαρδινογιάννης θεωρεί ότι μόνο δύο ομάδες μπορούν να μάχονται στην Ελλάδα. Τότε ο Παναθηναϊκός θα γάζανε όλη τη δεκαετία του 80 τα πρωταθλήματα. Δεν το έκανε, μόνο δύο ντάμπλιγε. 84-86. Παρακάτω. Άλλο το παραμύθι. Στην μπάλα πάνω τι είδε σήμερα? Άρα ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίπαλο ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την ΑΕΚ. Παίξτε μόνοι σας τότε. Παίξτε μόνοι σας. Γιατί παίζετε μόνοι σας? Που νομίζετε ότι έχετε και αντίπαλο. Δεν έχετε αντίπαλο.
Απόψε ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει τον Ολυμπιακό. Σε αυτό συμφωνώ. Ήταν ομάδα χωρίς μπακ. Τίποτα δεν ήταν Ολυμπιακό σήμερα και συμφωνώ σε αυτό. Καλά κάνει. Φταίει ο ΠΑΟΚ που δεν κέρδισε. Πολύ καλά κάνει. Σήμερα, εάν έβαζε ο Κάμπος αυτά τα 2-3 που έχασε τουλάχιστον, θα κέρδαγε και τη διαιτησία ο ΠΑΟΚ. Και ποιο του τράβηξε τον πόδι. Αδικαιολόγητη οπισθοχώρηση μετά το 60 του ΠΑΟΚ, νομίζω. Όχι αδικαιολόγητη. Όταν έχει χάφ που δεν κόβουν, δεν κόβει. Τελείωσε. Χάφ, θα σέβεσαι το χώρο, τον αντίπαλο και θα βάζει κόφτε. Και να κόβεις και να φεύγεις. Αν δεν έχεις να κόβεις δεν θα φύγεις. Το ότι έκανε, το ότι έκανε ο ΠΑΟΚ ευκαιρία χωρίς τρεις κόφτες και βγήκε μπροστά είναι πρόβλημα πάλι του Ολυμπιακού. Μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Άρα πρέπει να βγάλει και τον Κλάους. Εγώ τον Κλάους δεν θα τον ξεκίναγα. Θα έβαζα τον Περέιρα, τον Τζαλμά, τον Χαρίση και τον Ροντρίγκες με δύο κόφτες, τον Κανία και τον Τζίμιροτ, τον Κρέσπο ή τον Λέοβατς εκεί. Μπορεί να έβαζα και τον Κρέσπο δεξί μπακ. Και παιχνίδι ποιο θα κάνει, ρε φίλε. Τι ποιο θα ο κάνει. Ο Σάκουφ είναι πιο επιθετικό παίκτη. Ναι. Μπορεί να κάνει παιχνίδι. Τι παιχνίδι. Όλα αυτά τα χάφη είναι αμυντικά που μου λε. Ποιο είναι αμυντικό χάφη. Και ο Σίμιρο και ο Χαρίση και ο Κανία. Ο Χαρίση στο χώρο το μεγάλο φεύγει. Τουρβίνα. Φεύγει, αλλά μπροστά του θα βγάλει παλιέ. Τι παλιέ γιατί ναι. Σήμερα ποιο τι έβγαλε τι παλιέ. Ο Σάκουφ είναι πιο επιθετικό. Ο Σάκουφ τον έχει σαν πιο επιθετικό. Είναι που λέμε οχταροδεκάρι, κατάλαβε. Αλλά είναι παιχνίδι. Οχταροπαπάρι είναι. Έτσι είναι εσύ. Εντάξει, λέω εγώ. Γιατί ο Πάουκ του Σαββίδη δεν πρέπει να έχει μπάλα όσα με τον Ηρακλή. Τώρα με τον Ηρακλή, α πούμε. Στο πρώτο ημίχρονο, τι να σε ακούσω. Εγώ τα μάτια μου βλέπω. Ο Πάουκ του Σαββίδη, Κανία Σάκουφ. Εντάξει και Μπίζεσβαρ. Είναι για τα σκουπίδια ή για τον ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη που δεν έχει λεφτά. Ναι, για μένα. Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη εκεί πρέπει να έχει καφάρες. Για μένα. Ούτε τζιόλι ούτε κάτσε. Ναι. Ούτε τζιόλι ούτε κάτσε. Τι είναι αυτά τώρα. Συνεχίστε κύριε. Ο επόμενος. Πρώτο τελευταίο. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Έλα φίλε. Έλα μακός. Σε ακούμε φίλε, ναι. Λοιπόν, εκείνος εκεί πέρα ο ερυθρόλευκος πανεπιστημιακός, επωνομαζόμενος Μαλάτος. Ναι, είναι παρατσούκλι αυτό, Γιάννη με λένε. Γιάννη, ναι, το μαλάτο ναι, ναι. Για τα μαλλιά μου, επειδή τα έχω μπόλικα. Πολλά, έχει μπόλικα. Ναι. Μπόλικα, ναι. Πες δεν τρέπεσαι για σήμερα με αυτά που λέει. Όχι. Το πάλι ξαναπήρε τηλέφωνο εσύ. Ποιο, εγώ πρώτη φορά παίρνω. Α, γιατί πήρε και ένα και πάλι ρώταγε και του λέω ότι δεν τρέπομαι και καθόλου. Γιατί δεν τρέπεσαι, τι να πει. Διότι μέσα στι τέσσερι γραμμέ έχασε καθαρά. Ορίστε. Δεν είχαμε για δύο κόκκινες Ολυμπιακό σήμερα. Όχι, για πέντε κόκκινες. Τσιγκουνιές θα κάνουμε. Εσείς κάθε φορά κόκκινες βλέπετε, κίτρινες βλέπετε, αδικία. Είσαι ένας φασίστας και ντροπή του Ολυμπιακού. Αυτό είσαι. Φασίστας είναι ο πατέρας σου, χαζέ. Και ντροπή του Ολυμπιακού. Ο μπαμπάς σου είναι χαζός. Απολύθωμα. Κατάλαβες, ηλίθιε. Επόμενη γραμμή τελευταία. Απολύθωμα να πει στον μπαμπά σου. Τελευταίο για σήμερα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Γεια σου, Τζόρνταν. Γεια χαρά. Για πες ρε φίλε τώρα, να μου φύγει ο πόνος. Τι έγινε σήμερα, ρε. Για κάνε μια ανάλυση. Να σου φύγει ο πόνος. Μια ανάλυση. Θέλω να του φύγει ο πόνος, ναι. Ανάλυση. Λοιπόν, ξεκινάς με την τετράδα στην άμυνα, νομίζω ήταν η καλύτερη τετράδα στην άμυνα. Δεν καλά αυτή που έκανε... είχαμε. Ε? Αυτή που είχαμε. Αυτή που είχαμε, ναι. Έχουμε κι άλλη. Ε, δεν έβαλε τον Κρέσπο, ιδέες του Μαλεζά, ας πούμε. Καλύτερα. Έτσι λέω εγώ. Και εγώ. Γιατί τον είδα τον Κρέσπο προχθές πάνω εκεί πέρα στο. Πώς το λένε στην Άση, που παίξαμε στον Καραμπάκ. Ήτανε. Άντε να μην πω. Βάραγε τσάμικα. Α, μπράβο. Τριπλέτα μπροστά καλή. Έτσι να ξεκινάγαμε λοιπόν όλοι. Εγώ περίμενα βέβαια τον Μπίσεσβαρ από την αρχή σε κάποια φάση, αλλά αποδείχτηκε ότι καλά έκανε και δεν τον έβαλε. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, εξαίσθηκε πάνω του. Και εγώ περίμενα τον Ροντρίγκε από τη μεριά του Κάμπο. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Αφού βγάλει στέρι Ολυμπιακό. Ο Μπίσεσβαρ. Ούτε ημίχρονο δεν βγάζει ο Μπίσεσβαρ. Θέλει να παίζουμε. Θέλει να παίζουμε. Ούτε ημίχρονο. Τώρα στο χορτάρι μέσα τον έκανε τον Ολυμπιακό άνω κάτω στο πρώτο ημίχρονο. Μετά από τα 7-8 λεπτά μέχρι να γίνει η αναγνώριση εκεί στο γήπεδο μέσα δηλαδή, άρχισε να ανεβαίνει η ομάδα και στην κόντρα τον έφυγε πολλές φορές. Πράγμα το οποίο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί με τις ευκαιρίες του Κάμπο. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Μία ήταν, μία. Τρεις ήταν. Καλά. Λέγε, ακούω. Ρε φίλε, μετά το 38, τρίτη πάσα αλλάξαμε. Μετά το 38.
Για αυτό μισέ μου μια φορά που αλλάξαν την τρίτη πάσα, φίλε, γιατί δεν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι κάτι γιο μέσα από την άμυνα, έβγαινε ο Ροντρίγκε στο χώρο, πέρναγε το σαπάκι εκεί το, μέχρι να βγει εκείνο εκεί το που το λέγανε το Βραζιλιάνο που είναι. Σαπάκι, συγγνώμη, ρε φίλε. Και δεν είναι αριστερό εκτό. Με τον Ολυμπιακό παίζει με τον Πάιντο λίγο, ρε φίλε. Συγγνώμη, εσύ τι θε να κερδίσει την μπάλα. Να είμαι όμως ανοιχτός, ένα λεπτό ρε. Όχι, σε ρωτάω, περίμενε να τελειώσω. Τι να τελειώσεις μωρέ, μαλακίες μας λες. Τι να τελειώσεις. Δεν που λέω μαλακίες. Πάντα μας κάνεις. Σε πείραξε μεγάλη παλιά μωρέ. Πού βγήκες τέσσερις φορές τέτα τέτ. Πάνω στο μεγάλο χώρο. Τι έπρεπε να πεις. Αυτό που σου λέει βγήκες τέσσερις φορές τέτα τέτ. Μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσεις ρε. Άκου ρε. Όταν παίζω με τη Βέρεια και έχω κατοχή. Ναι. Παίζω με τη Βέρεια και έχω κατοχή και κάνω 500 μπάλες και δεν μπορώ να βάλω την μπάλα μέσα, τι μου φταίει. Η Βέρεια είναι άλλος βιολί. Α, ο Ολυμπιακός είναι άλλο βιολί. Είναι άλλο. Τελικά ποιος φίλ μας πάει, ρε Ραπτόπουλε. Λοιπόν, άκουμε. Της Κότας, της Αγελάδας ή της Χελώνας. Άξε μας ρε φίλε να πούμε με τις αναλύσεις σου. Αφού έχουμε τα σαπάκια μας δεψε όλα, ρε. Μίλα. Εδώ ήρθε, περιμένω. Άκουσα. Θες να ακούσεις. Ακούω, ναι, πες μου. Άμα κάνεις την πάσα πάσα, θα έρθει ο Ολυμπιακός πίσω, θα οργανωθεί. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει τα μπακ του ψηλά, που είναι αργή. Mm-hmm. Εσύ έχεις γρήγορους πλαϊνούς και υποτίθεται ότι θα το χτυπήσεις στην κόντρα. Έτσι. Δεν χρειάζεται όταν κερδίσεις την μπάλα να έχεις, ας πούμε, τέσσερις πάντες, πέντε πάσες και να αργήσεις. Πολύ ωραίος ήταν ο ευνηδιασμός. Τώρα τα χάσες τα γκολ. Τι να κάνουμε. Έχασε τόσες ευκαιρίες, ρε φίλε. Το όπλο του ΠΑΟΚ. Ακού να δεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Όταν κερδίσαμε στο Καρασκάκι 2-1, είχα δεξί μπακ τον Αθανασιάδη και αριστερό του Σαρπιγκίδη. Και κερδίσαμε 2-1, το θυμάσαι εκείνο. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Α, ναι. Μόνο με τον Ολυμπιακό είναι διαφορετικό. Να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό να πάρουμε τον τίτλο τη Βορείου Ελλάδος. Άντε χέσε με μωρέ. Χέσε με ρε που είναι. Φίλε, άμα φάω καμιά καλή φασολάδα πάνω από φάσουλα. Να σε πω γι' αυτό είσαι, ναι. Δεν είσαι για τίποτα παραπάνω. Είσαι, δεν είσαι για τίποτα. Δηλαδή με αυτά που μα λε για μπάλα, γι' αυτό είσαι. Σε έκοψε ο ηχολήπτης. Διότι είσαι παντάδρο... Εκεί το μάτς ήταν άλλο ρε φίλε. Δεξί μπάκι είχε του Σαλπικίδη, δεν είχε τον Κλάους τότε. Και στόπερ είχε τον Τζιόλι. Τρίτο στόπερ. Τρίτο στόπερ τον Τζιόλι. Πολύ καλή κίνηση. Βεβαίως. Τα θυμάσαι βέβαια. Βέβαια, δεν θυμάμαι. Στο είχα πει κιόλας. Τέσσερα θα πας μου λέει και σου λέω ο Άγγελος το Ρίτς θα τον κάνει Καρολάιν. Το θυμάσαι. Θυμάσαι σου είχα πει. Με στόπερ τον Τζιόλι θα του πάρει το διπλό και του το πήρε. Λοιπόν, πήρε πρωτάθλημα σήμερα. Και ακυρώνει γκολ του Τσαντάρη. Και πέναλι στο Σκόδρα. Και πέναλι στο Σκόδρα δεν δίνει. Αυτά τα θυμάμαι. Πάλι αυτό το μαϊμούνι ο Αρετόπουλος να πούμε, το ποδοσφαιρικό μαϊμούνι. Κατάλαβες. Πάλι δεν έπρεπε. Κέρδισες όμως. Ναι. Ένα, το 1-4 το έκανε ένα 2 μόνο. Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει. Παραπάνω το λέγει. Καλά τώρα. Εντάξει τώρα εδώ που τα λέμε. Ναι, έχει. Σε αυτό 1-4 έπρεπε. Το Σκόδρα. 1-4 και να αρχίσουν τα όργανα από τότε. Κράξιμο στον μεγάλο και να τελειώνουμε από τότε. Ναι, ναι. Στη μεθεπόμενη Κυριακή. Περιμένετε στο ακουστικό σα. Δεν πειράζει όμως, εγώ πάλι το λέω επειδή βλέπουμε ποδόσφαιρο, εμείς βλέπουμε μπάλα. Το εγώ, βλέπω. Όλη τη βδομάδα το λέω ΠΑΟΚ και είναι η πιο γρήγορη ομάδα μπροστά. Του ο Ροντρίγκε. Από τις τέσσερις μεγάλες. Ο Ροντρίγκε. Τώρα βγήκε τέσσερις φορές μπροστά και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Για τον κάνω εγώ τώρα. Ο Ροντρίγκε. Τι να κάνει ο Ιβιτσάλο. Πάτε πες μου τι να κάνει. Παίξει ο ίδιος. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Ροντρίγκε στην. Πώς το λένε στην. Το τέτα τέτ. Το τέτα τέτ που έχασε όχι μόνο εδώ. Πάνω στο. Στο Λίμπερες. Αυτό το κάνω κάπως σήμερα δύο φορές. Την άμυνα, τι λες με αυτή την άμυνα. Άμα χάσει τέτοια γκολ, δεν έχει τύχη μετά. Λοιπόν. Στο γυρνάει και λίγο μετά με τα φάουλ, τα κόλπα αυτά και ξέρω εγώ. Πού παίζει. Να και το, τη γραμμή εκεί του offside. Πού παίζει. Εσύ έξι του πάει. Το Ηρακλή, λεωφόρο. Μάλιστα. Και αυτό με στον Ατρόμητο. Πολύ ωραία. Με στον Ατρόμητο, ο Ατρόμητο είναι δύσκολο. Ο Ατρόμητο. Ο Ατρόμητο το καλοκαίρι του ξεφτυλίσανε. 3-1, το είδα και το μάτσε. Ποιο. Το φιλικό. Το φιλικό. Το... Ατρόμητος Ολυμπιακός 3-1. Εγώ από τότε κατάλαβα ότι ο φέτος Ολυμπιακός δεν πατάει καλά. Δεν πατάει, όχι. Ναι. Αλλά εσάς σας κερδίζει. Δεν πειράζει. Στο δεύτερο γύρο. Το διατάφτα. Στο δεύτερο γύρο. Παίζει 3 εκτός Ολυμπιακός. Τα τέταρτα έχει εκτός όλα. Καλά. Και με την ΑΕΚ και με τον Παναγό και με τον ΠΑΟΚ εκτός. Το Γενάρη, α πούμε, δεν θα κάνει καμιά κίνηση που βλέπει τι γίνεται. Δεν ξέρω, θα δούμε. Α, θα δούμε. Οπότε άστο να δούμε πρώτα και βλέπουμε. Θα κάνει και ο ΠΑΟΚ κίνηση όμως το Γενάρη. Μακάρι. Θα κάνει. Όσο πιο καλό. Τόσο πιο καλά να πάρουμε εμείς δηλαδή, ακόμα πιο καλό. Είδα το παιχνίδι του Πας Γιάννενα με το. Πώς το λένε, με τη Λάρισα. Τέσσερα σούτ έχει ο. Πώς το λένε το στοπερό, Κοντέ, πώς το λένε αυτό. Ο Τωτό. Και βάζει 3 γκολ, ρε φίλε. Από τα 4 σου 3 γκολ. Ο Κόντε. Και ο λοιπόν, μα κάνει 60 ο Ροντρίγκε να βάλει ένα. Mm-hmm. Και λέω είναι δυνατόν, τέτοια ψυχή. Είπα
στο Ραπτόπουλο την Παρασκευή σε κάποιο την εκπομπή ότι θα ο Κάπος εμένα, είναι ανύπαρκτος παίχτης. Ο Κάπος. Η ομάδα θέλει ευχέλιο. Δεν βάζει γκολ, δεν στο είπα την Παρασκευή. Διότι υπάρχει Κώστα, κύλια. Το ράδιο στο είπα την Παρασκευή. Ναι. Αυτό έγινε. Εγώ βλέπω, άμα δεις δηλαδή, τις ομάδες από την αρχή, τα πρώτα 5-6 λεπτά μέχρι να προσαρμοστεί. Την πέσε, ναι. Θα μπαρέσει. Την πήρα χαμπάρι. Μετά βλέπω ότι στην κόντρα φεύγει. Λέω τελειώσαν, χάσαν. Χωριό είναι αυτή. Φαίνεται ότι είναι χωριό Ολυμπιακό. Τα χάσει όμω. Λοιπόν, χωριό δεν θα πει. Δεν πίστευα σε καμία των περιπτώσεων ότι δεν μπορεί να μην δεν κερδίσει. Τι θέλει να είσαι τέτοιο χωριό. Κάνει το 0-1. Χάνει τι ευκαιρίε του. Θέμα χρόνου θα του βάλει και τα λεφτά. Θα ακούσουν οι ακράτε σου. Μόλι γίνεται το offside και το κάνει 1-1. Λέω τώρα θα δούμε πάλι κανένα έργο ανάποδο. Ναι, ναι. Το είδες. Το είδα. Ποιο, η κεφαλιά του Μιλιβόγεβιτς και ήταν ανάποδο έργο. Εσύ τώρα είναι, αυτό είναι μια ξεφτύλα που κάνετε. Αν αφισβητείτε την κόκκινη κάρτα του Μιλιβόγεβιτς. Γελάει ο κόσμος με αυτά που λέει. Καλά, όλο γελάνε. Είναι κόκκινη κάρτα. Καλά. Το είπανε και στην αίρα, ας πούμε. Θα ακούσουμε. Το είπανε και το offside goal είναι. Στην οριακό είναι ο άλλος. Θα κοίταξε, κόσμο, είναι offside. Ναι, οριακό. Ναι. Είναι offside του λέει, δεν έχει σημασία, είναι offside. Τι οριακό. Μια άλλη Κυριακή Άλλη. Έχουμε να πούμε πολύ καλύτερα. Καληνύχτα.